Γίνεται μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Γέρον Παναθηναϊκό. Γίνεται μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Γέρον Παναθηναϊκό, πρωταθλητή σε όλα τα σπορ. Και να ενισχύσουμε τα παιδιά στις ακαδημίες μας. Ο Παναθηναϊκός είσαι εσύ. Γίνε μέλος τώρα. Πληροφορίες στο παναθηναϊκός1908.gr ή στα γραφεία του συλλόγου μας, Κόνια 45. Από οπαδούς με άποψη προς όλους εκείνους που αναπνέουν καθημερινά για το τριφύλι. Το περιοδικό της Θύρας 13. Κάθε ζυγό μήνα του έτους στα περίπτερα και στο συνδέσμο σε όλη τη χώρα. Η φωνή της 13 στα χέρια σας. Γιατί μόνο ενωμένοι γράφουμε ιστορία.
Καλησπέρα. Λοιπόν, στείλτε τα γνωστά να ακουγόμαστε. Η εκπομπή σήμερα θα έχει καλεσμένο στο δεύτερο μισό τον Νίκο Παπά. Να δούμε τι θα μας πει ο φίλος. Και να μπούμε απευθείας σε θεματολογία. Καταρχήν, πριν πούμε οτιδήποτε, να στείλουμε ένα μήνυμα σε κάποιους που πιάνουν τη 13 απολύτως στο στόμα τους, ότι αυτοί δεν μπορούν να την πιάνουν. Άτομα που δίνουν, και ειδικά τα άτομα που δίνουν, θα πρέπει καραγκιόζηδες να πλένετε το στόμα σας εκεί με τα βρωμόνερα, με αλατόνερο, εκεί κάτω που είσαστε. Λοιπόν, μην πιάνετε ρουφιάνοι των οπαδών, μην πιάνετε κόσμο στο στόμα σας. Τελεία και παύλα, πληρωμένοι οπαδοί, τη λέμε Ιντανή. Ατσάκω τη σουγκαρίστρα, ειδικά εσύ κλείστο το ρημάδι. Να τελειώνουμε με σένα. Γιατί το καλοκαίρι σου πάθανε μεγάλο. Και ειδικά άτομα σαν και εσένα δεν πρέπει να μιλάνε. Ξεκάθαρα. Να κάνω μια παρένθεση. Κάνε και δύο. Επειδή υπόθηκε ότι εμείς την 7 δεν την έχουμε δει ποτέ. Επειδή δεν είστε και πιτσιρικάδες και θυμάστε συγκεκριμένοι, είπαν ότι εμείς λέει στη Λεωφόρο παλιά κοβάμε βόλτες και αυτοί δεν την έχουν δει την 7 ποτέ και τον Πειραιά. Λοιπόν, θυμηθείτε, επειδή είστε και μεγάλοι σε ηλικία, αυτούς που σας βάζανε μέσα με τις κλωτσιές τη δεκαετία του 80 συν 7, θυμηθείτε αυτούς που τραγουδούσαν δίπλα σας. 7 δεν κάναμε ξέδρα, ρε. Δίπλα σας και δεν κουνιώσασταν. Θυμηθείτε αυτούς που σας κυνηγάγανε στα παιχνίδια που κατεβήκαμε να παίξουμε. Δεκαετία 90 με Όφη, με τον Πανιόνιο τον τελικό, που σας κυνηγάγανε γύρω από την Ερυθρόλευση στρατιά και δεν μπορούσαν να σας βρούνε πουθενά. Για να μην πάμε στα τελευταία, μιας και πάτε για εκείνη την εποχή. Ότι κόβατε σουλιάτσα στη Λεωφόρο. Για καλά, για τη Λεωφόρο δεν το συζητάμε, γελάμε με αυτό. Τα κοτρόνια φεύγανε από τη Βικτόρια. Ούτε μέχρι τη Βικτόρια δεν φτάνατε. Όχι να ανέβετε πάνω. Όσες φορές ανεβήκατε, ξέρετε κι εσείς πώς φύγατε μετά. Και με ποιους φύγατε παρέα. Τσουκαλάς ήταν στο πεδίο. Γιατί δεν έχουμε δει την 7 εμείς. Ήταν στο πεδίο του Άρεος. Πού ήταν αυτός? Ήταν στο πεδίο του Φασούλη. Ήταν από τους πρώτους ή από τους τελευταίους? Ναι, ήταν. Στη μεταβολή. Δεν πρόλαβε. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει με τα πόδια. Τέλος πάντων, εντάξει, πολύ ασχολείται. Είχε πάει να κάνει περμανά στο μαλλί. Άκου να δεις. Είχε κομμωτήριο εκείνη. Επειδή μου το είπανε λίγο πριν, ένα λεπτό πριν αρχίσει πάλι, ότι πιάνω στο στόμα του κόσμου, το γνωστό του, η 090. Μαλακία τώρα που ασχολούμαστε με αυτού. Και πρέπει να το κόψουμε. Αυτό και τέλος, γιατί έχουμε πιο σοβαρά να πούμε. Έχουμε σοβαρότερα πράγματα να πούμε. Εμείς εδώ κάνουμε εκπομπή, ούτε πληρωνόμαστε με μηνύματα, ούτε πάμε σε προέδρους και μας δίνουν λεφτά με προσωπικές επιταγές, ούτε μας δώσανε στημένα δελτία να πάμε να τα εξαργυρώσουμε, ούτε τίποτα. Ό,τι κάνουμε το βάζουμε από την τσέπη μας, από το ειστέρημά μας και πολλές φορές κάποια παιδιά δεν έχουν ούτε στην οικογένειά τους να δώσουν. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αγόρι μου, είναι θρησκεία, είναι ιδέα, δεν είναι επιχείρηση. Άμα σου πούνε σένα τι δουλειά κάνεις, εσύ θα πεις, Ολυμπιακός θα πεις. Αυτή είναι η καλύτερη δουλειά. Η δουλειά του μέλλοντος. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πούμε στη θεματολογία της ημέρας, επειδή υπόθηκαν πολλά. Να ξεκινήσουμε λίγο τυπικά από τα αγωνιστικά, έτσι, για λίγο, να περάσουμε ένα χέρι. Ναι, είναι λοιπόν. Και τα εξωαγωνιστικά όμως πολλά. Αυτά είναι πιο σοβαρά, απλά τα όλα μαζί αυτά μετά. Όχι, γιατί μπορούμε να τους χάσουμε τώρα, μήπως μας πάνε στη Β' Εθνική. Λες να γίνει κανένα θαύμα. Εδώ δεν πειράζει. Όχι. Θα τους βρούμε και Β' και Γ' να πάνε, θα τους βρούμε όταν χρειαστεί. Πρόσεξε, παλιά λέγανε στις ομάδες, τον Άρη δεν λέγανε καλύτερα, πέστε στην Τρίτη, άμα είναι να καθαρίσετε οικονομικά. Αυτούς θα τους πούμε, πέστε στην Τρίτη να ξεβρωμίσετε. Θα βρωμίσουν την Τρίτη, ρε Μαρία. Κάπου αλλού πρέπει να τους πάμε. Να τους πάμε σε άλλη χώρα. Λοιπόν, την Κυριακή είχε το ματσάκι. Εύκολο το σκορ. Καθαρά επαγγελματική αυτό που λέμε η νίκη. Το καλό είναι ότι μπαίνουμε στα play-off, που έτσι όπως φαίνεται μπορεί στο τέλος να αποδειχτούν κρίσιμα και μπαίνουμε ως πρώτοι υποθετικά. Δεν έχει γίνει καμία στραβή και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Αυτό που είπαμε και τις άλλες φορές ισχύει. Δώστε τα όλα, μπας και γίνει το θαύμα και γελάσουμε εμείς στο τέλος. Γύρω από τα αγωνιστικά έχουμε και περί μεταγραφών και τα σχετικά. Το καλοκαίρι θα είναι μακρύ από ό,τι φαίνεται. Και για να αρχίσουμε να τα σχολιάζουμε από τώρα, νομίζω δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Πάνε μεγάλο. Βλέπουμε ότι αν είμαστε καλά, είναι πολύ νωρίς εδώ ακόμα. Θα είμαστε. Εντάξει, απλά φαίνεται ότι ένα-δύο συζητήσεις που γίνονται με συγκεκριμένους παίκτες, όπως ας πούμε τον Εσχέν, εντάξει, δείχνει ότι υπάρχει μια κατεύθυνση ότι αυτή τη φορά θα γίνουν και αυτά που πρέπει, και αγωνιστικά πάντα και τα εξωαγωνιστικά. Θα τα πούμε μετά. Αυτά που διαβάζουμε προς το παρόν μας αρέσουν, ρε φίλε. Σε ποιο δεν αρέσει τώρα να έρχονται παίκτες τύπου Εσχέν? Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι αν δεν να αλλάξει και τώρα κάτι με όλα αυτά τα αποστριλίκια που κάνουν οι άλλοι και σκάνε σοριδών κάθε μέρα, όλο και περισσότερες τέτοιες καταγγελίες. Λοιπόν, μία ή άλλη είναι μακή. Δεν αλλάζει. Ναι, δεν θα αλλάξει. Μα δεν αλλάζει κάτι. Καταλαβαίνω. Αν δεν καθαρίσει το άλλο. Καταλαβες. Αν δεν καθαρίσει το άλλο, όποιον και να φέρει. Και το Μέση να φέρει και το Ρονάλντο Μάρτιν. Το λέω, ξέρεις γιατί το λέω, γιατί τόσα χρόνια περνάγανε χρονιές, περνάγανε. Μας γαμούσε η διαιτησία. Την άλλη χρονιά το καλοκαίρι πάλι πέφταμε στο τρυπάκι. Λέγαμε πω θα φέρουμε ένα παίχτη πάλι τα ίδια. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο μέχρι το τέλος που μας φάζανε. Όχι τώρα, αλλάξαμε. Τέλος. Είναι ιστορική ευκαιρία να ξεμπερδεύουμε αυτούς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό το κομμάτι των μεταγραφών που. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χαρά, φίλε του Φιλάθλου και του Παδού, καμιά φορά αυτή είναι. Ξέρεις το κουβεντολέο για τέτοια πράγματα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, παιδιά, γιατί είναι πιο σημαντικό το άλλο. Όσο και αν. Και αν δεν φαίνεται έτσι, το αγωνιστικό κομμάτι στην Ελλάδα δυστυχώς είναι σε δεύτερη μοίρα. Σε πρώτη μοίρα είναι αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες με δικαστές, με ψεύτικους εισαγγελείς, με μαϊμού εισαγγελείς, γιατί έχουμε και τέτοιους τελευταία. Με προέδρους που παίζουν στοιχήματα, αλλά δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Ναι. Με παίκτες που δηλώνουν εμένα μου είπα να κάτσω να χάσω. Με άλλους που κανονικά αυτοί οι άλλοι κιόλας. Υποτίθεται ότι είναι και παιδιά του Παναθηναϊκού και θα ανήκουν και στην οικογένεια από το καλοκαίρι. Με παιδιά να δηλώνουν ότι δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό θα σε το πούμε στην πορεία. Κάτσε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί φύγαμε. Ξεκινά λίγο να το αναλύουμε. Λοιπόν, περίμενε λίγο καταρχήν να πω δύο-τρεις καλησπέρες που τις έχω, γιατί και έχουμε και ένα μήνυμα από εδώ από ένα φίλο, φαντάζομαι ένα εκτζή τώρα. Τέλος πάντων, θα το διαβάσω τώρα. Στο Σπυράκι να δώσουμε τις καλησπέρες στους Σόκρατες και σε όλο το κλαμπ των Οτίων. Στο Γιώργο στη Θήβα, στο Γιώργο στη Μεσίνη, στο Γιώργο στη Λακωνία, σε όλα τα παιδιά από τα κλαμπ της Κρήτης, στη Δυτική Ελλάδα, στα παιδιά της Σάμου, τις καλησπέρες, στη Μυτιλίνη, σε όλο το North Club, στους φίλους της Γερμανίας, στον Ντόμ από τον Μπραχάμι, στην Τριάδα από τον Νέο Κόσμο. Θα συνεχίσουμε γιατί τα μηνύματα είναι πολλά. Λοιπόν, να διαβάσω εδώ ένα μήνυμα, τώρα δεν το ξέρω τώρα, μου λέει τώρα ένας τύπος, στην Πειραιάς 21, τέλος πάντων. Επειδή η Σουγκαρίστρα λέει και η Χαρούλα ακούνε την εκπομπή, τώρα δεν ξέρω πώς το ξέρει, να θυμηθούμε λέει στη Χαρούλα ότι το 82 λέει θα το πνίγαμε στο Παπαστράτιο. Ποια είναι η Χαρούλα που ακούει την εκπομπή? Εντάξει, δεν τσακώνονται, είναι αδέρφια αυτοί, ας το πάμε παρακάτω. Αδέρφια. Όχι, τώρα τελευταία τους έχουν κάνει κάτι χουντέρια. Εντάξει, τώρα τελευταία για τα μάτια του κόσμου. Άφησε τους. Τέλος πάντων, με το 82 τώρα πήγε πολύ πίσω. Από το 82 έχετε να τσακωθείτε από τότε. Όχι, πιο μετά ήταν που ήταν αδερφοποιημένοι και ήταν τα κασκόλια. Και τσακωθήκατε τώρα. Εντάξει. Έλα, μωρέ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Να πούμε, λέει ένας φίλος εδώ για τα στημένα. Φίλε, η πρώτη ώρα της εκπομπής, εκτός από τα αγωνιστικά, θα το πούμε και αυτό το κομμάτι. Να τελειώσουμε όμως το αγωνιστικό το κομμάτι. Εντάξει, λοιπόν, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ξεκινάει η βαθμολογία 2-2-1-0. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτο παιχνίδι παίζουμε στην Τρίπολη. Yeah. Δεύτερο παιχνίδι παίζουμε μέσα με τον. Με τον Ατρόμητο και τρίτο Τούμπα και μετά παίζουμε δύο σερί μέσα και εκτός τελευταίο με Ατρόμητο, οπότε καταλαβαίνεις ότι με δύο νίκες στον πρώτο γύρο στην Τριάδα ψιλοκαθαρίζεις, γιατί ήδη έχεις και ένα και δύο πόντους Σαββάτσο, φαντάζεσαι ότι κάπου θα χάσουν και οι άλλοι και καλώς εγώ των πραγμάτων να τερματίσουμε πρώτοι σε αυτό τον όμιλο, να δούμε που θα φτάσει, νομίζω στο πραγματικό πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι το πραγματικό πρωτάθλημα. Αυτές οι τέσσερις ομάδες μαζί με άλλες τρεις-τέσσερις, οι άλλοι με άλλες δέκα, πόσες είναι. Είδαμε κωμικοτραγικά πράγματα την Κυριακή. Είδαμε αγώνες να παίζονται το διπλό στο 1-15, στο 1-20. Είδαμε τρεις μπάλες μέσα στο γήπεδο για να σωθεί ο Νιόνιος. Είδαμε
πώς το λένε, τον κομπότη να πέφτει, αλλά εγώ πιστεύω δεν πρόκειται να πέσει. Το λέω ξεκάθαρα, το λέω. Θα στείλουν τη Βέρεια, είναι βέβαιο πλέον, γι' αυτό έχει φύγει ο Αρβανιτίδης. Καταρχήν, εγώ κατσακιδά αθλητική Κυριακή μετά από πολύ καιρό. Μου έκανε εντύπωση ότι και οι δηλώσεις του Γεωργιάδη και του Παράσχου, ακόμη και του Βλάχου, δηλαδή όλα τα μάτς τα τελευταία που γίνανε και υπήρχε ενδιαφέρον ποιος πέφτει, ποιος σώνεται και βγαίνει η Ευρώπη και τέτοια. Όλες τις δηλώσεις του Μαλέκα είχαν αυτό το εμείς παίξαμε σήμερα και το πάνε 10 φορές ο καθένας. Δηλαδή θέλουν να βγάλουν τη ρετσινιά από πάνω τους και για μένα ντροπή και του Παράσχου κιόλας. Γιατί εντάξει, για τον Γεωργιάδη και τον Βλάχο δεν είχα και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Απλά τον Παράσχο εγώ το θεώρησα και λίγο πιο έντιμο άνθρωπο. Καλά, καταγγείλωσε. Ναι, ντροπή του Μαλέκα που. Όταν πέσε με βάση τα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν. Έντεκα πίσω από, από το κέντρο. Βάση μα κόψει κανένα βαθμό και με τον Γαύρο. Μπράβο. Το έπεσε προπονητή σε καινούργια σχολή. 4-4-2, όλοι μπροστά και τέτοια. Λοιπόν. Φάει 4 το Γαύρο. Άντε το και έκανε δηλώσει τώρα και εμεί παίξαμε και προσπαθήσαμε. Φαίνεται πάντω, σου ξαναλέω, σαν θέλουν όλοι να βγάλουν τη ρετσινιά από πάνω του. Καλησπέρα. Το Πανιόνιο τώρα πάω και είναι για γέλια. Έτσι. Για γέλια. Καλησπέρα στον Χριστάρα από τα Χανιά. Λέει ένα φίλο να πιέσουμε λέει, για την εγκληματική οργάνωση. Τι να κάνει, ρε φίλε, η 13, τι θε να κάνει. Πε μου, τι μπορεί να κάνει. Τέλο πάντων. Τι μπορεί η 13 αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, τι να κάνει. Η 13 παρακολουθεί τι εξελίξει και ανάλογα με το ποια θα είναι η υπόθεση και το αποτέλεσμα των εξελίξεων, ανάλογα θα. Θα πούμε και τα λέει, υπόλοιπα λέει, και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί στα 13. Και είπε λέει ο άλλος ότι βάζει λέει 13 και φτιάχνουν λέει τα πιτσιρικάδες λέει πανιά. Άκου μην ασχολείσαι με αυτούς τώρα, λέει κατρά, με τους ηλίθιους, μην ασχολείσαι με αυτούς. Άκου τώρα ρε φίλε να πληρώνει τον άλλο να κανατάλληλο το τηλέφωνο για να σου λέει τέτοια πράγματα, δηλαδή και γάβρος να είσαι, πρέπει ρε φίλε να είσαι. Μην ασχολείσαι καθόλου με αυτούς, είναι πιο σοβαρά αυτά που γίνονται εδώ. Στην τελική να σου πω κάτι. Εντάξει ο τύπος καλά κάνει, βάζει το μεροκαματάκι του ωραίο, χαλαρός βιστό. Μαρέκα όλοι αυτοί τώρα, δημοσιογράφοι, οπαδοί του κόλλου τέτοιοι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα, να αποπροσανατολίσουν ακόμη και εμάς, ακόμη αν το θες. Εγώ γι' αυτό δεν κάθομαι ασχοληθώ. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ. Βγήκε ο Νικολακόπουλος σήμερα. Αυτά τα σοβαρά. Και πάτησε στην ιστορία του Καλτσά. Τόσες μέρες που λέει ότι ο Λαναρής μπήκε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια και τους είπε ότι το παιχνίδι είναι στημένο 3-0. Δεν είπε κανένας τίποτα. Τώρα που βγήκε ο Καλτσάς που υποτίθεται γύρισε στον Παναθηναϊκό και πατάνε πάνω σε ότι είναι παίκτης δικό σου. Σου λέει, να κύριε, ο δικός σου παίκτης το είπε. Ναι, αλλά ο Καλτσάς ξέρεις τι είπε. Μπορεί να είπε 100 μαλακίες. Γιατί άμα θες να πεις, πες εγώ δεν πήγα στα αποδυτήρια και τελειώνει, κλείστο το θέμα εκεί. Το κλείνει το θέμα. Ούτε για ιστορικούς συλλόγους της Βέρειας, ούτε για τίποτα. Ναι, ούτε άστο των ιστορικούς συλλόγους. Είναι το μεγαλύτερο στην Άρη, στην πρώτη κατηγορία τα τελευταία χρόνια είναι η Βέρεια. Λοιπόν, αφού ήθελες να πεις αυτό, πες ότι δεν πήγα στα αποδυτήρια και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν. Κοίτα, τι κάθεσαι και λες τώρα όλο το υπόλοιπο. Για να καταλάβεις τι απόγνωση είναι τώρα. Έχουν πάρει τη δήλωση του Καλτσά, ο οποίος το λέει και μόνος του μέσα στη δήλωση, στη δικογραφία που έχει βγει στο ίντερνετ. Ότι εγώ λέει δεν ήμουν άμεσα. Και προσπαθούν από έναν άνθρωπο που δεν ήταν μέσα στα αποδυτήρια να αποδείξουν ότι δεν έχει υποθεί τίποτα. Ενώ αντιθέτως από αυτούς που ήταν μέσα στα αποδυτήρια, που είναι τρεις παίκτες. Μάλλον δύο παίκτες και ένας προπονητής. Είναι τρεις άνθρωποι. Το έχουν καταθέσει αυτό και ήταν μέσα και ακούσανε, αυτούς προσπαθούν να τους βγάλουν μαλάκες. Εγώ σε ρωτάω, Μάκη, το καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πες ότι ο Καλτσάς τώρα που ήρθε ήθελε να πουλήσει ο Παδηλίκη, ήθελε να πουλήσει, πώς το λένε, ήθελε να κάνει τη λέζα του και έλεγε, ξέρεις κάτι. Το ξέρω και εγώ αυτό. Το ξέρω και εγώ. Δηλαδή, αφού το από Καλτσάς, τα έπεφτε ο Γαύρος. Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι ανάλογα με το τι βολεύει, φίλε. Δεν το βλέπεις. Είναι ανάλογα με το τι βολεύει. Ακόμη και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα περισσότερα το έχουν σε μία μικρή γωνία. Καλά, κάποια δεν το έχουν και καθόλου. Τα περισσότερα το έχουν σε μία μικρή γωνία και το έχουν υποψία, ας πούμε, ξέρεις, ότι μπορεί και ο Ολυμπιακός. Δεν αναφέρουν καν ότι έχει γίνει με τους δύο. Μπαίνει πρώτα η Βέρεια και από κάτω ότι εντάξει, ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όχι ότι το στήσανε, αλλά το στήσε η Βέρεια στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή αλλά ένα παιχνίδι στείνεται μόνο του, έτσι. Από μία ομάδα. Από την ομάδα που θέλει να χάσει στείνεται. Δηλαδή στο Θεό που πιστεύεις. Αν έχεις παίξει λίγο ποδόσφαιρο να ξέρεις, μπορεί να στήσει μία ομάδα, ας πούμε, γυρότερη, στο γήπεδο της καλύτερης. Εγώ σου λέω ναι, ότι ο Center Ford λέμε της καλύτερης, εκείνη την ώρα ήθελε να ξύσει τα τέτοια του. Και δεν το βάζει. Ναι, και δεν το βάζει. Ήθελε να βάλει hat-trick και βάζε 5. Τι θα του λέγες. Ακύρωστα 2.
Πώς μπορεί να στήσεις δηλαδή ένα παιχνίδι έτσι? Αλέκα, όσοι ασχολούνται με το στοίχημα και λίγο παραπάνω και παίρνουν χαμπάρι, ξέρουμε όλοι τώρα ότι δεν γίνεται να στήσεις ένα μάτς αν δεν υπάρχει έστω και ένας, έστω και ένας από την αντίπαλη ομάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι όλοι μιλημένοι για να γίνει αυτό. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ στέλνει ένα μήνυμα πάνω σε αυτό που λέμε, Μάκη και παιδιά, ότι λέει: Καλησπέρας, λέει, πόσες πιθανότητες δίνει να τιμωρηθεί το σωματείο της Τρούμπας με υποβιβασμό? Δίνουμε. Εγώ, φίλε, δεν δίνω ούτε μισή. Ξεκάθαρα στο λέω. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο τουλάχιστον να περάσει ο χοντρός τα δικαστήρια. Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι. Αυτό δεν με απασχολεί εμένα, αλλά μαλάκα τώρα. Εσύ γιατί εσύ πιστεύεις τα πέσει? Ότι είμαι αστρολόγος είμαι του να πιστεύω. Που ζήσε μαλάκα τώρα είπαμε. Δεν είναι και να πιστεύω κάτι τέτοιο, Φάνη. Δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων να το πω εδώ πέρα. Αν θα γίνει το θαύμα, εμείς βγαίνουμε, λέει Τζουλού, λέει ο δεύτερος της κανονικής περίοδου. Να. Κοίταξε. Εμείς, άκουσε να, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει, τον κόσμο να τον έχουμε σε μια ανατροπή ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να πιέζεις όσο μπορείς. Ναι. Δεν θα σηκωθώ εδώ πέρα, ρε Φάνη, και να πω δεν πιστεύω και παρατάμε τα όπλα. Φίλε, να απαντήσουμε λίγο στο παιδί. Να απαντήσω λίγο στο παιδί. Το τι πιστεύουμε εμείς δεν έχει να κάνει, φιλαράκι, καθόλου. Όχι, με... σύμφωνα με τους κανονισμούς, λέει. Ο πρώτος της κανονικής περίοδου θα βγει. Δηλαδή, ο δεύτερος. Λογικά με τους κανονισμούς, ναι. Αν πέσει ο άλλος, ρε φίλε, και είναι πρωταθλητής, ο άμεσος επόμενος βγαίνει. Το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι τι πιστεύω εγώ, ο Φάνης, εσύ, ο Σταμάτης, ο καθένας. Το θέμα είναι τι λένε οι νόμοι. Αν εγώ πάω στο δικαστήριο κατηγορούμενος και πιστεύω ότι θα αθωωθώ, αλλά δεν προβλέπεται θα τιμωρηθεί ο γάβρος. Μην το ψάχνουμε παραπάνω. Μισό λεπτάκι. Να καταδώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν. Εάν εγώ πάω στο δικαστήριο κατηγορούμενος και πάω με στοιχεία εις βάρος μου, δεν πάω να πιστεύω εγώ ότι είμαι ο πιο αθώος άνθρωπος στον κόσμο. Αν τα στοιχεία λένε άλλα, οφείλω βάσει νόμου να καταδικαστώ. Μην το πηγαίνουμε στο ότι πιστεύουμε και στο. Εμένα με νοιάζει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος τι λέει, κύριε? Ότι όταν υπάρχει ομάδα, όταν υπάρχει μάτς που έχει στηθεί, όταν υπάρχουν εμπλεκόμενοι που κατηγορούνται για 5 για κακουργήματα, και όταν υπάρχει όλος αυτός ο συρφετός και αυτός ο χαμός εδώ και ένα εξάμηνο, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο που έχει βγει το σκάνδαλο μπροστά, και αυτό και τα υπόλοιπα. Ο νόμος, ρε φίλε, είναι σαφής. Πρέπει να τιμωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Όχι σύμφωνα με το ότι πιστεύει ο Μάκης, ο Φάνης, ο καθένας. Δεν είναι το ότι πιστεύουμε εμείς, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι δικογραφίες αυτά πια. Άμα στην Ελλάδα όμως, Μάγκη, εφαρμόσει τον νόμο ο Πετρόπουλος, ο ποδοσφαιρικός δικαστής, ο οποίος δικάζει τον Αλαφούζο κάθε εβδομάδα με 50 και 30 και 40 χιλιάδες, επειδή ακούγεται ένα μαλάκα και οι άλλοι γίνανε τα χίλια μύρια και φάγανε 3.500 πρόστιμο στο Καραϊσκάκι, τότε ποιος περιμένει να σου εφαρμόσει τον νόμο σε αυτήν την Ελλάδα? Πες με εσύ, ο Πετρόπουλος. Φίλε, ο νόμος βγήκε που λέει ότι πλέον πρέπει να υπάρχουν εισαγγελείς. Εσύ μέχρι τώρα όσο χρονών είσαι, έχεις δει τον νόμο να εφαρμόζεται για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα? Δεν τον έχω δει. Δεν πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει. Να δούμε. Καταρχήν να τα πιάσουμε ένα-ένα για να μην μπερδευτούμε. Για να μην γίνεται τίποτα. Φάνη, εγώ πάω μαζί. Τι θα κάνουμε εσύ, τι θα κάνεις με το για μένα? Για μένα προσωπικά, σαν Φάνης, επειδή δεν θα γίνει τίποτα. Του χρόνου θα θυσιάσει σε άλλο ένα παιχνίδι του τύπου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και θα το τελειώσει εκεί το πρωτάθλημα. Εάν συνεχίσουν πιστεύω προσωπική μου άποψη ότι του χρόνου θα το πάνε λαού για πολλούς και για διαφόρους λόγους. Πρώτον, γιατί έρχεται. Άσε με να πω, μου ζήτησες αμαλάκα την άποψή μου. Λοιπόν, από πίσω έρχεται ο Μελισανίδης πρώτον. Ο οποίος ο Μελισανίδης, ξέρουμε καλά, δεν είναι και κανένα κολεγιόπεδο. Τον βλέπει ο χοντρός και στρίβει. Πρώτον, έρχεται ο ΠΑΟΚ, από σήμερα διαβάζεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυπικά καθαρός, έτσι. Έδωσε ο Πότιος, έδωσε τα 10 εκατομμύρια ευρώ και τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ είναι καθαρός από αυτή τη στιγμή. Έρχεται. Ο οποίος του χρόνου μπορεί να κάνει επενδύσεις. Δεν ξέρω, σου λέω εγώ υποθετικά. Μπορείς δηλαδή του χρόνου να δεις ένα άλλο πρωτάθλημα. Τελείως διαφορετικό. Έρχεται ο Ηρακλής, μια ομάδα πολύ πιο υγιής από αυτά τα σχήματα που υπάρχουν τώρα στην πρώτη εθνική. Και κάνεις μάνι-μάνι μια εξάδα-εφτάδα. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, φαντάζομαι. Ρε φίλε, να διαφωνήσω εγώ τώρα. Να διαφωνήσω. Στο πούτσο μου ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ρε μαλάκα, και η ΑΕΚ. Μα μιλάμε για το πρωτάθλημα. Περίμενε, όχι, δεν μιλάμε για του χρόνου. Από τώρα για του χρόνου δεν έχουμε τελειώσει καλά αυτό. Οι Τούρκοι, οι άλλοι επάνω, οι Μπουγάτσες και οι Γριές δεν χάσανε κανένα πρωτάθλημα. Και δεν χάσανε και τα εκατομμύρια του Τσουλού. Εγώ τα χάνα κάθε χρόνο. Λάθος, άμα το πάμε έτσι και θα σου πει. Έχασαν δύο και οι Τούρκοι, ωραία, δύο. Έχασαν δύο, ρε φίλε. 20 μίρια ήταν του Τσουλού. Δεν με νοιάζουν οι Τούρκοι εμένα. Εδώ πιο κάτω είναι οι άλλοι, μα θέλουν να τα βρούνε. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Η ομάδα μου εμένα όλα αυτά τα χρόνια, 20 χρόνια, τι έχουν στερήσει τουλάχιστον 10 τίτλους.
10 τίτλους. Εγώ με την ομάδα μου ασχολούμαι. Βλέπεις να μιλάει κανένας άλλος. Ποιοι βγάζουν ρε μαλάκα πανιά. Έχεις δει άλλα πανιά να βγαίνουν. Και αυτά που βγάλανε, ένα βγάλανε Πανιόνιο τώρα για το ξεκάρφωμα, που τελικά έγινε και το χατήρι τους γιατί το πήρε το μήνυμα ο άλλος. Και οι άλλοι δεν ασχολούνται. Οι άλλοι κοιτάνε τα χρέη τους επάνω να ξεχρεώσουν. Οι γκρίες είναι στον κόσμο τους, ούτε που τους νοιάζει. Σου λέει, εγώ στην τελική το μάρμαρο το πλήρωσα πριν 3 χρόνια. Τώρα στα αρχίδια μου, ό,τι βρέξει, θα σκατεβάσει. Ποιος ασχολείται, ρε μαλάκα. Κανένας δεν τους νοιάζει. Τσουβαλιάζουν. Αυτό που λέω στο μάτι. Μαζί τα έχετε φάει, ο Παρθενογιάννης, ο Κόκαλ. Τα βάζουν σε ένα τσουβάλι. Άρα λοιπόν, ποιοι φωνάζουν. Τα ίδια θα λέμε κάθε φορά. Εμείς φωνάζουν. Βάζουν σε ένα τσουβάλι όμως ποιοι. Αυτοί που το κάνουν. Του πονηρού το κάνουν. Δεν το κάνουν. Προφανώς. Ποιο Μελισσανίδη τώρα και ποιο Αβίδη και ποια μισέ με τώρα. Εγώ βλέπω τον άλλο να σου πω και κάτι. Γιατί να λέμε τα καλά του καθενός, να λέμε και τα στραβά. Ο Αλαφούζος, ρε φίλε, το προσπαθεί αυτό. Εγώ δεν είδα όμως κανένα πλην του Αλαφούζου από τους άλλους προέδρους να πάει να το στηρίξει, να βγάλει στη φόρα και τα υπόλοιπα. Δεν είδα ούτε το Σαββίδι να μπαίνει μπροστά, ούτε τον Τίγκρη της Κοκκινιάς. Κάμισε με τώρα, μόνοι μας παλεύουμε. Το έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχουν συμμαχίες, δεν υπάρχουν τίποτα. Κοιτάνε την τσέπη τους όλοι και την κονόμα τους. Και πού υπήρχε ο Μελισσανίδης 20 χρόνια στην μπάλα. Πού υπήρχε, πουθενά, ποιο Σαββίδης, πρόπερσι ήρθε. Εδώ καθόμαστε εμείς 20 χρόνια και μας γίνει η Παναγία κάθε Κυριακή να πούμε. Τα ίδια και τα ίδια και συχτηρίζουμε κάθε Κυριακή και κάθε Τετάρτη που παίζουμε κύπελλο. Και σας φάζει ο ένας και ο άλλος. Τι λέει τώρα η φάση με τον αθλητικό εισαγγελέα, τι μπορεί να γίνει ένα μαγί. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πολλά κάνεις. Παραθυναϊκός. Πριν τον αθλητικό εισαγγελέα, είχαμε μείνει με το Φάνη στο κομμάτι με τη Βέρεια, το αλλάξαμε το. Λοιπόν. Εδώ σου λέει τώρα ότι ο Λεβαδιακός μπορεί να κάνει ένσταση γιατί έχει ένα συμφέρον πλέον. Αν έχει γίνει η φάση με τη Βέρεια έτσι. Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα αναλυτικά. Εγώ σου λέω ότι η Βέρεια το έχει στήσει μόνη της το μάτς. Καταρχήν είναι δεδομένο ότι... αέρα. Περίμενε. Εγώ σου λέω το έχει στήσει μόνη της, ρε μαλέκα. Είναι δεδομένο ότι η Βέρεια θα έχει κυρώσει. Δεν το συζητάμε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να την κλειτώσει η Βέρεια. Άσε τους άλλους απ' έξω. Αφού λοιπόν η Βέρεια θα έχει κυρώσει και θα πέσει, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, αφού υπάρχει παιχνίδι άλλο συγκεκριμένο με τον Γαύρο. Και δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι που εμπλέκεται ο Γαύρος. Ο Γαύρος εμπλέκεται στα 5 από τα 7 παιχνίδια τα στημένα. Άρα σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Άρα, όπως ο Λεβαδιακός έχει ένα συμφέρον και κάνει ένσταση, έχω και εγώ ως Παναθηναϊκός. Μαζί με το φετινό της Βέρειας που περσινό πότε είναι 6 στημένα σύμφωνα με την UEFA. 7. Στα 5, τα 5 από τα 7, για να είμαστε δίκαιοι, τα 5 από τα 7 είναι ο Γαύρος. Και σου λέω εγώ, πώς ο Λεβαδιακός σε αυτό το μάτς που είναι στημένο έχει ένομο συμφέρον και εγώ δεν έχω. Γιατί βγαίνουν σήμερα και λένε οι δημοσιογράφοι, ο Αλαφούζος λέει δεν θα επικυρώσει τη βαθμολογία και φυσικά δεν πρέπει να επικυρώσει τη βαθμολογία. Ποια βαθμολογία? Γιατί πρόσεχε, αυτά τα παιχνίδια αφορούν τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. Δεν έχει στείλει ακόμη η UEFA παιχνίδια που αφορούν φέτος. Δεν ξέρει τι θα σκάσει για φέτος του χρόνου. Ούτε ξέρεις τι θα γίνει του χρόνου, τι παιχνίδι μπορεί να στηθεί. Το πιάνεις τι σου λέω. Δεν γίνεται δηλαδή να πηγαίνει το ένομο συμφέρον μόνο με τη μεριά του ενός και με του άλλου όχι. Δεν γίνεται όταν ο Λεβαδιακός διαμαρτυρείται να έχει δίκιο και όταν εμείς διαμαρτυρόμαστε ο Γαύρος να είναι καθαρός. Γιατί στο ίδιο παιχνίδι έγιναν αυτά τα πράγματα. Δεν έγινε Βέρεια Πανιόνιος, έγινε Βέρεια Γαύρος. Και όταν υπάρχουν καταθέσεις ανθρώπων που ήταν στα αποδυτήρια και λένε όλοι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν έχει σημασία γιατί οι δημοσιογράφοι πάνε να το περάσουν ότι λέει ο Γεωργία στην ΑΕΚ, ο άλλος έτσι, άλλος. Δεν έχει σημασία που ανήκει ο καθένας. Σημασία έχει τι λέει ο παίκτης. Δεν μπορεί ο άλλος να πάει να καταθέσει ενόρκος και να πει τέτοιο ψέμα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Και μάλιστα, αν το είχε κάνει μόνος του, θα σου λέγα εντάξει. Μπορεί κάποιος να τον έβαλε. Αυτά τα ματς έχουν περάσει από την UEFA και έχουν κριθεί ύποπτα. Γι' αυτό ξεκίνησε και η έρευνα. Δεν είναι ότι βγήκε μια μέρα ο Γεωργίας ή ο Χ. Γεωργίας και είπε μια μαλακία και λες εντάξει λέει ότι θέλει και ποιος τον παίρνει σοβαρά. Που σημαίνει ότι για να έρθει φάκελος με συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχουν ενδείξεις. Όχι αποδείξεις, αλλά υπάρχουν ενδείξεις. Εδώ υπάρχουν και ενδείξεις που ήρθε ο φάκελος, υπάρχουν και αποδείξεις τώρα. Και εμείς συζητάμε για το αυτονόητο. Για το αν ας πούμε θα πρέπει αυτό το κολοσωματείο κάποια στιγμή του Βρωμοπειραιά να τελειώνουμε, να πέσει κατηγορία. Καλά, αποδείξαμε τα δικά μας, γιατί με τα μάτια του εισαγγελέα δεν νομίζω είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε. Και πιανού εισαγγελέα. Για απαλλαγή του να πει. Πιανού εισαγγελέα όμως, θα τα λέμε αυτά.
Είναι για να ξυπνάτε, παιδιά. Είναι ο ίδιος ακριβώς εισαγγελέας ο Πετρόπουλος, για όσους θυμάστε, που είχε καλέσει σε απολογία το Φερέιρα. Είναι ο ίδιος ακριβώς εισαγγελέας που κάλεσε τώρα τον Αλαφούζο σε απολογία για το τελευταίο tweet που έκανε. Μας έχει ρημάξει τα πρόστιμα όλο το χρόνο. Καλά, δεν συζητάμε αυτό. Αυτά είναι πτέσματα. Τώρα μιλάμε για το σοβαρά. Και το χειρότερο ποιο είναι? Καλεί τον Αλαφούζο για τις αναρτήσεις στο tweet για να τον ανακρίνει. Και μάλιστα υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ που λέει ότι ο κύριος Κωνσταντίνος Πετρόπουλος άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Προέδρου του Ιωάννη Αλαφούζο για πράξεις προβλέποντος και τιμωρούντων πειθαρχικών, μπλα μπλα μπλα. Και εχθές που βγήκε στη φόρα το άλλο ότι και ο Χοντρός είναι μέσα στο σκηνικό με τη Βέρεια, σήμερα που ο ανακριτής έστειλε το φάκελο και είπε και οι δύο πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι, αυτό θέλει να καλέσει τη Βέρεια. Δηλαδή, αυτόν που είναι ύποπτος για στοιχηματισμό και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για στήσιμο παιχνιδιού, δεν τον καλούμε, αλλά καλούμε τον άλλο που στο tweet ανέβασε άδικο το αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο το μάτς Βέρειας, είναι και από τον Αντρόμητο. Είναι όλα. Κάντε σοφή σας. Είναι όλα. Όχι, έρχεται ο Πίντο να καταθέσει. Έρχεται ο Πίντο να καταθέσει. Πιστεύω να ανοίξει το στόματάκι του. Το άνοιξε ο βοηθός του, φίλε. Δεν έχει διαφορά. Εγώ πιστεύω ο Πίντο δεν μπορεί να καταθέσει κάτι διαφορετικό. Μίλησε Ρικάρντο, δεν θυμάμαι πώς το λένε το βοηθό του. Ναι. Μίλησε μέσα στη εβδομάδα και του ρωτήσανε για το Φίσα. Μάλιστα και είπε ότι εντάξει, εγώ το Φίσα το γνωρίζω, λέει, κάποια χρόνια λίγο συνεργασίας. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν λέει ψέματα. Από αυτά που γνωρίζω κι εγώ, γιατί και αυτός κάτι ήξερε, από αυτά που γνωρίζω κι εγώ, πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Θα έρθει, λέει, βέβαια, ο κύριος Πίντο να καταθέσει κι ο ίδιος. Θέλω να σου πω ότι δεν ξυπνήσαν ένα πρωί όλοι και λένε τι να κάνουμε, να πάμε να καταθέσουμε ενάντια του Γαύρου. Υπάρχει θέμα. Εντάξει, πιστεύω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία τώρα. Αν τυχόν είναι. Αν συμφωνείς, πιστεύω, και η κυβέρνηση, η αθλητική ηγεσία, να προχωρήσει το θέμα, να μην το θάψουνε. Μέχρι τώρα, εντάξει, ο Κοντονής έχει κάνει κάποιες τρίπλες. Να πούμε και για το αθλητικό νόμο που προώθησε μάλλον, γιατί ψηφίστηκε. Στο κομμάτι τώρα εδώ πέρα, εγώ έχω μια κρυφή ελπίδα στον Κοντονή. Πάνω σε ποιο κομμάτι μιλάμε, στο κομμάτι για τα δικαστικά. Ότι το πάει λαού το θέμα. Πιστεύω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Τι λαού. Εάν περάσει αυτό που πάει να κάνει. Δεν τώρα... γίνεται να τους πας, με τοπική. Άλλο σου λέω. Εάν περάσει αυτό που πάει να κάνει ο Πετρόπουλος, η υπόθεση θα κλείσει. Η υπόθεση που κλείνει και τελεσιδική δεν μπορεί να ξανανοιχτεί μετά χωρίς πετιότητα. Να την κλείσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Ποιος το λέει αυτό? Δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτό δεν το λέει κανείς, ρε. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος το να τον ελέγξει, ρε φίλε? Αυτός, καταρχήν οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν πραγματικοί εισαγγελείς. Καταρχάς αυτός δεν είναι. Ναι, ρε μαλέκα, μα αυτός δεν έχει γίνει. Δεν είναι με το νέο νομοσχέδιο. Ότι και καλά αυτοί καταλαβούνται, ξέρω εγώ. Ναι, μα το νομοσχέδιο το λέει, αλλά αυτοί όλοι μπήκαν επί εποχή Πυλάβη. Ήταν τύποι που ήταν στην ΕΠΟ και δεν είναι εισαγγελείς περισσότεροι. Ονομάστηκαν ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς. Δεν έχουν καμία σχέση αυτοί με την ελληνική δικαιοσύνη. Πώς να σου πω, δεν είναι του Αρίου Πάγου, δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι τακτικοί δικαστές. Είναι, πώς το λένε, μαϊμού μουσαντένια, όργανα της ΕΠΟ. Είναι ποτέ δυνατόν να σε δικάσει αυτός που τον κατηγορείς και στα κολυτάρια? Γίνεται αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτός που σε έβαλε δηλαδή στη θέση αυτή, υπάρχει περίπτωση εσύ να τον δικάσεις και να τον κατηγορήσεις για κάτι? Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχω την εντύπωση ότι ο Πετρόπουλος δεν μπορεί να δικάσει το κομμάτι ότι έχει σχέση με το ποδοσφαιρικό, με το ποδοσφαιρικό κομμάτι της ιστορίας, όχι το δικαστικό. Έχω την αίσθηση, δεν μπορεί να είμαι και λάθος αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Λέει εδώ ένα φίλο, ο Μάκη, δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί μετά λέει τον καλό ανακριτή. Ναι, ποιο? Γι' αυτό σου λέω. Αυτό που είπες τώρα. Παιδιά, ο ανακριτή τον στέλνει στον εισαγγελέα. Ω υπόπτω λέει. Ο ανακριτή τον στέλνει στον εισαγγελέα. Δεν στέλνει ο εισαγγελέα στον ανακριτή. Στον ανακριτή πα πρώτα. Είναι αυτό που, συγγνώμη λίγο, είναι αυτό που λέει η λέξη. Σε ανακρίνει. Σου λέει τι γνωρίζει και ο ανακριτή κάνει ένα πόρισμα και λέει φταίει ο τάδε. Ο τάδε και ο τάδε. Άρα ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε πρέπει να τους καλέσει στον εισαγγελέα. Για να πάρει ο εισαγγελέας απόφαση. Δεν στέλνει ο εισαγγελέας στον ανακριτή. Τι να κάνει ο ανακριτής μετά? Δεν μπορεί να δώσει ποινή ο ανακριτής. Το αντίθετο σημαίνει. Το αντίθετο. Ο εισαγγελέας δίνει ποινή. Ο ανακριτής απλά κάνει το φάκελο.
Όπως και μην νομίζετε ότι επειδή ο ανακριτής, γιατί φαίνεται αυτό, επειδή ο ανακριτής έβαλε και τον χοντρό μέσα, ότι ο άλλος τον υπολογίζει. Για τους ξαναλέω, αυτός πάει να τον βγάλει τον χοντρό από την υπόθεση. Και δεν ξέρεις μετά αν τέλεσε η δική σου υπόθεση τι θα γίνει, αν θα μπορείς να την ξανανοίξεις. Μπορεί να χαθεί ιστορική ευκαιρία να αποδειχτούν πράγματα. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το δεκαήμερο που περνάμε τώρα, γιατί ή μπορεί να καθαρίσει το τοπίο, αν όχι όλο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του, ή που θα πάμε για άλλα 10 χρόνια έτσι. Πάρτε το χαμπάρι. Γιατί τα δεδομένα, από ό,τι φαίνεται, αλλάζουν όχι ανά μέρα, αλλάζουν ανά ώρα. Δηλαδή, μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος, είναι ντόμινο τώρα. Είναι ποιος θα πέσει πρώτος, ποιος θα πάρει μπάλα. Τέλος πάντων, επειδή το δικαστικό θα τραβήξει πολύ ακόμα, μην κλείσουμε όλη την εκπομπή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να δώσουμε 2-3 καλησπέρες καταρχήν στο Γιωργάκη από τη Σάμο και σε όλα τα παιδιά από το κλαμπ εκεί που ακούνε. Στο Γιωργάρα τον ψηλό, ειδικά χαιρετίσματα από όλη την εκπομπή, την αγάπη μας. Έτσι. Ένας από τους εφιάλτες τους είναι αυτός. Να ξέρεις, τους αγαπάμε πολύ, φίλε. Και άτομα που προσπαθούν να σε πιάσουν στο στόμα τους, νομίζω ότι είναι τιμή για σένα. Και για μας δηλαδή, όχι μόνο για... Λοιπόν, και ειδικά κάτι άτομα σαν τους 090. Άντε τηλεμαϊντανή, άντε που τολμάτε να πιάσετε στο στόμα σας εσείς. Γεια σου, Γιώργαρε. Μου πεις εσύ πότε ήρθαμε εμείς στο Καραϊσκάκι. Ήσουν από το 84. Θα ήσουν, αλλά εσύ συνήθως πήγαινε στα επίσημα. Γιατί από εκεί έπεφτε το μεροκαματάκι. Ή εκεί στα ποδητήρια της Ριζούπολης που το έπαιρνε στη Λούγκ, στα Μουλοχτά. Ξέρεις εσύ τι σου λέω τώρα. Και πήγαινε στο βραδάκι και πλήρωνες με την επιταγή του Προέδρου. Αυτά να τα πεις όμως τους γάβρους, εμείς σε ξέρουμε. Τέλος πάντων, τολμάς να πιάνεις εσύ ο στόμα σου παιδιά μαλάκα που πληρώνουν μέχρι και το εισιτήριο που μπαίνουν. Σούπα, θα πας όλο το καλοκαίρι. Για καλτσά, είπατε, Μάκη. Ποιο καλτσά? Πάμε λίγο, ρε φίλε. Γι' αυτό που λέγαμε πριν για τη Βέρεια. Ναι, το είπαμε. Εντάξει, μην το ξαναπούμε τώρα. Έβγαλε για ανακοίνωση παρέλε. Τι λέει? Δεν έχει να αποδείξει τίποτα ο Καλτσάς. Αυτό είπαμε και πριν. Ο Καλτσάς δεν έχει να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Το είδος, τη μαχητικότητα αλλά και τη στεναρή του αντίσταση στο σύστημα τα έχει επιβεβαιώσει μέσα στο γήπεδο. Για όλα αυτά και όχι μόνο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην ομάδα μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχει. Εντάξει, θα το δούμε αν είμαστε χαρούμενοι στο μέλλον. Για να δεις πως αλλάζουν τα πράγματα από στιγμή σε στιγμή, εκτός από τον Παναθηναϊκό αύριο, την επικύρωση της βαθμολογίας δεν τη θέλει ούτε ο Εργοτέλης. Ναι, για άλλο λόγο όμως, έτσι. Για άλλο λόγο. Ναι, γιατί πάει να κάνει το δεδικασμένο της Κέρκυρας όπως είχε γίνει τότε με Ολυμπιακό, Βόλο και Καβάλα. Κατάλαβες, σου λέω. Τώρα αρχίζουν και παίρνουν όλοι δεδικασμένα ανάλογα με το πώς σου βολεύει. Κοίτα, πάντως εδώ πέρα η αλήθεια είναι στα μηνύματα γίνεται λίγο ψιλοπανικός με τον Κάλτσα. Πέφτει λίγο, πίνει λίγη. Εντάξει, θα το δούμε λίγο το θέμα τώρα. Εντάξει, έσκασε λίγο απότομα η αλήθεια. Ναι, μην το. Να δώσουμε τις καλησπέρες. Να το δούμε, να μάθουμε δύο πράγματα και εμείς και την άλλη Τρίτη τα λέμε πιο καλά. Σε όλα τα παιδιά από την Καρδίτσα που είναι έτοιμοι να ξαναμπούν επίσημα στη μάχη πλέον. Απλά τις καλησπέρες μας. Να πούμε κάτι. Τώρα δεν ξέρω πώς το εννοεί ο καθένας, βέβαια. Το χάμω. Η κατάθεσή του μαζί με του καφέ υπάρχει στο ίντερνετ. Εγώ με τα παιδιά που τη διαβάσαμε, η αλήθεια είναι ότι δεν λέει κάτι. Και κάτι κακό. Πήγε λέει στον ουσία... αλλά απολογήθηκε λέει γραπτός μου στον δικηγόρο. Ναι. Ο οποίος λέει εκπροσωπεί την ΠΑΕ Βέρεια και δεν είναι δικηγόρος ποδοσφαιριστή. Λοιπόν. Στην ουσία ο Καλτσάς επιβεβαιώνει απλά αυτό που λένε όλοι οι υπόλοιποι, που έλεγε αυτό στην αρχή δηλαδή. Ότι δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω κάτι. Τώρα πώς ένας άνθρωπος που δεν γίνεται να ξέρει κάτι μπορεί να αποδειχτεί ως μάρτυρας υπεράσπισης την ώρα που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν ξέρει κάτι, αυτό μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει αλλού. Μάκη, τώρα μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης το μάτι της εκπομπής στο αντίπαλο δέος, ναι. Ο επίσημος Ρουφ. Λοιπόν, καλησπέρες εκεί κάτω στην τριάδα. Ότι υπάρχει, λέει, πληροφορία μόλις τώρα ότι το καλοκαίρι θα αναλάβει, λέει, πάλι ο Κόκαλης. Στα αρχίδια μας. Το είπανε, λέει, και οι ειδήσεις. Τι να κάνω, μαλάκα. Θέλει ο άνθρωπος πληροφορίες, μην τον... Ρε, ναι, αλλά τι με αφορά εμένα. Καλά, το ίδιο είναι για μας. Δεν αλλάζει και πολλά πράγματα σε αυτό. Δεν είναι και καλό, έτσι. Τι καλό, ρε, μαλάκα, τώρα, βε. Βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Ποιος είναι ο Κάλης? Ακούστε, για να μην το πλατιάζουμε το θέμα, μην το κουράζουμε. Αν δεν γίνει κάτι και τώρα, του χρόνου θα έχουμε άλλα.
Έτσι να σας το πω, γιατί το πάμε από εδώ, δεν πάμε από εκεί, τόση ώρα, μισή ώρα μιλάμε και δεν ξέρουμε τι λέμε. Αν δεν αλλάξει κάτι του χρόνου, νέο πρωτάθλημα. Δεν τελειώνει. Καλά, αυτό το είπα στην αρχή της εκπομπής, το φωνάζεις τώρα για να το πεις τώρα. Όχι, το λέω τώρα. Μια θα... ώρα μετά τα λέει. Τι θες να μου πεις, για αυτό κάνω και μαλακίες. Τι σου είπα εγώ στην αρχή που με ρώτησες. Τώρα σου είπα, θα γίνει άλλη μία λεωφόρο και τελειώνει το παραμύθι. Θα το κόψουμε εμείς. Εάν δεν γίνει. Τα λέμε, τα λέμε. Το λέει για να το ξεχνάμε. Ανά μισή ώρα το λέει. Δεν είναι. Αλλά κόκαλες. Τι να κάνω εγώ τώρα. Καλησπέρα στη Χαλκίδα. Η UEFA λέει πού είναι στη Χαλκίδα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Αδερφέ, ξέρεις ποιος είναι στην UEFA, τα έχουμε πει, λοιπόν, δεν ανακούς την εκπομπή. Μιας και το είπε ο αδερφός εδώ. Λοιπόν, μιας και λέει για την UEFA, η UEFA έστειλε επιστολή. Και έστειλε επιστολή στο Γκυρτζίκη, τη ΣΕΠΟ. Νομίζω σήμερα ή χθες πρέπει να έρθει αυτή η επιστολή. Που λέει στην ουσία ότι δεν περιμέναμε, λέει, αυτές τις νέες αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο. Και υπενθυμίζουμε πως αν πειραχτεί κάποιος από τους πρώτους συμφωνηθέντες όρους που είχε βάλει και η UEFA και η FIFA, θα υπάρξουν ανάλογες κυρώσεις. Γιατί το Brexit, κάνα δύο μέρες το είχαν ξεχάσει οι δημοσιογράφοι, άμα το παρατήρησες, το θυμηθήκανε τώρα πάλι μετά την επιστολή αυτή. Γιατί νομίζω ότι την Παρασκευή είναι να τελεσιδικήσει η κατάσταση αυτή γενικά όλοι. Και λένε ότι την Παρασκευή μπορεί να... να έχουν αποτελέσματα. Μας απειλεί εμάς η UEFA. Στα αρχίδια μας. Εμείς αγόρι μου έχουμε φτάσει τελικό Champions League, θα μας απειλήσει. Έχουμε φτάσει δύο φορές. Γιατί να σε απειλήσει η UEFA τώρα. Δύο φορές στους τέσσερις, εγώ απειλήσε τους άλλους. Εμάς τι να μας απειλήσεις. Γιατί που εκεί σε... που, έχει, που έχω πάει εγώ δεν θα πας ποτέ στη ζωή σου, τελείωσε. Μα πού σε ευνόησε ένα UEFA σαν σύλλογο για να σε απειλήσει κιόλας. Απλά τους νοιάζει γιατί σου λέει τώρα που έχουμε βρει τις κολλεγές με τον άλλον, με UNICEF μέσα, με τέτοια, με μανατζάρεους που βάζουν πλυντήρια και ξεπλένουν χρήμα και όλα αυτά. Και τώρα που είδες που είπαμε μανατζάρεους, Νικοπολίδης στη Ρώμα, ο Αντωνάκης. Κάτι ο τέτοιο ακούστηκε. Ο Κολοτούμπας. Στη Ρώμα, τυχαίο κι αυτό, μάλιστα. Έχει γίνει το πλυντήριο, είναι τυχαίο στη Ρώμα. Siemens Eskimo. Τώρα που το πάμε. Τα βλέπεις μαλέκα. Αυτά φοβούνται μη χάσουν. Και όχι μόνο αυτά τα πουστόπεδα εδώ στον Πειραιά. Και αυτά τα πουστόπεδα στη Ζηρίχη, που στον Μπούτσο είναι να πούμε, στη Γενέβη. Και αυτοί επειδή είναι γραβατωμένοι. Λέει εδώ ένα φίλο, άλλο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και άλλο τα ποινικά δικαστήρια. Ο Πετρόπουλος λέει δεν έκανε δίωξη στο γάβρο, αλλά αυτό θα φάει το πουλο βάσει νόμου Κοντονή. Αυτό είναι το θέμα, φίλε. Ότι βάσει νόμου πρέπει να τον πάρει τον πουλο. Πρέπει να τον πάρει τον πουλο πριν προλάβει να δικάσει όμω. Γιατί ακόμα από ό,τι φαίνεται δικάζει. Για να του στέλνει ο ανακριτής το φάκελο, σημαίνει ότι ακόμα είναι ενεργός. Όσο υπάρχει το αυτοδιοίκητο, φίλε Δημήτρη, εσύ που στέλνει το μήνυμα, δεν μπορεί ο Κοντονής να του κάνει τίποτα του Πετρόπουλου και του κάθε Πετρόπουλου. Γιατί ο Πετρόπουλος είναι ΕΠΟ. Και η ΕΠΟ έχει αυτοδιοίκητο αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι όλο το ζουμί. Ήδη λέει από το περιβάλλον του Πετρόπουλου, ακούγεται λέει ότι δεν θα ασκήσουν δίωξη τον Πρεζέμπορα. Λέει επειδή δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Τι να σου πω τώρα, αυτό ρε φίλε που λες τώρα, αυτό είναι το πιο φυσιολογικό, ότι δεν θα του ασκήσουν, δεν θα του ασκήσουν δίωξη. Τι εννοείς επαρκή στοιχεία για το στήσιμο το μάτς? Ναι, ναι, ότι πάνε να τον βγάλουν έξω. Κάτσε ρε φίλε, και οι υποκλοπές που μιλάγανε για παιχνίδια συγκεκριμένα, δεν είναι στοιχεία αυτά, τι είναι? Μαλάκα, υπάρχουν τόσες αποδείξεις. Έχει χαθεί η μπάλα τώρα. Υπάρχουν τόσες αποδείξεις που έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν είναι απλά ενδείξεις, είναι αποδείξεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Το πακιστανικό τηλέφωνο δεν είναι ενδείξεις. Ποιος το και εγώ, δεν είναι ένδειξη. Εμένα με λένε Φατάουλη, μαλέκα. Είναι εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας το Πακιστάν. Υπάρχουν τόσες αποδείξεις και έχουμε χάσει την μπάλα εδώ πέρα. Στο τέλος θα καταντήσουμε να γίνουμε δικαστές. Έχουμε μάθει τον ποινικό κώδικα απ' έξω. Ασχολούμαστε με τους μαλέκες. Δεν είναι. Είναι κοινή λογική, ρε μαλέκα τώρα. Δεν μπορεί σε όλα να είναι μέσα μια ομάδα και δύο-τρεις άνθρωποι. Φίλε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Φίλε, θα διαβάσω ένα μήνυμα. Θέλω να το γράψετε, να είναι συλλεκτικό, γιατί νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως αυτή τη ζωή. Για πες. Λοιπόν, το στέλνει. Βλέποντα τα μάτια ήσυχα, θα τον κάνει τούρμπο τώρα. Το πέρασα τώρα. Όχι, ρε μαλάκα, θα το διαβάσω. Εντάξει, διαβάσε το. Λοιπόν, να μην το διαβάσω το όνομα του φίλου. Κοκκινίζει. Ρε μάγκε, γεια σα, λέει καταρχά. Ποιο είναι το όνομά του? Νέρι, 7. Ναι. Για πες μας, Νέρι, με το λεβαδιακό τελευταία χρονοσυγκίτωτε, γιατί πουλήσεις το μάτς?
Κάτσε ρε φίλε να το διαβάσουμε το μήνυμα, περίμενε, μην τον επέρισε. Βρέθηκε ένας γάφρος να έχει σώστα σου, ρε. Καλά, δεν συλλέσω τέλος. Αποκλείεται. Δεν συλλέσω. Κάτσε, γιατί βλέπω το μισό μέχρι τώρα, έτσι. Για να αποδειχθεί και επίσημα λέει ότι έχουμε κάνει λαδιά, ναι. Στα μάτς λέει με Βέρεια Κουλουπού να τιμωρηθούμε. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το διαβάσω πλάι. Συγκινήθηκα. Λοιπόν, να τιμωρηθούμε φίλε παραδειγματικά. Εντάξει, άμα το εννοείς, μαγιά σου, τι να σου πω. Εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλο σε αυτό και μπορώ να τα βλέπω πιο ψύχρεμα τα πράγματα, σου λέω άμα το βλέπεις έτσι, μπράβο σου. Ναι, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Να σου πω, επειδή στα αρχίδια μας κιόλας δεν υπάρχουν αντικειμενικοί γαμπροί. Στο τέλος τι λέει. Μπορώ να πω κάτι. Άμα είσαι μάγκας, εσύ που έστειλες το μήνυμα. Να το στείλεις στην εκπομπή. Όχι, όχι. Ρε στο μπούτσο μου η εκπομπή, ρε μαλάκα. Στείλε πάλι άλλο ένα και απάντησε μου σε δύο πράγματα. Πρώτον, αν αυτά που έστειλες και γράφεις εδώ τα λες και στους φίλους σου τους γαύρους. Γιατί δεν έχει σημασία να τα λες. Δεύτερον, αν πήγες στη φιέστα. Και δεν. Αχ, μαλάκα, αδερφός, αυτός είναι. Αν πήγες στη φιέστα. Στη φιέστα δεν πήγες. Δεν πήγε. Εγώ σου λέω ότι πήγε. Αλλά. Δεν πήγε, ο μέσος όρος στη φιέστα ήταν από 8-10 χρονών. Και πήρε, άμα δεν έχει πάει, εγώ σου λέω πήγε. Στους δημοσιογράφους, σας τα λέω δεν μ' άκουτε. Σας πετάνε λίγο τυράκι γιατί έχουν κάποια κόντρα με μεγάλο επιχειρηματίες. Όπως ο παπά Θεοδόρου, ξέρω εγώ πώς το λένε, που τα έχει με τον Γιαννακόπουλο στο μπάσκετ και στην μπάλα τα έχει με τον Μαρινάκη. Κατάλαβες και είναι συμφέροντα. Γιατί είναι SDNA λέω. Που τόσο καιρό σας το λέω, δεν μ' άκουτε. Και μου λέτε, α, τους βγάζει έτρα. Πού τους βγάζει έτρα. Πότε πήρετε πρωτάθλημα ο Γαύρος, έφυγε και έλεγε θρύλες 42 πρωταθλήματα και έκανε αφιερώματα. Διότι όταν λες ότι μια ομάδα στείνει και έχει εγκληματική οργάνωση και ο πρόεδρος σας είναι διευθυντής, ξέρω εγώ, του Παράγκας, δεν γίνεται στο τέλος της χρονιάς να βγαίνεις και να μπλούζεις 42, είσαι ξεφτύλας δημοσιογράφος, κολοτούπας. Στο συγκεκριμένο έχω μια άποψη συγκεκριμένη και δεν αλλάζω. Και λέγεται ότι θέλετε. Ρε μαλάκα, αυτό που λέμε τώρα το έχουμε κάνει πριν από 3 μήνες και μου λες όταν θα πάρει το πρωτάθλημα. Το είχα πει πριν 3 μήνες και σου είχα πει ακριβώς πώς θα γίνει το story. Όχι, σου είχα πει εγώ πώς θα γίνει το story. Όχι, εγώ σου είχα πει. Όχι, εγώ σου είχα πει. Ότι θα έρθει το τέλος χρονιάς και τα γράφουν για θρύλους και 42 πρωταθλήματα. Και έτσι ακριβώς έγινε. Δεν μπορεί να μην τα γράψει τα 42. Όχι, μπορεί. Διότι τα βγαίνει κάθε μέρα και λες για παράκες και βγάζει το ένα θέμα μετά το άλλο, δεν γίνεται πρακτικά. Και με την κοινή λογική στο τέλος χρονιάς να βγαίνεις και να λες για 42. Ωραία. Ποια 42, εσύ ο ίδιος λες ότι ο Γαύρος στείνει τα μάτς. Άρα πώς υφίσταται τα 42. Να τα αφαιρέσουμε εμείς. Όχι, να μην γράφει για 42. Εγώ να μην γράψει ρε μαλάκα. Να μην γράφει. Εφόσον θέλει να έχει μια γραμμή και έχει επιλέξει υποτίθεται ένα δρόμο που λέει τις αλήθειες, στο τέλος θα πας όπως ξεκίνησε. Δεν μαλάκα δημοσιογράφος είναι, άμα γράφει όλες τις αλήθειες. Δεν με αποσχολεί, είναι κολοτούμπας, τελείωσε. Δημοσιογράφος τον είπανε ρε μαλάκα, δηλαδή. Να σου πω κάτι, δεν τον έχω ανάγκη να μου τα γράφει. Τα ξέρω από μόνος. Ρε μου είναι αδιάφορος ο Παπαθεοδόρου και ο κάθε Παπαθεοδόρου. Δεν τον έχω ανάγκη. Ωραία. Δεν τον έχω ανάγκη. Διάβασέ μου εμείς. Στον μπάσκετ γιατί τι συμφέροντα έχει. Γάμα και κράζει το Γιαννακόπουλο. Μην το μπερδεύεις το κομμάτι. Άλλο κομμάτι. Για να σου δείξω, ότι έχει προσωπικές κόντρες. Δεν μου λες, στον μπάσκετ έχεις εσύ άλλο βήμα να διαβάσεις. Αυτή τη στιγμή εδώ. Άμα για υπεράσπιση του Γιαννακόπουλου και του κάθε Γιαννακόπουλου στον μπάσκετ. Έχεις. Στο ποδόσφαιρο έχεις πουθενά, δεν έχεις πουθενά. Λοιπόν, τελειώνει. Α, κοιτάξτε το SDNA. Πρέπει να χέσαι με για τον Παπαθεοδόρου, μου είναι αδιάφορο σου λέω. Όχι, δεν σε χέσω. Γιατί εσύ ο ίδιος τον θέλεις αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο. Δεν τον έχω ανάγκη. Δεν τον έχω ανάγκη. Εσύ δεν τον έχεις ανάγκη. Κανένα δεν τον έχω ανάγκη. Και όταν βλέπω πρωτοσέλιδο στο site του 42 θρύλος, χαμώ την Παναγία μου. Το κατάλαβες. Και 90 χρόνια θρύλος. Το κατάλαβες. Γιατί να. Μην πω καμιά κουβέντα βαριά. Ρε μαλακά, κολοτούπες δημοσιογράφος. Είναι η μέρα που παίρνει πρωτάθλημα, το καταλαβαίνεις όταν. Ποιο πρωτάθλημα, μα ο ίδιος. Αυτό τη μαλακία. Αυτή τη μαλακία. Αφού ο ίδιος κάθε μέρα στο site του γράφει τα χειρότερα για την Παράγκα. Άρα πώς υφίσταται ο θρύλος του 42. Θα κάνει και την κολοτούπα του. Δεν γίνεται, ρε. Δεν το ανέχομαι. Δεν το ανέχομαι να την κάνει. Και δεν ανέχομαι κανένα Παναθηναϊκό να του διαβάζει. Ούτε να ακούει Sport FM. Το Καρπετόπουλο και το Πανούτσο το μεσημέρι που κάνανε πλάκα με τον Νικολακόπουλο. Σε αυτό ποιο φταίει, ρε μαλάκα. Ο Κατσαρίδας φταίει σε αυτό. Εκεί φταίει ο Λαφούζος. Εκεί φταίει ο Λαφούζος. Εκεί φταίει ο Λαφούζος, ρε φίλε. Δεν φταίει ο Λαφούζος εκεί. Ποιος φταίει εδώ. Εγώ είμαι με το σταμάτησα αυτό, μαλάκα. Δηλαδή, για να πάρεις 20 like παραπάνω, κάθεσαι τώρα και γράφεις για 42 και αρχιδηλίκια. Τι 42, αυτό που σου λέει, ρε μαλάκα. Δεν μπορεί να είσαι και με τον αστυφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Σε αυτή τη ζωή, μάγκας, είναι αυτός που διαλέγει ένα στρατόπεδο.
Δεν γίνεται ρε φίλε τώρα να είσαι και με τον έτσι και με τον άλλος. Ή θα είσαι με το δίκιο και την αλήθεια, ή θα είσαι με τη ρουφιανιά και την ψευτιά. Και με τη ρουφιανιά και την ψευτιά και την αλήθεια και το δίκιο δεν γίνεται ρε φίλε. Με δεν γίνεται. Μα είσαι δημοσιογράφος ρε μαλάκα. Μα γι' αυτό... Μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Δεν είσαι ιεραπόστολος. Συγγνώμη. Ίσα-ίσα που επειδή είσαι δημοσιογράφος, ακριβώς πρέπει να λες την αλήθεια. Εγώ δεν σου λέω να, να βαντάρεις Παναθηναϊκό. Να λες την αλήθεια. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι αυτά τα πρωταθλήματα είναι κλεμμένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν υπάρχουν και δικά μου κλεμμένα, βγες και πες το. Αλλά αυτά είναι κλεμμένα. Δικά μου δεν υπάρχουν. Άρα δεν μπορεί να λες από τη μία κλεμμένα, από την άλλη ζήτω. Ακού να δεις. Ζήτω τι το κλεμμένο. Μάκη, άκουσε με λίγο αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Παπαθεοδόρ και ο κάθε Παπαθεοδόρ και ο κάθε δημοσιογράφος πάνε να κάνει ένα είδος site. Οπωσδήποτε αυτός δεν ήταν τυχαίος που επελέγει να προχωρήσει αυτή τη δουλειά. Ναι. Δεν ξέρεις ποιοι είναι από πίσω του πάνω απ' όλα. Και όπως δεν ξέρω εγώ, δεν ξέρω ο καθένας. Δεύτερον, πάμε παρακάτω. Από τη στιγμή που σου λέει αυτά τα πράγματα για τα στημένα, τα διάβασες πουθενά αλλού, είδες εσύ ποτέ καυστικό σχόλιο, είδες εσύ ηρωνία, είδες να γραφτεί η λέξη παράγκα, έστω. Τα λέει το κανάλι του Αλαφούζου, τα λέει τόσο καιρό. Ποιο? Το κανάλι του Αλαφούζου, Σκάι, δεν τα λέει τόσο καιρό. Συγγνώμη, μιλάμε τώρα για την εκπομπή του Θωμαίδη. Ναι. Μιλά στην εκπομπή του Θωμαίδη. Ναι. Μου είπε ότι θα έχω ξανάρθει. Μα η εκπομπή του Θωμαίδη, εσύ μέχρι πριν από τρεις μήνες μου έλεγες που φέρνει καλεσμένο τον Μπέο. Τον Μπέο γιατί τον δέχτηκε τώρα τα ζαμάσιρα. Γιατί δεν με ρώτησε αυτό, με ρώτησε αν το έχω ξανακούσει κάτι. Και σου είπα στο Σκάι. Δηλαδή περίμενε ρε Φανή. Δηλαδή κάποια καλά που έχει κάνει ο Αλαφούζος. Για άλλου λιγότερο, για άλλου περισσότερο. Αυτό. Με αποτρέπει εμένα να πω και τα στραβά του. Όχι. Λοιπόν... Θα πούμε και τα στραβά, θα πούμε και τα καλά. Αυτό σε ακριβώς. Όλο τον κόσμο. Έτσι. Αλλά εδώ ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ότι εμείς, σαν Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, μας συμφέρει να βγει αυτή η μπόχα παρά έξω. Το καταλαβαίνετε. Να μην κρύβετε κάτω από το χαλί. Είτε αυτό λέγεται Παπαθεοδόρου. Υπήρχε, δεν υπήρχε το SDN του Παπαθεοδόρου. Δεν θα βλέπεις τίποτα. Θα βλέπεις. Πώς δεν θα βλέπεις, μαλάκα. Έλα τώρα. Κανάλι μεγάλης εμβέλειας είναι ο άλλος και τα βγάζει. Πώς δεν θα βλέπεις τώρα. Έλα. Το γιατί... έχει εκμεταλλευτεί μια κατάσταση για να παίρνει τα κλικ και να βγάζει λεφτά μέσω του site που έχει ανοίξει και μου γράφει στο τέλος για 42. Φανή. Φανή. Α, τα βάλετε στον πάτο σας σε 42. Κλέφτες. Τώρα, δηλαδή, θες να μου πεις με αυτό που λες. Ότι όλη η υπόθεση αυτή ξεκίνησε από το SDN. Δεν μπορεί ο Παπαθεοδόρου να αποδείξει ότι τα 42 ήταν κλεμμένα σε χαρτί. Μπορεί όμως να αποδείξει ότι ο Μαρινάκης είναι ανακατεμένος σε διάφορα πράγματα. Ναι. Και αυτό κάνει, αυτό θέλεις εσύ αυτή τη στιγμή σαν Παναθηναϊκός. Αυτό προσπαθώ να πω στην εκπομπή. Δεν σου είπα εγώ ότι ο Παπαθεοδόρου είναι άγιος. Δεν είπα εγώ ότι είπες τέτοιο πράγμα. Απλά σου ξαναλέω. Και δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν έχω τίποτε, ούτε θέλω να τον γνωρίσω. Δεν μπορεί να λες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή ότι ο άλλος είναι απατεώνας και το Σάββατο να βγάζεις αποθεωτικό για τον Ολυμπιακό. Είναι ανομαλία, πώς το λένε. Είναι δημοσιογράφοι, μπορεί, σε λίγο μπορεί να δεις και το, πώς το λένε, το Μέγκα, το σχολιαστή, το μνημονιακό. Πώς μπορεί να τον δεις, ξέρω εγώ, πιο αριστερό. Αυτό είναι δημοσιογράφοι, ρε μαλάκα. Ο Σταμάτης ξέρεις, θέλει να σου πει στην ουσία. Το πρετετέρι. Ο Σταμάτης ξέρεις, θέλει να σου πει ότι όταν βγάζεις φάτσα κάρτα στο site 42 και θρύλος και τέτοια, από μόνος σου έχεις αναιρέσει όλα αυτά που πες όλη την εβδομάδα και δημιουργείς και κλίμα. Γιατί ο άλλος που μπαίνει, ο Γαύρος, και διαβάζει 42 ο θρύλος και τα αρχίδια μου κουνιούνται, ξέρεις τι λέει? Ρε μαλέκα, εγώ πήρα το 42ο. Τι με νοιάζει εμένα που με κράζει? Στο μπούτσο μου το πήρα. Στο ρυθμό αυτό του μένει. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι διαβάστε το, λέει, το σίγουρο είναι ένα, ότι είναι ίστατη ευκαιρία, λέει, να γίνει κάθαρση. Αν χαθεί και αυτή, θα μπει τα φόπλακα στο ποδόσφαιρο. Ναι, φίλε μου. Άμα χαθεί όμως και αυτή και η ευκαιρία, μετά θα αναλάβει ο κόσμος. Δεν υπάρχει μετά άλλη ιστορία. Και για να δεις πόσο πουστόπεδα είναι όλοι, πόσο ρουφιάνοι είναι. Υπάρχει ένα άρθρο του μεγαλύτερου αρχιρουφιάνου, του Αποδυτηριάκια, για να καταλάβετε πώς ακόμη και σε αυτή τη λάσπη που τόσο καιρό έχει ξεσκεπαστεί, πάνε να μπλέξουν πάλι με έναν τρόπο τον Παναθηναϊκό. Γράφει λοιπόν και λέει: ο Εργοτέλης, ο υποβασμένος στη Β' Εθνική, δεν έχει αρχίσει να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να αποχωρήσει από τη Super League, διότι έχει ήδη κάνει καταγγελία σε βάρος της Κασιόπης, της ΠΑΕ από Κέρκυρα μεριά, που έχει σώσει την κατηγορία. Ποια τύχη, και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, μπορεί να έχει η προσφυγή της ΠΑΕ του Ηρακλείου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού? Ακούστε τώρα για να φρίξετε τι γράφει. Ζούμε στην Ελλάδα. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Που σημαίνει ότι είναι αδύνατο να υποβαστεί ο εξάστερος μπασκετικός Παναθηναϊκός. Άκου τώρα τι. Άκυρο. Μην τρελαθούμε.
Είναι γνωστό ότι έχει κάνει καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε βάρος του Δημήτρη Γιανακόπουλου η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αν αποδειχτεί ότι ο μεγαλομέτοχος ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραμύθι φούρναρες μεταβίβασε τις μετοχές του, τότε κινδυνεύει με υποβασμό η ομάδα του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, να υποβαστεί δηλαδή η Κέρκυρα από τη Super League και το ίδιο πράγμα που ελέγχεται ο Πασχετικός Παναθηναϊκός. Μη σαλτάρουμε εντελώς, απαλλαγή του Δημήτρη Γιανακόπουλου ή μία ποινή στα μαλακά θα αποτελέσει προηγούμενο δεδικασμένο της Κέρκυρας. Εντάξει τώρα, αυτή είναι. Τι, όχι, περίμενε, όχι, εντάξει τώρα. Όχι, εντάξει τώρα, ρε φίλε. Το αποδητηριάκιας δεν τον ήξερες τώρα. Ρε φίλε. Το ξέρεις 50 χρόνια, ρε φίλε. Πιάνει το στόμα του. Όχι το Δημήτρη το Γιανακόπουλο συγκεκριμένα, η οικογένεια Γιανακόπουλου. Τα έχουμε πει, λέμε τα καλά, λέμε και τα στραβά, τα λέμε όλα. Έχει κάνει τον Παναθηναϊκό, τον Πασχετικό, τη μεγαλύτερη ομάδα που βγάλε ποτέ η Ελλάδα. Σου έχει χαρίσει τόσους πεντακάθαρους τίτλους, χωρίς καμία αμφισβήτηση, σου έχει χαρίσει 6 ευρωπαϊκά και πάει να εξισώσει αυτό το επίτευγμα που δεν υπάρχει άλλη ομάδα στον ελληνικό αθλητισμό αντάξια του Πασχετικού Παναθηναϊκού. Πάει να το εξισώσει με την Κέρκυρα και την Κασιόπη και τα αρχίδια μου, το Λεβαδιακό και τον Κομπότη, ρε μαλάκα. Αυτό πάει να κάνει. Αυτή τη στιγμή. Γιατί πάει να σε μπλέξει σε ένα βούρκο χωρίς λόγο. Αν παρακολουθείτε λίγο γενικά τα επικοινωνία. Πού τα λασγείρε, μαλάκα, δημοσιογράφοι. Γενικά κάνουν. Στο Δημητράκι κάνουν πόλεμο αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι φως φανάρι. Φίλε, οι άλλοι του κάνουν βρώμικο πόλεμο. Για κάποιου που δεν το ξέρουν, σας το λέμε επίσημα. Δηλαδή πρέπει να τρώτε μαϊντανό, να μην το καταλάβετε. Του κάνουν πόλεμο. Τον έχουν σε μια γωνία και προσπαθούν όλοι να τον εξισώσουν με διάφορα. Κάνουν πόλεμο στο Δημήτρο Γιανακόπουλο. Ναι. Κάνουν πόλεμο στο Πασχετικό Παναθηναϊκό. Κάνουν πόλεμο στο Αλαφούζο. Κάνουν πόλεμο στους παίκτες του Παναθηναϊκού του ποδοσφαίρου. Κάνουν πόλεμο στη Θύρα 13. Δηλαδή όλοι ασχολούνται και βάλουν εναντίον αυτού που είναι δίκαιος και καθαρός. Και οι άλλοι που είναι μέσα στη βρώμα, στα σκατά βουτυγμένοι 90 χρόνια, γαμώ τον κολεοπηριά και το κολεοσωματείο που βγάλε 90 χρόνια, τους έχουν στην απέξω, ρε μαλάκα. Και μπορώ εγώ να τους κάνω αυτούς τώρα να τους αποθεώσω. Στον μπούτσο μου και παπαθεωδόρο. Εδώ είναι το σημείο τώρα μηδέν, ότι πάνε να εξισώσουν το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Τι σχέση έχει αυτό με τα λεφτά? Άκουμε. Καταρχήν το μπάσκετ που τους πας πίπα κόλλο τώρα 20 χρόνια, παίζεις 5 φορές το χρόνο μαζί τους και τους γάμας. Δεν παίζεις μία. Έτσι παίζεις 5 με τα play-off και τους έχεις πετύχει, έχεις πάρει 14 στα 16, 15 στα 17 πρωταθλήματα, έτσι, και έχεις πάρει 6 ευρωπαϊκά. Τους έχεις γάμισει στο Βερολίνο. Πρόσεξε, όπου τους έχεις βρει. Όπου τους έχεις βρει. Δηλαδή, σε τελικούς κυπέλου. Τους κέρδισες μέχρι και με τα πιτσιρίκια. Στο ποδόσφαιρο είναι τελείως διαφορετικά. Αυτοί δεν σε παίζουν ένας προς ένας. Δηλαδή τα μεταξύ μας παιχνίδια ποτέ δεν έχουν κρίνει πρωτάθλημα. Το κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ δεν μπορεί να εξωθεί. Σε μένα το λες. Ξεκάθαρα. Σε μένα το λες. Για να το ακούνε, να το ακούνε κάποιοι που τους πλασάρουν αυτή την παραμύθα. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το μπάσκετ παίζει 5 φορές μαζί τους. Κι αν 2-3 άμα τύχει στην Ευρώπη μαζί και τα 2 της κανονικής πάει 7 παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο και να τον κερδίσεις 3-0. Έχεις χάσει το πρωτάθλημα. Δεν τον κέρδισες πέρσι. Δεν τον έκανες ντρόπα. Δεν τον διέλυσες. Φέτος δεν του κάναμε το ίδιο πράγμα. Δεν πήρες πρωτάθλημα όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί θα σε στήσουν στον Εργοτέλη, θα σε στήσουν στη Λιβαδιά, θα σε στήσουν με επόπτες, θα σε στήσουν με πλάγιους, θα σε στήσουν με offside, με ό,τι τρόπο υπάρχει. Στο μπάσκετ δεν έχει τέτοια. Άμα ξέρεις την μπάλα, θα τη βάλεις στο καλάθι. Τελείωσε. Βλέπεις όμως ότι παντού πάνε να σε μπλέξουν. Ναι, ρε φίλε, γιατί έχεις αφήσει αυτούς τους δημοσιογράφους τόσο καιρό. Τι λέμε τώρα. Αυτούς τους δημοσιογράφους έχεις αφήσει αυτό το συμφερτό όλο και σε θάβουνε. Έχουμε πόλεμο. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν κάνει καλό στον Παναθηναϊκό. Πόλεμο δεν τον έχεις τώρα, τον έχεις χρόνια. Ρε φίλε, τώρα είναι κορύφωση. Τώρα είναι κορύφωση, γιατί είναι τώρα η ευκαιρία σου επιτέλους να καταφέρεις να κερδίσεις αυτό τον πόλεμο. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που φωνάζουμε και ξεκινήσαμε σαν Θύρα 13 πριν χρόνια να φωνάζουμε και ήμασταν οι γραφικοί. Ενώ άλλοι λέγανε κάνε μεταγραφές και εμείς λέγαμε ναι, κάνε μεταγραφές. Αλλά και κοίτα λίγο την ομάδα τι γίνεται. Κοίτα λίγο παραπέρα. Για να κάνεις πόλεμο απέναντι στους γάφους, βασικά πρέπει να είσαι ενωμένος σαν Παναθηναϊκός. Να είσαι ένας και αδιαίρετος. Και όταν λέγαμε ότι η ομάδα. Μακί, συγγνώμη λίγο. Είπα να είσαι ένας και αδιαίρετος Παναθηναϊκός. Το κατάλαβα. Το κατάλαβες, έτσι. Κατάλαβα. Και το κατάλαβε όλος ο κόσμος τι εννοούμε. Δεν μπορεί να είσαι άλλος Παναθηναϊκός ο έτσι, άλλος Παναθηναϊκός αλλιώς. Για μένα, για σένα και για το Σταμάτη και όλους εδώ. Για μένα ο Παναθηναϊκός και για σένα και όλους μας είναι ενιαίος και αδιαίρετος. Και όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί έτσι,
Ωραία, κάνει κακό στο σύλλογο. Να πούμε λίγο έτσι κανένα νέο τον ερασιτέχνη. Βεβαίως. Έχουμε αρκετά πραγματάκια. Να ξεκινήσουμε από το Πόλο. Που η ομάδα μας Σάουρντ έπαιξε για πρώτη φορά στην ιστορία της στο τελικό. Γυρίσανε οι άλλοι. Γιάννη, ξέρεις, είναι ακόμα εκδρομή. Οι γαύροι κάτσανε εκεί μέχρι τώρα. Έχουν κάτσει. Μείνει μερικοί, έχουν μείνει. Γυρίστε, παιδιά, έχουν γυρίσει οι δικοί μας. Γυρίσαν τα παιδιά. Μην κάθεστε άλλο. Φτάνει το διημεράκι. Πες τα γέννη. Είχαμε κερδίσει την Παρασκευή στον ημιτελικό 16 στον Εντραϊκό, χάσαμε 10-18. Να πούμε για το Πόλο ότι αύριο ξεκινάνε τα play-off. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός στη μάχη των play-off. 7 η ώρα. 7 η ώρα στα Ηλίσια με τον ΠΑΟΚ. Σε αυτή τη φάση είναι στις 2 νίκες η πρόκριση, μετά είναι στις 3 νίκες. Στις 2 νίκες είναι. Ναι. Παίζουμε το Τετάρτη και μετά Σάββατο. Και νομίζω την άλλη Τετάρτη. Δηλαδή ξεκινάει από. Αν έρθει το παιχνίδι 1-1. Αλλά πιστεύω ότι. Είναι στα δύο νικηφόρα. Ναι, σε αυτή τη φάση. Στην επόμενη φάση πάει στις 3 νίκες. Μάλιστα. Έχω και μια απουσία εδώ πέρα. Καλησπέριζουμε και τον Γιάννη. Έχω μια απουσία στο Πόλο. Κάποιο σα παστοχεί εδώ πέρα. Αυτό είναι τη τελευταία στιγμή. Δεν το γνωρίζω κι εγώ. Ρεπορτάζ. Να συνεχίσουμε με την ποδηλασία που είχαμε να πούμε περαστικά στην αθλήτριά μα την Κατσιμίδη. Η οποία είχε ένα ατυχές περιστατικό λόγω κακής διοργάνωσης, έπεσε σε μια λακκούβα, είχε πάθει κάταγμα, περαστικά στην κοπέλα Σοφία. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση που έβγαλε ο έφορος του τμήματος ο Γιώργος Φουκάς για την βαθμολογία. Μισό λεπτό, δώστε μου. Ο Παπαδογιάννης λέει εδώ ένας φίλος, στον Καζέτα λέει ότι η καλύτερη ομάδα της 7 ετίας αποδεδειγμένα είναι ο Γαύρος. Εντάξει. Ο Παπαδογιάννης. Τον Καζέτα δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Το Γαβρέτα για την ακριβή, όχι Καζέτα. Βάλτε το, κάντε το Γαβρέτα. Και βέβαια πρέπει να πούμε, ναι, σωστά Γιωργάρα, ότι δεν το τονίσαμε, ότι αυτός πώς το λένε, ο διορισμένος στη θέση από το χοντρό ο Πετρόπουλος, ο ποδοσφαιρικός, είναι άρρωστος Γαύρος. Έτσι, αυτό είναι δηλωμένο. Γιατί ο Ερβανιτήθης μα λέγαμε φαν του Γαύρου κυκλοφόρησε στη Βερία. Πλάκα μας κάνει τώρα. Όχι, δεν. Ποιοι δεν είναι από αυτούς τους Γαύρους. Νομίζω ότι δεν είχαν πει για μπουφάν για τον Ερβανιτήθη, είχαν πει για το Φετινό. Το λέει Αρή, ποιον. Όχι, κάποιον άλλο νομίζω. Εντάξει. Παπαθεοδόρου έβαλε στο Sport Doc αποδητηριάκια. Στο CDNA, ναι. Τι έκανε. Δεν το είπαμε αυτό. Τον έβαλε. Ναι, τον έχει βάλει. Γι' αυτό σου λέω. Από εκεί το διάβασα εγώ. Γι' αυτό σου είπα πριν για τον Παπαθεοδόρου και τον αποδητηριάκια. Έλα μόνο τώρα να το σκολότουμε προς το άτομο. Τέλος πάντων, το έχουμε πει, το για μας όλοι αυτοί είναι εχθροί, τελείωσε. Το έχουμε πει. Μάγκες, άσχετο λέμε το ποδόσφαιρο, ποια είναι η γνώμη σας για Αγγίς, να μείνει. Προσωπικά δεν θέλω να μείνει. Βεβαίως και θέλω να μείνει. 8. Τώρα που είπαμε 8 μήνες. Νομίζω 8 έφαγε. Από τη μέρα του τελικού κυπέλου μετά. Έστειλε ένας φίλος, λέει, να πούμε τη γνώμη του για αυτό το ψηλό που πήραμε τώρα, να περιμένει να την ακούσει από κανένα πιο μπασκετικό. Εντάξει, θα πούμε μετά. Στην NBA παίζει τριάρι, στην Ελλάδα παίζει, στην Ευρώπη παίζει τεσάρι. Στην Ευρώπη παίζει τεσάρι, τα στατιστικά του ήταν πάρα πολύ καλά. Ο Γιώργος Φωκάς, το παιδί που είναι έφορο στο τμήμα, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευόμενο σοβαρό τραυματισμό της αθλήτριας Σοφίας Κατσούλη, λάθος είπα το όνομα πριν, στο σημερινό αγώνα δεν θα ανακοινώσει αποτελέσματα τοπικού πρωταθλήματος. Ευχόμαστε καλή ανάρρωση Σοφία και επειδή γνωρίζουμε ότι είναι σκληρό καρύδι και δεν το βάζει κάτω, οι συναθλητές της και οι συναθλητές της περιμένουν να τη δουν ξανά με το καλό πάνω στο ποδήλατο. Περαστικά στην κοπέλα να πούμε. Ναι. Θέλουμε να ευχηθούμε Σοφία περαστικά και στην Τερένια να είναι δυνατή και να γνωρίζει πως στην οικογένεια του Παναθηναϊκού κανένας δεν είναι ποτέ μόνος. Να συνεχίσουμε με την οξοβολία, όπου η Χριστίνα Τσιάκα πήρε χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Β' γυναικών Ολυμπιακού Τόξου, που έγινε στα Λιχενά, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο, και η Έλληνα Διαμαντάκου, στην πρώτη κατηγορία αντίστοιχη, πήρε τη 10η θέση. Συγχαρητήρια στις αθλήτρες και στον coach, τον Αλέξανδρο Παμουξόγλου. Μετά τι άλλο έχουμε. Να πούμε για το πολυπρωταθλητή πάλι, πρέπει να είναι ρεκόρ στις καταδύσεις. Ο Παναθηναϊκός για πολλωστή φορά, θυμάμαι πόσα πρωταθλήματα έχουμε ακριβώς. Στην κατηγορία ανδρών και στη γενική κατηγορία, γενική βαθμολογία, πανελλήνιο πρωτάθλημα καταδύσεων Α και Β κατηγορία που έγινε στην Πάτρα. Να πούμε για το σωστίβο στον Άγιο Κοσμά, ο Κωνσταντίνος Πούλιος, ο πρωταθλητής μας στο Μαραθώνιο, έτρεξε στα 5.000 μέτρα, κατάγει πρώτος που είχε να τρέξει το 2011. Ωραίος. Όπως είχαμε και τρίτη θέση από την Ελένη Λεβεντάκη. Στα 200 μέτρα ο Παναγιώτης Θανασούλας ήρθε 7ος και ο Δημήτρης Σαλαμπρίθης ήρθε πρώτος στο μήκος. Τι άλλο να πούμε και για το χόκι επιχόρτου που ο Παναθηναϊκός έπαιξε 10 του μηνός
φιλικό με τον Αστέρα Γιώνα να γίνουν τον περσινό πρωταθλητή. Δεν υπάρχει επίσημο πρωτάθλημα φέτος. Απλά αυτοί είναι οι περσινοί πρωταθλητές. Στον Άγιο Κοσμά, νομίζω παίξαν. Ναι, σε ένα κακό γήπεδο κέρδισε 2-1 ο Παναθηναϊκός. Έχει, δηλαδή, αν του χρόνου υπάρχει ομοσπονδία και γίνει πρωτάθλημα, θα έχουμε και εκεί επιτυχίες. Άλλο ένα τμήμα του Παναθηναϊκού που είχε παλιά δόξα και συνεχίζει και τώρα. Να ενημερώσουμε και τους φίλους ότι η Λαχνή που έχει αυτή ο διαγωνισμός που είχε διανώσει το Εγκρό Τμήμα του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο διαγωνισμός, δεν έχει γίνει κλήρωση, παιδιά. Μέχρι πότε? Μέχρι το Σάββατο θα γίνει κλήρωση. Ενισχύει το τμήμα του Εραστέχνη. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος ακόμα να παίρνει την άγνωση. 3 ευρώ έχω στη Λαχνή. Και τα δώρα αυτά θα μπει στο site του πανεκκόσμιο1908.gr. Όλα αυτά που λέμε εδώ και η άμεση ενημέρωση στο πανεκκόσμιο1908.gr και στο αναμένο site το Bow Abroad. Είναι μια. Πολύ καλό site, παιδιά. Το εξαιρετική προσπάθεια. Είναι πολύ καλή δουλειά, έτσι. Να πούμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά η εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας με τα δύο παιδιά που είχαμε φέρει. Τον Πάνο και τον Αντρέα. Ναι, τον Πάνο και τον Αντρέα πήγε πάρα πολύ καλά. Θα ξαναγίνει, έτσι. Ναι, θα ξαναγίνει μέσα στο καλοκαίρι. Οπωσδήποτε θα αφιερώσουμε μια εκπομπή. Συγγνώμη, Γιάννη, γίνανε και κάποιοι αγώνες στον τάφο, νομίζω. Το ήθελα να πω. Kickboxing. Kickboxing, έτσι. Η αριθμό του 12 πρέπει το παγκόσμιο ρωτάν. Τρεις τίτλοι τώρα ακριβώς δεν τους γνωρίζω. Πήρε τρεις τίτλους παγκόσμιους. Αντιμετώπισε την Ισπανίδα, το παγκόσμιο πρωταθλήτρια. Μια διοργάνωση που είναι στον τάφο του Ινδού. Η αριθμό του 12 θα είναι και. Προπονήτρια του νεοσύστατου τμήματος του Κιλκόξινα από τους φίλους. Κοινός δηλαδή, και ξύλο παντού. Και Χριστίνα επίσημα. Κάνει πολύ δουλειά, ναι, καλή ημέρα. Ναι, ναι. Εκπληκτική δουλειά. Καλησπέρες μας και στο νεοσύστατο και καλή τμήμα. Ναι. Θα στείλουμε το Σταμάτι εδώ και για εκπαίδευση. Και κάποια στιγμή θα φέρουμε και τη Χριστίνα. Φίλος Μάκη, τώρα συντονίστηκα, λέει, δεν ξέρω αν είπατε τίποτα για τη διάψευση του Καλτσέα. Για την κατάσταση Γεωργία, τι χάσαμε, τίποτα. Ναι, το είπαμε. Αυτό που είπαμε, φίλε μου, το είπαμε. Το πήρε ο άνθρωπος σαν διάψευση ότι στην κατάσταση που έδωσε. Δεν έχει γίνει καμία διάψευση, φίλε. Μπες στο ίντερνετ και διάβασα ακριβώς την κατάσταση όπως είναι με τις υπογραφές κατατεθειμένες στον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει διάψευση. Ο Καλτσάς είπε ότι εγώ δεν ήμουνα μέσα στα αποδυτήρια. Από τη στιγμή που δεν ήμουνα, δεν μπορώ να ξέρω τι υπόθηκε μέσα και κανείς την ώρα του αγώνα ή μετά το ματς δεν μου μετέφερε κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα αν περιμένει κάποιος ότι ο άλλος θα έλεγε στα αποδυτήρια κάτι τέτοιο, ναι, και θα βγαίνει αν έξω χαροπή οι άλλοι με ντουντούκα να φωνάζουν το στήσαμε, και στο φινάλε, είναι μαλάκα. Στο φινάλε, και να πούμε και κάτι άλλο για να το κλείσουμε, γιατί πλάτιασε το θέμα και γιατί να ενημερώσουν τον Καλτσά αν έχει στηθεί ένα παιχνίδι αφού δεν έπαιζε ο Καλτσάς. Εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Και γιατί δεν έπαιζε, λέμε, ένα καλό παίκτη που έχει βέρεια, λέω εγώ για παράδειγμα. Σε αυτό το κομμάτι ξέρω τι θέλω να πω στο μιλητό. Βγήκε από τις καταθέσεις και του Γεωργία και του Καφέ και του Αρβανιτίδη ότι όταν βγήκαν έξω οι παίκτες της Βέρειας, είπε ο Γεωργία συγκεκριμένα, μας ρώτησαν κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού γιατί καθυστερήσατε και πετάχτηκαν, λέει, 2-3 παίκτες του Ολυμπιακού και είπανε κατάλαβα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρώτον, πρέπει να μας πούνε ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είπαν το κατάλαβα. Ποιος θα το πήρε, Μάγκη? Το πούνε, ρε φίλε, και να πάνε και αυτοί κατηγορούμενοι και να πούνε τι κατάλαβες. Γιατί άμα σου λέω εγώ κατάλαβα, κάτι πρέπει να ξέρω. Δεν κουνάω το κεφάλι μου και σου λέω κατάλαβα. Τι, μ' είχε πιάσει κόψιμο και άργησα στα αρχίδια μου. Τι κατάλαβες? Άρα τι κατάλαβες? Ξέρεις κάτι? Γιατί άμα ξέρεις, πρέπει να πεις να το πεις και εσύ. Μην είσαι κοταλιράτη. Οι άλλοι βγήκανε και τον πάνε. Να μοιράσουν το χαρτάκι του στοιχήματος και κάναν οι γαύροι. Ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εγώ. Ένα εγώ, ένα εσύ, ένα εγώ. Τα περνάμε στα ψηλά αυτά, μαλέκα. Τα περνάμε στα ψηλά. Το κατάλαβα κάτι σημαίνει. Βγείτε λοιπόν και πείτε ποιοι ήταν αυτοί του γαύρου που σας είπανε κατάλαβα. Να πάνε και αυτοί δεν κατάλαβα, δηλαδή. Έχουμε άλλα νέα, Γιάννη, για τον Εραστέχνη, τίποτα? Αυτά, παιδιά, αυτά. Την ανακοίνωση, πώς λένε, τη συνέντευξη που έδωσε ο Μιχαλαριάς με τον Κανανάσο στο Απρόντ, έχουμε κάτι να πούμε? Βγήκε τώρα, βγήκε τώρα μόλις. Μπείτε στο site, θέλετε να αναφέρουμε κάτι, ό,τι θέλετε. Άμα το έχεις δει. Είναι το τρίτο μέρος συνέντευξης. Άμα το έχεις μελετήσει, για πες μας για δύο λόγια. Ουσιαστικά, επιγραμματικά, τα παιδιά αναφέρουν και ο πρόεδρος και ο πρόεδρος Μιχαλαριάς και ο γενικός γραμματέας ο Γιώργος Κανανάσος ότι ο Παναθηναϊκός δεν συμβιβάζεται με τη δεύτερη θέση. Έτσι. Πιστεύω αυτό τα λέει όλα. Τώρα από εκεί πέρα είναι να προσθέσει το αδερφός Χρήστος. Θα μπουν τα παιδιά για να βγει στο site του Power Pro, το τρίτο μέρος. Μπορεί να βγουν και τα δύο, τα άλλα δύο μέρη, τα προηγούμενα. Μπορούν να μπουν να διαβάσουν. Και... Ωραία. Λοιπόν, Μάγκες, να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε λίγο με τον παπά. Εντάξει. Γεια σου, παπά.
Γίνεται μέλη στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Γέρον Παναθηναϊκό, πρωταθλητή σε όλα τα σπορ. Για να ενισχύσουμε τα παιδιά στις ακαδημίες μας. Ο Παναθηναϊκός είσαι εσύ. Γίνε μέλος τώρα. Πληροφορίες στο παναθηναϊκός1908.gr ή στα γραφεία του συλλόγου μας, Κόνιαρη 45. Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ μαζί με, το... με τον Νίκο τον Παπά. Σωτό, έχει γεμίσει παιδιά το στούντιο. Ναι, ρε μαλάκα, φουλ μπασκετικό η ομάδα. Μαλάκα, είμαστε στον αέρα. Σταμάτα. Κάτσε, Σωτό, κάτσε. Λοιπόν, καλησπέρα από τον Νίκο Παπά. Νίκο, Νίκο, δώσ' το ταμείο. Ό,τι ερώτηση έχετε, στείλτε σε μήνυμα, Μάγκε. Να σε καλησπέρισουμε, φίλε, την εκπομπή. Καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, παιδιά, στείλτε ό,τι ερωτήσεις θέλετε να κάνουμε. Στον Νίκο. Χριστό. Λοιπόν, μια εκπομπή από το κάστρο μας. Μια εκπομπή από το σπίτι του Παναθηναϊκού. Για τον μπάσκετ που δεν είναι Παρασκευή, αλλά είναι Τρίτη. Αλλά είναι μια εκπληκτική παρέα με αδέρφια. Και όταν λέω αδέρφια, εννοώ και τον Νίκο τον Παπά. Ας μην το πούλησε ποτέ, ας μην το είπε ποτέ. Οι πηγές λένε ότι το δωμάτιό του είναι καταπράσινο. Και εμείς ψέματα δεν λέμε σε κανένα. Ούτε τα αδέρφια λένε ψέματα μεταξύ τους. Εμείς θέλουμε να νιώθεις σαν το σπίτι του. Πρώτον, στη Μάη που είναι εδώ. Δεν έχει κανένα λόγο να πουλήσει ούτε ο Παντιλίκη ούτε Μούρη. Δεν είναι και το στήλ του. Είναι αγοράκι Παναθηναϊκός. Όπως είμαστε όλοι. Νίκο μου, καλώς ήρθες στο σπίτι της Σύρας 13. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε. Πρώτον, καθαρά δεν είναι συνέντευξη. Έτσι, είναι κουβέντα. Μπασκετική. Μασονία. Είναι η χρονιά δύσκολη, αλλά θα τη βγάλουμε. Νίκο, αισθάνεσαι σπίτι σου? Εντάξει, αισθάνομαι πολύ όμορφα. Τυχαίνει να είναι και το πατρικό μου εδώ στο Αμπελό και όσο περνάω συχνά. Αμπελογκάρντε. Αμπελοζαρντάν. Βρετανία. Τι άλλο είναι το πιεστήριο, άλεγα. Βόλες του Πανούρ μου. Να μιλήσουμε λίγο. Για πάμε λίγο. Να μπούμε λίγο στα πιο βαθιά. Πρώτα να πούμε ότι χαρήκαμε όλοι ακούγοντας την ανανέωση. Ξέρουμε πολύ καλά το ταλέντο και την παικτική του αξία. Σίγουρα θα μπορούσε να βρει περισσότερα χρήματα. Εγώ θα πω, ρωτώντας για τον Νίκο τον Παπά Μασόνους, προπονητής που δεν έχω πρόβλημα από τον Νάτ, που τον ξέρω από μικρό. Θα ρωτήσει, κυρία Μίσα, πώς τον βλέπετε? Μπορεί να γίνει το όνομα που όλοι καταλαβαίνετε. Και μου είπε ένας άνθρωπος που είναι 40 χρόνια στον χρόνο του μπάσκετ και καλό playmaker για την εποχή του, μπορεί να γίνει καλύτερος. Η Μασονία καταλαβαίνει τι εννοώ. Πάει επάνω, δεν φοβάται την επαφή, δεν φοβάται να τα βάλει με το ψηλό, μπορεί να πάρει γκολφάουλ, έχει σουτ. Έχει ψυχή. Όταν πας πάνω σε 2-10 να του πάρεις goal foul και δεν σταματάς την τρίπλα να σου τάρεις. Μαλά και έτσι να πει κανένα κουβέντα ο Νίκος τώρα. Αφήστε το υπόλογο. Ας τον άνθρωπο να πει δύο κουβέντες. Ναι, άμα το αφήσω θα μιλάει δύο ώρες τώρα. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, φίλε. Γεια σε καλά μας, τα πόσο ωραία. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι με φέρνεις στην αμήχανη θέση, μου λες καλά λόγια. Δεν το είπα εγώ, ο κούτσα είπε που σε είχε στα κλιμάκια πρώτα. Αλλά υπάρχει έτσι και άλλο συμβασμό και άλλο εκτίμηση, αλλά είναι πολύ υποκειμενική άποψή του. Είναι πολύ ψηλά τα λόγια του και για το δικό σου πρόλογο. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, μακάρι να πάνε όλα καλά στη συνέχεια. Να σε καιρό. Ωραία, βελτίωση την άμυνα. Αφού να πούμε. Ωραία, καλύτερα. Ναι, να βελτιωθεί την άμυνα. Πόδια έχει. Εντάξει, τώρα τα ξέρεις και εσύ, είναι αυτονόητα. Ναι. Όταν είμαστε εδώ, θα παίξουμε και άμυνα και ο στόχος δεν είναι να γίνουμε καλύτερα από κάποιον, αλλά να πάει και η ομάδα μπροστά. Εντάξει, για να πάει η ομάδα μπροστά, είπαμε,
δεν θα κάνουμε απολογισμό. Πρώτον, είμαστε στη μέση ενός πολέμου, οπότε απολογισμός στη μέση ενός πολέμου δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο πόλεμος. Γιατί αυτή η χρονιά είναι πόλεμος. Οπότε δεν κάνουμε απολογισμό. Θα έχουμε όλο το καλοκαίρι να μιλήσουμε. Είναι γενικά δύσκολη χρονιά φέτος για το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Τη ζείτε κι εσείς, τη ζούμε κι εμείς. Η ουσία είναι όμως ότι δεν έχει τελειώσει χρονιά. Μένει ένας τίτλος πολύ σημαντικός και ξέρετε κι εσείς ότι θα τα δώσουμε όλα για να το κατακτήσουμε και να, έτσι, να έχει θετικό πρόσωπο. Έχεις πάει πολλές φορές κάτω στο Τηγάνι. Το βλέπεις ότι μπορεί να τους πάσουμε τον τελικό? Εντάξει, εδώ τους κερδίσαμε με τη μισή ομάδα και χωρίς κόσμο. Θεωρώ ότι όλα είναι πιθανά. Εντάξει, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε πιο πίσω. Αλλά υπάρχει χρόνος μπροστά, υπάρχει θέληση, υπάρχει τεράστιο κίνητρο. Και μπορώ να σου πω εκ του ασφαλούς ότι μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Η ομάδα πώς είναι? Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σε ένα στάδιο έτσι σαν προετοιμασίας για τους τελικούς που πιστεύουν. Καταρχήν για να διευκρινίσω κάτι τώρα, εμείς εδώ δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Δηλαδή μπορεί να έχεις δώσει πολλές συνεντεύξεις, αλλά εμείς ρωτάμε αλλιώτικα από τη δημοσιογράφη. Έτσι, λίγο πιο επιθετικά, ίσως λίγο άλλου τύπου ερωτήσεις. Μπράβο. Ας πούμε η προσωπική μου γνώμη εμένα ήταν, και εδώ το ξέρω όλα τα παιδιά, ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έκανε πολύ κακό στην ομάδα. Στην ομάδα, μπορεί σε κάποιους παίχτες μεμονωμένα να έκανε καλό. Αλλά στην ομάδα δεν άφησε τίποτα για μένα. Πάση περιπτώσει έφυγε, τώρα έπρεπε να έχει φύγει για μένα νωρίτερα, για πολλούς από εμάς μάλλον νωρίτερα. Ψυχολογικά κυρίως, η ομάδα είναι καλύτερα μαθαίνοντας ότι φεύγει ο προπονητής, όταν το μάθατε? Τι πιστεύεις? Κοίτα, σε κάθε αλλαγή προπονητή υπάρχει έτσι μια... Το κίνητρο ανεβαίνει διότι είναι ένας καινούργιος. Όλοι προσπαθούν να αποδείξουν πράγματα. Σίγουρα η κατάσταση στην οποία άφησε την ομάδα, και δεν χρειάζεται να το πω εγώ, η εικόνα τα λέει όλα, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Από εκεί και πέρα, σου ξαναλέω, έχει ακόμα δρόμο η χρονιά. Το πιο κρίσιμο κομμάτι είναι τώρα και θα τα δώσουμε όλα. Αυτό που έβγαινε προς τα εμάς στην κερκίδα ήταν ότι η ομάδα δεν ήταν δεμένη, δεν ήταν οικογένεια. Δεν ήσασταν ευτυχισμένοι, να το πω έτσι. Ευχαριστημένοι με αυτό που κάνατε, με αυτό που έβγαινε μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδο, εγώ θέλω να πω. Έτσι νομίζω εγώ τουλάχιστον. Αυτό έβλεπα εμείς από την κερκίδα. Δεν υπήρχε αυτό το δέσμο που υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές. Εντάξει, ήρθε ένας καινούργιος προπονητής, επέλεξε κάποιους παίκτες. Είναι ανθρώπινο να τους υποστηρίξει και να τους υποστηρίξει μέχρι τέλους. Να ζήσει και να πεθάνει με αυτούς. Σίγουρα αυτό δεν είναι και ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης, υπήρχαν προβλήματα. Αλλά μπορώ να σου πω στα αλήθεια ότι αυτός ο άνθρωπος που σαν προπονητής δεν μπορώ να τον κρίνω εγώ, δεν είμαι πλέον κατάλληλος, αλλά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, κυρίως με καθαρό βλέμμα, ειλικρινής. Και εγώ, εντάξει, δεν σου κρύβω ότι δεν ήμουν και ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του. Όταν έφυγε και έτσι έχασε τη δουλειά του, αισθάνθηκα άσχημα, γιατί σαν άνθρωπος ήταν καταπληκτικός. Okay. Ρωτάτε και εσείς, παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Φέτος η ομάδα έδειξε σε μερικά παιχνίδια, όπως με τη Ρεάλ, που ήταν και δύσκολα ματς αγωνιστικά, ότι το έχει και είχατε και ρυθμό και παίξατε και ωραίο μπάσκετ. Και σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικής, Άλμπα, οι αδερφές από τη Σερβία απάνω, η ομάδα κόλωνε. Γιατί έγινε αυτό? Κοίταξε, το κίνητρο είναι πολύ βασικό έτσι θέμα σε μια ομάδα και κυρίως ψυχολογία η οποία χτίζεται ανάλογα τον αντίπαλο. Με τη Real όλοι θέλαμε να αποδείξουμε ότι και εμείς ανήκουμε σε αυτό το επίπεδο που ανήκει η Real και όλοι τη θαυμάζουν και όλοι έχουν άλλη τα καλύτερα. Δείξαμε ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε, τους κερδίσαμε σχετικά άνετα. Από εκεί πέρα ίσως να υποτιμήσαμε κάποιες ομάδες. Σίγουρα ούτε η Άλμπα ούτε ο Ερυθρός Αστέρας έχει τη βαρύτητα και τη φανέλα της Real. Αλλά φταίμε κι εμείς. Όπως φταίει και καθένας προετοιμάζει την ομάδα για αυτά τα μάτς, έτσι. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι οι έμπειροι, είτε οι νέοι που δεν τα παίρνουν σοβαρά. Όλοι φταίμε. Εντάξει, αυτό είναι το θεωρώ που μας δείξε φέτος. Ότι στα εύκολα μάτς δείξαμε σοβαρότητα που έπρεπε. Ρε Νίκο, κάτι άλλο, ένα προσωπικό, αλλά το ερώτημα δεν είναι μόνο δικό μου. Εντάξει, εγώ βασικά είχα διαφωνία για αυτό το συγκεκριμένο προπονητή εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που είχε μια ομαδάρα τότε στην Ισπανία και δεν μπόρεσε για μένα να κάνει τίποτα. Ο κόσμος είχε την αίσθηση ότι η ομάδα έπαιζε χωρίς σύστημα.
καταλαβαίνεις τώρα τι προσπαθώ να, να πω. Δηλαδή έβλεπες πολλές φορές, έβλεπες πολλές φορές η ομάδα σαν να ήταν αδούλευτη στο κομμάτι, δηλαδή δεν είχε να, να σου παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της επίθεσης. Μετά έχανε κάποια, έχανε την τράπουλα από τα χέρια του σε κάτι τρίλεπτα τετράλεπτα, χανόταν όλη η ομάδα και έβλεπες κάτι διαφορές του τύπου 5 και 10 πόντους και τις έχανες μέσα σε 2 λεπτά. Τεχνικά πώς εξηγείται τώρα αυτό το πράγμα? Εντάξει, είναι ένας προπονητής που έδινε τεράστια βαρύτητα στο θέμα φυσικής κατάστασης και κυρίως το ένστικτο και το ταλέντο του παίκτη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρχει καθοδήγηση και έτσι να τη θα σέβεται το ταλέντο του εκάστοτε καλού επιθετικού, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό φαινόταν σε άμυνες οι οποίες ήταν καλά οργανωμένες και είχαμε θέματα. Εντάξει, σου ξαναλέω, δεν θέλω να τον κρίνω εγώ, δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος. Καλησπέριζουμε. Είσαι ο πιο κατάλληλος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να τον κρίνεις. Τώρα βέβαια που έφυγε, μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω. Εμείς τις λέμε τις πρώτες. Νομίζω είπα και καταλάβατε όλοι. Εγώ. 30 τρίποντα σε κάθε παιχνίδι τώρα. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Εγώ θεωρώ ότι. 30 τρίποντα και 17 λάθη. Εγώ θεωρώ ότι. Τα 30 τρίποντα δεν είναι πολλά. Εγώ θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο παραγωγητή έκανε όνομα γιατί ήρθαν στα χέρια του εκείνη την περίοδο 4-5 παίχτε από τη δεκάδα που είχε στην ΤΑΟΥ. Του θυμόμαστε όλοι, οι οποίοι μετά είναι όλοι στο NBA τώρα. Όλοι. Σκόλα. Από εκεί και έπειτα δεν έχει κάνει κάτι το τρομερό σαν προπονητή. Ένα πρωτάθλημα Ισπανία. Δηλαδή στην ηλικία που είναι τώρα με αυτή την επιτυχία την τότε θα έπρεπε να ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τι σημαίνει αυτή η κρίση. Όχι, κρίση. Εντάξει, δική σου κρίση, αλλά πάνω κάτω είναι έτσι μια αντικειμενική άποψη που όλοι φαντάζομαι την έχουν. Αλλά. Ο φίλος μας τώρα ο Μαρολόπουλος. Εντάξει, ο. Ο Σωτήρης. Ο συνεννόματος. Ο Σωτήρης είναι χρόνια σε αυτό το χώρο, ξέρει την ομάδα, είναι. Είναι Έλληνας, είναι ξύπνιος, θεωρώ ότι έχει και το ταλέντο της γνώσης. Εντάξει, του λείπει εμπειρία, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι προσωρινή ή όχι αυτή η λύση. Ως τώρα είχε ρόλο. Είχε ρόλο, αλλά δεν ήταν ο ρόλος του να μικρός, παίρνει το βουλί. Μικρός πολύ. Ναι, εντάξει. Σε σύγκριση με πέρσι. Όχι, αλήθεια είναι ότι αναβαθμίστηκε και πέρυσι με τα τελειώματα με τον Αλβέρτη είχε το ρόλο του. Αλλά σου ξαναλέω ότι. Δεν είναι. Το θέμα είναι να μας βάλει έτσι σε ένα καλούπι να γίνουμε πιο πολύ ομάδα όπως αναφέρατε κι εσείς και αυτό είναι το βασικότερο. Δεν είναι τόσο τακτική και τα πινακάκια κλπ. Μην νομίζεις ότι εδώ υπάρχει λογική δρυός πεσούς πάσαν την επίγευση και έφυγε ο Ιβάνοβιτς. Ναι. Η κριτική γινόταν και γι' αυτό είπα 30 τρίποτα. Είναι λάθος. Για μένα και 17 λάθη σε κάτι σταθερά. Και είναι πέρα από ποιος θα κάνει. Γιατί μην ανοίξουμε τώρα, γιατί παίρνει ο Νέρσον την τελευταία μπάλα ενώ ψάχνει την μπάλα που έχει το χερούλι ή το κοτσάνι. Το παιδί δεν μπορεί να σουτάρει, γιατί να παίρνει τελευταία επίθεση. Ή το λάθος που δεν έγινε το φόλ με τον Ερυθρό Αστέρα ή με την Άλμπα με τρεις ψηλούς. Μην ανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε το καλοκαίρι. Αλήθεια είναι πολλά. Το αυτό που μου έκανε εντύπωση και έκανε εντύπωση και στη Μασονία. Είναι ότι φεύγατε ένας-ένας. Έγιναν ό,τι γίνανε. Έγινε το ντου του Προέδρου στα πολιτήρια. Δεν σας πήρε, μετά σας πάει για ένα φαγητό. Εγώ δέχομαι ότι είναι κύριος, δεν το έχω ακούσει από όλους. Ήταν άψογος, ήταν κύριος, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά για μένα τα είχε χάσει τα πολιτήρια. Εντάξει, ίσως δεν ήταν το καλύτερο δυνατό το κλίμα. Δεν μπορεί να φεύγουν ένας-ένας παίκτες. Μετά από εκείνη τη βραδιά. Παίρνεις τη γυναίκα σου και τον περοκάλ και φεύγεις. Κάτσε εκεί. Πήγα και μάζεψα τσιγάρα γιατί λέω θα φύγουμε 4 ώρα το πρωί. Και 12 είχαμε σπατσάρι. Που θα καθόμαστε μέχρι τις 4. Γιατί καλός κακός κατέβηκε ο πρώτος και έβρισε. Εγώ δεν το κρίνω αν είναι καλό. Είναι άλλη κουβέντα. Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Δεν μπορεί να τελειώνει η βραδιά στις 12 η ώρα. Πρέπει να τελειώσει στις 4. Ελάτε εδώ. Τι έγινε, τι δεν έγινε, που φτάσαμε, πώς διορθώνεται. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο αντιμετώπισης. Έχεις μάθει να είναι έτσι. Ναι, έχουμε δει κάποιες συνταγές συγκεκριμένες. Όχι, εντάξει, θεωρώ ότι αν έχανε συνταγού δεν υπήρχε έτσι η ίδια αντιμετώπιση, δεν υπήρχε λαϊκό δικαστήριο, δεν υπήρχε τίποτα. Έφευγε, πήγαινε σπίτι του, δεν ασχολιόταν. Εντάξει, δεν έχει καταλάβει ότι το μέγεθος του Παναθηναϊκού ίσως είναι διαφορετικό. Αυτό είναι ένα θέμα. Ότι εδώ δεν είναι η Βασκονία. Δηλαδή δεν είναι θέατρο. Δεν είναι μια καλή ή μια κακή παράσταση. Δεν λέω ότι είναι αρένα και οι παίκτες μονομάχοι. Αλλά δεν είναι και θέατρο. Α, δεν ήταν καλός.
ο φωτιστής σήμερα. Δεν ήταν ο ήχος καλός. Είναι η ζωή μας και η αναπνοή μας. Όλος ο σύλλογος και το τμήμα. Ο κόσμος δεν δέχεται εύκολα το απλά κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Δεν μπορείς να κάνεις απλά σαν Παναθηναϊκός ένα κακό παιχνίδι. Πρέπει να το δικαιολογήσεις γιατί. Τέλος πάντων, Νίκο, να κάνουμε μια ερώτηση εγώ, να το λαφρύνουμε λίγο το θέμα. Πώς αισθάνεσαι που σε έχει σημαδέψει ο κόσμος σαν έναν από τους ηγέτες αυτής της ομάδος? Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτόν τον τίτλο, αλλά ίσως το όνομά μου είναι έτσι λίγο εμπορικό, κάνει και ωραίο με καταληξία και βοηθάει. Αλλά εντάξει, τι να σου περιγράψω, πόσο όμορφο συνέστημα είναι, δεν χρειάζεται. Φωνή λαού. Και δύσκολα οι πολλοί πέφτουν έξω. Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτό κάτι δείχνει. Όχι μόνο για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Όχι μόνο σαν σύνθημα, ότι ποντάρει πάνω στο όνομα το δικό σου και σε κανένα δυο παιδιά ακόμα, λέμε, τα έχει επιλέξει σαν ηγέτες της επόμενης γενιάς, έτσι. Από αυτή την άποψη το λέμε. Εντάξει, αυτό σίγουρα ακούγεται όμορφη στασιά μου, αλλά εκεί πέρα είναι και τόσο μακρινό έτσι ώστε να μπορώ να υποστηρίξω τώρα κάτι τέτοιο. Ναι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και. Άμα και εδώ είμαστε. Υπάρχει υλία, θα πάνε. Εδώ είστε κι εσείς. Επειδή αυτό που τραγουδάμε το έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος με μια δήλωση που κάνει μετά τη Ρεάλ. Μετά τη Ρεάλ είπε ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέρει μπάσκετ και ότι αναγνωρίζει όλες τις προσπάθειες, ακόμη και τις αμυντικές, και φαίνεται και καταλαβαίνει ποιος προσπαθεί και τι δουλειά κάνει τι. Αυτό σε συνδυασμό με ότι ο κόσμος γουστάρει κάποιους παίκτες όπως εσύ και στο δείχνει, είναι αγχωτικό, είναι κάτι που σου δίνει έξτρα ενέργεια και λες οκ, okay, ναι, παλεύω κι άλλο και πάω παρακάτω? Ψυχολογία. Σίγουρα μου δίνει έξτρα ενέργεια. Τι να σου πω, αν δεν το ζεις εκείνη την ώρα, δεν μπορώ και να σου περιγράψω. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο για μένα να καταφέρω να κάνω εσάς να φωνάζετε το όνομά μου. Άρα. Γι' αυτό παλεύω, γι' αυτό προσπαθώ κάθε μέρα και θα είναι έτσι, όχι όνειρο. Όνειρο ήταν και έγινε. Να, ονειρικό να συνεχίσει να γίνεται, να το ζω κάθε φορά. Νίκο, λέει εδώ ένας φίλος πώς ένιωσε όταν σε άφησε στον πάγκο με Τζαλγκύρη στην τελευταία φάση. Εντάξει, τώρα θες να αξίσεις πληγές. Και... Ο φίλος, όχι εγώ. Ναι. Εντάξει, δεν μου αρέσει γενικά να. Δεν με νοιάζει να ξεκινάω, μου αρέσει να τελειώνω το μάτς. Σε ένα μάτς που σου είναι και καλός, έτσι. Εντάξει, ήταν μια απόφαση του προπονητή. Τι να σου πω. Όλοι. Εγώ μπαίνω μέσα και κάνω 3-4 λάθη τον αγώνα. Όλοι κάνουμε λάθη. Ναι, εντάξει. Δικαίωμα στο λάθος έχουν όλοι οι άνθρωποι. Το λάθος είναι ανθρώπινο και στο μπάσκετ είναι και εύκολο να γίνει. Ρωτάει ένας φίλος. Τι πιστεύεις ότι έφταξε και ενώ στην αρχή της χρονιάς η ομάδα έβγαζε ενέργεια στο γήπεδο, όσο περνούσε ο καιρός αυτό φαινόταν να χάνεται. Και ότι φαινόταν έτσι πιο κουρασμένοι, παιδί. Ήταν μόνο ψυχολογικό ή τελικά κάπου αδικήσατε και στους εαυτούς σας? Εντάξει, μην ξεχνάς ότι αυτή η ομάδα απαρτίζεται από παιδιά τα οποία δεν είχαν εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Μπήκαν έτσι γρήγορα, συγκαταλέγομαι και εγώ φυσικά σε αυτούς. Να χρησιμοποιήσω πρώτο πληθυντικό. Μπήκαμε με ενθουσιασμό, κάναμε κάποια καλά παιχνίδια, αλλά για να έχεις διάρκεια πρέπει να έχεις και συγκεκριμένο πλάνο και στρατηγική για να καταφέρεις όλα τα μάτια να τα αντιμετωπίζεις έτσι ανάλογα. Μάλλον δεν το είχαμε. Κάποια στιγμή έφυγε ο ενθουσιασμός και έπεσε και η απόδοσή μας. Είναι άλλο η κοιλιά. Το θυμόμαι να ξεκινάει λίγο αργά, να παίρνει μπρος και να φορτσάει. Και μετά από Φλεβάρι, ναι. Ναι, τώρα έβλεπες ότι η ομάδα ενώ πέταγε και να σου πω, μεταξύ μας λέγαμε στην αρχή της χρονιάς ότι πάμε τρένο για Final Four, έτσι όπως παίζουμε. Μετά βλέπαμε και. Εγώ δεν σου κρύβω ότι έλεγα εντάξει, δεν παίρνουμε playoff ένα με τίποτα. Δηλαδή, υπερβολικό, αλλά στο λέω σαν. Λίγο το άκρη, δηλαδή ο ενθουσιασμός που μετατρέπεται. Ναι, εύκολα μπορείς να κάνεις ένα κακό παιχνίδι και να σε πάρει από κάτω και να μην ξανασηκώσεις κεφάλι. Να σου πω κάτι, ερώτηση προσωπική. Σε ποιο παιχνίδι νομίζω ότι άρχισε λίγο έτσι η ομάδα να χάνει τη δύναμη της? Ποιο ήταν το κομβικό παιχνίδι που άρχισε λίγο να μη στέκει καλά? Το πρώτο μάλλον. Εντάξει, χρονικά δεν θυμάμαι βασικά συγκεκριμένα ποιο παιχνίδι ήταν, αλλά απλά θυμάμαι ότι μετά τις δύο μεγάλες νίκες που κάναμε με Φενέρ και Αρμάνι στο ξεκίνημα, ίσως και εμείς να θεωρήσαμε ότι είμαστε ομάδα Final Four, ομάδα που θα πρωταγωνιστείς κλπ. Και να ξέρεις, να πήραν λίγο τα μυαλά μας αέρα, να φάγαμε μετά ένα-δύο χαστού και δεν θυμάμαι ποια μάτσες δεν παίξαμε καλά κλπ. Ακριβώς, να σου πω. Ναι. Και ίσως εκεί να ξεκινήσουμε. Και ο coach έκανε, Νίκο μου.
εκεί. Εντάξει, το κότς, να σου πω την αλήθεια από την αρχή. Ποιο σχεδιάζει, δηλαδή, να σχεδιάζω εγώ. Ποια χτυπάμε, ποια αφήνουμε, κάτσε. Ποια πάμε πιο χαλαρά. Εντάξει, είχε τη στρατηγική του από την αρχή, αυτή ήταν η φιλοσοφία του. Καλή, κακή, δεν σου είπα, δεν θα το κρίνω εγώ. Αλλά δεν την άλλαζε. Δεν ήταν, ήταν πολύ δογματικό με τις απόψεις του και δυστυχώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Έλα, ρώτα. Εγώ παρακολουθώ τον μπάσκετ. Δεν ξέρω πολλά, δεν ξέρω πολλά από συστήματα, αλλά το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και με διαρκείας. Εγώ παρατήρησα φέτος, θέλω να μου πεις εσύ αν ισχύει αυτό, ότι όταν παίρναμε σε πολλά μάτς μια διαφορά, συν 10, συν 12, μετά φαινόταν όχι η διατήρηση του σκορ, ένα άγχος, παίζουμε ακόμα, δηλαδή το πάμε στους 25 ή θα φτάσουμε στους 5. Αυτό έβλεπα στα πιο κρίσιμα παιχνίδια και εκεί ίσως χάσαμε ένα-δύο μάτς που τα είχαμε σίγουρα. Εσύ είπα, ήταν και πριν, μωρέ. Δεν είναι η ομάδα τόσο έμπειρη. Έχει φυσικά το Μίτσο, το Φώτσι, το Κίστα. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιδιά είναι άπειρα σε τέτοια μάτς. Είμαστε άπειρα σε τέτοια μάτς. Και πολλές φορές αυτό πληρώναμε, την απειρία μας. Είναι λογικό αυτό, ναι, εντάξει. Γιατί φαίνεται, περνάει και η πιο μεγάλη, πιο έμπειρη. Εντάξει, είναι πολλά, είναι πολλά. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ συγκεκριμένα μάτς. Κάτι φταίει στο παιχνίδι και γίνονται πράγματα τα οποία δεν βλέπω. Δεν μου λες, Νίκο, ποδόσφαιρο παρακολουθείς? Παρακολουθώ αραιά και πού, αλλά με το χάλι που έχει, όχι γενικά το ελληνικό το ποδόσφαιρο, ψηλό έχω σταματήσει τα τελευταία χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Έχουμε μάθει ότι παίζει και μπάλα καλή, έτσι. Έτσι ξεκίνησα, δεν ξέρω που το μάθατε, αλλά μπορώ να σου το αποδείξω κάποια στιγμή. Έναν αγώνα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 5-5. Να πάρουμε τον Εσχένη, θα έρθεις. Ό,τι θέλετε. Είναι και γουρλής, ήρθε με τη Σταντά. Ναι, σε δίνει τώρα. Αυτό φταίει. Να πάει και σε χειρότερα. Είστε φίλοι. Έχω έρθει και σε χειρότερα. Να σε καλέσουμε μια φορά να έρθει 13 σε ένα μάτσο στο ποδόσφαιρο και μια φορά στον τάφο να έρθει να παρακολουθεί ένα γυναικείο μπάσκετ. Είναι πολύ ωραία, έτσι. Ωραία, ωραία. Χθε είχε και αγώνες στον τάφο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, ήταν. Το είπαμε προηγουμένως για το είπαμε για το kickboxing. Συγγνώμη, Νίκο, ένα λεπτό. Επειδή διάβασα μάλλον λάθος το πρόγραμμα το play-off, επειδή δεν το έχω τώρα πρόχειρο και δεν είναι της παρούσα, θα το διορθώσουμε κάποια άλλη στιγμή. Η δεύτερη αγωνιστική νομίζω είναι με τον ΠΑΟΚ μέσα, έτσι. Εντάξει, μας διορθώσανε. Με τον Ατρόμητο με το μέσα. Με τον Ατρόμητο με το μέσα. Άρα καλά το είπα. Και τέταρτη με το μέσα. Έτσι το είπα. Έτσι το είπα. Έτσι το είπα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν τελειώνουν κάποια παιχνίδια, ιδιαίτερα αυτό του κυπέλου, αυτό που με τον Απόλλωνα. Η ομάδα πήγε στο κέντρο έκανε αυτό, γύρισε και ρωτώτησε και έφυγε. Γιατί δεν έφτασε στον κόσμο? Εντάξει, και μπορώ, υπάρχει αυτό και σε άλλα παιχνίδια, έτσι. Δεν ναι, το ρωτάει αρκετός κόσμος αυτό. Γυρνάμε, χαιρετάμε και μετά το δίνουμε τσεσικά. Και μετά το δίνουμε τσεσικά. Κοίτα να δεις, εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα ακριβώς τα αιθμοτυπικά τόσα χρόνια, τι συνηθίζεται. Δεν είναι θέμα αιθμοτυπικά. Εντάξει, το ένστικτό μου μου λέει να γυρίσω στον κόσμο, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάρει πρωτοβουλία και άλλα παιδιά θέλουν. Απλά μπορεί να νιώθουμε κι εμείς μέσα μας λίγο έτσι. Πώς να σου το πω, σαν τύψεις ότι δεν έχουμε παρουσιάσει την εικόνα που θα θέλατε κι εσείς. Και... Ολυμπιακός θα πίνει στα μπουζούκια. Εντάξει, αν θες να κάνουμε και αυτό. Νίκο, από του χρόνου, το λέμε από τώρα, να αναλάβεις εσύ την πρωτοβουλία αν δεν υπάρξει άλλο. Έτσι πρέπει να τους φέρεις οποιοδήποτε προς τον κόσμο, να παίρνει και ο κόσμος το ευχαριστώ, έτσι, για την προσπάθεια που κάνει, γιατί βλέπεις ότι στηρίζει πάρα πολύ. Προφανώς, δεν αναιρεί φυσικά το ότι δεν αναγνωρίζουν οι παίκτες την προσπάθεια που κάνει ο κόσμος. Ξέρεις καλά ότι ποιο είναι το ψωμί μας, είναι ο κόσμος να αναγνωρίζει την προσπάθειά μας και να είμαστε αυτήν την ομάδα. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά εντάξει, ίσως να τα παιδιά να μείνουν τόσο εκδηλωτικά φέτος, δεν ξέρω τι να σου πω. Να πω εγώ μια ερώτηση. Με τον Λαβάλ τι έγινε? Εκτός ομάδας από την πρώτη στιγμή. Ειλικρινά θα σου πω, δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ τον βλέπω να έκανε προπόνηση στο παιδί, προσπαθούσε. Δεν. Έχει παιχθεί κάποιο παρασκήνιο, δεν το ξέρω εγώ. Ειλικρινά, και σου... οι δύο καινούργοι. Οι δύο καινούργοι σήμερα ήρθανε, κάνανε την πρώτη προπόνηση. Εντάξει, τον ένα τον έχουμε δει εμείς, ας πούμε, πέρσι. Ναι, και εσύ τον έχεις δει. Και εγώ τον έχω δει. Το άλλο το παιδί δεν το ξέρω. Φαίνεται ένα δυνατό κορμί. Εντάξει, είναι ένα ακόμα κορμί. Σε ποιο light μορφή. Μακάρι να βγει ο κοντός που... Εντάξει, τον κούπερ τον έχουμε δει όλοι. Πιστεύω θα βοηθήσει και άμεσα. Ο Κοχ καλά. Τι βάζει στο καλάθι αυτός τουλάχιστον? Κοίταξε, τι βάζει ή τι δίνει να τη βάλει άλλος. Ή τι δίνει να τη βάλει άλλος, ναι. Δηλαδή, ναι. Έχει καλύτερο σουτ από τον Έλσον. Από τον Έλσον έχω και εγώ καλύτερο σουτ. Που έχω να ρίξω σουτ από τα 30. Αρκετοί πρέπει να έχουν καλύτερο σουτ. Να σου πω κάτι. Να σου πω τώρα για τον Έλσον, ας πούμε. Δεν φταίει ο Έλσον για μένα.
Τον χρησιμοποιήσαμε λάθος. Το χρησιμοποιούσε εδώ ο μεγάλος λάθος. Δηλαδή, παίξαμε ένα παιχνίδι τον Ολυμπιακό τώρα, το πιο κοντινό που έγινε, έτσι. Τον έπαιζε άμυνα ο Σπανούλης ή γενικότερα τον έπαιζε πάντα άμυνα ένας ισοϊψής παίχτης. Και δεν τον έβγαλε μια φορά κάτω να παίξει. Στο λόπος. Ναι. Το Μίτσο το ίδιο. Ή έβαζε τον Μπατίστα, ας πούμε, να παίξει πλάτη και έβγαινε ο Νέλσον στη μεριά του για να του σπάσει την μπάλα να ρίξει τρίποντο. Δεν έβγαινε εσύ, δεν έβγαινε ο Βλάντο. Αυτά είναι βασικά στο μπάσκετ. Ναι, για τους άλλους. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν πολλά παιδιά τώρα και από αυτού που μα ακούνε. Αλλά εμεί που ξέρουμε για δύο πράγματα, α πούμε, δηλαδή βαράγαμε τα κεφάλια μα στι καρέκλε. Εντάξει, σου είπα και πριν, υπήρχε έτσι ένα θέμα λίγο κατεύθυνση μέσα στο παρκέ. Υπήρχε. Εντάξει, τα βλέπετε. Ξέρεις, δεν μ' άρεσε εμένα φέτος η εικόνα του πάγκου. Αποστηρωμένη πολύ. Και σε αυτά δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Είναι μόνο γενικό το θέμα. Έχουμε συνηθίσει όσοι παρατηρούν πράγματα, ακόμα και σε παιχνίδια που έχουν τελειώσει 20 πόντους, στην άκρη του πάγκου να γίνονται πλάκες, να γίνονται ωραία ακόμα. Υπήρχε μια άλλη διάθεση, άσχετα ένα επαγγελματικό το σπόρο, επαγγελματικό σπόρο. Πολύ αποστηρωμένος φέτος ο πάγκος. Δηλαδή, εξήγησε το, κάτω λίγο πιο Γιάννα. Εντάξει, εγώ δεν το καταλάβω. Δεν μίλαγε κανείς, δεν βόηθαγε κανείς. Πρώτα απ' όλα, εγώ να σε διαβεβαιώσω ότι όλοι μας, όλα τα παιδιά μεταξύ μας έχουμε άριστες σχέσεις, δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Μπορώ να σου πω σίγουρα ότι είναι καλά παιδιά, δεν υπάρχει θέμα μεταξύ των παιχτών. Αλλά να σου πω και κάτι, επειδή το ζούσα κι εγώ, αν υπάρχει έτσι αγωνιστικό παράπονο, άλλοι μπορεί να υποκριθούν, άλλοι όχι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να υποκριθώ. Συγγνώμη που το λέω, μπορεί να φαίνεται άσχημη εικόνα, αλλά μπορεί να βγω και να ψιλοστραβώσω λίγο. Τι να σου πω, είναι ανθρώπινο ή όχι, κατηγόρησέ με, αλλά. Όχι, είναι εδώ. Ναι, αυτό σου λέω. Θέλω να σου πω ότι όταν υπάρχει γενικά παράπονο. Ναι, άλλες φορές δεν υπάρχει παράπονο. Δηλαδή, δεν ξέρω, λίγοι όμως μπορούν να καταφέρουν να έχουν ένα και τους 10-12 παίκτες χαρούμενους και ευτυχισμένους. Σίγουρα, ελάχιστοι. Αυτό είναι αλήθεια. Ούτε καν ο Μπράντοβιτς. Θυμάμαι. Μην τα πω τώρα. Το πρόβλημα είναι ο Γιάννης ο Κακαλούτης. Το πρόβλημα είναι να υπάρχουν. Να μην υπάρχουν 5 και 6. Ναι, και ο Καράκουτης Γκρινιάς. Νίκο, προσωπική ερώτηση μου ήρθε τώρα. Μπορεί ο Νίκος Παπάς να γίνει διαμαντίδης στο μέλλον? Εντάξει. Σου είπα και πριν ότι σίγουρα δεν ακούσει κάτι τέτοιο από το στόμα μου ποτέ. Πρώτα απ' όλα και αγωνιστικά. Εμείς θέλουμε να το σκεφτείς όμως. Ας μην το ακούσουμε. Εντάξει, εγώ δεν χρειάζεται να το έχω σκεφτεί. Εγώ το έχω ονειρευτεί. Τώρα τι να σου πω, αν τα καταφέρω ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι θέλω. Τι να σου πω. Μακάρι. Είχαμε φωνάξει το Βλάντο πριν γίνει ο προημιτελικός για το Final Four και μας είχε πει ότι δεν ήθελε Τσεσεκά. Ήταν η μόνη ομάδα που δεν ήθελε. Τελικά με τα αποτελέσματα που ήρθαν έκατσε Τσεσεκά. Αν δεν ήταν η Τσεσεκά στον δρόμο μας και ήταν μια άλλη ομάδα, οποιαδήποτε, είχαμε ελπίδες, πιστεύεις, να φτιάχνουμε βαλίτσες για Μαδρίτη τώρα? Έστω και με αυτή την ομάδα που δεν ήταν στο καλύτερο της αγωνιστικά σημείο, μπορούσαμε να το παλέψουμε περισσότερο. Ναι, όπως βλέπεις και το Final Four, έχουμε παίξει με όλες τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί. Και μάλιστα τη Φενέρ την κερδίσαμε εδώ μέσα εύκολα. Τη Ρεάλ Μαδρίτη την κερδίσαμε εύκολα. Αυτό το λέω. Τον Ολυμπιακό τον κερδίσαμε. Και την Τσεσεκά την κερδίσαμε, έτσι. Ναι, μετά. Θέλω να σου πω ότι η ομάδα έδειξε ότι δεν είναι μια ομάδα της σειράς, ούτε κάποια ότι στερεί, δεν ξέρω, σε ταλέντο, σε ψυχή, σε μεμονωμένα παιχνίδια έχει δείξει καλό πρόσωπο. Η αλήθεια είναι, εντάξει, μην κρυβόμαστε, έτσι. Μπορεί να μην παίζουν τα λεφτά, αλλά βοηθάνε πολύ τα λεφτά, έτσι. Όταν έχουν ένα μπάτζετ 45 εκατομμυρίων με ταλέντο κλπ. Εννοείται. Πράγματι, η Τσεσεκά. Για μένα αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη ομάδα εκεί πέρα στο Final Four. Λέγαμε και με τον Βλάντο, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και σαν στυλ μπάσκετ αλλά και σαν σωματοδομή δεν βγαίνει το παιχνίδι. Δηλαδή είναι αυτό που είδαμε, ότι θα χάσεις δύο, θα τους πάρεις ένα. Είναι καλύτερη αντικειμενικά ομάδα, όπως και να το κάνουμε. Αλλά. Εντάξει, εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν σκέφτηκα. Με ποιον θα πέφταμε κλπ. Θέλω να σου πω ότι το να παίξω Final 8 αυτό με ένοιαζε. Δηλαδή πρώτη φορά στη ζωή μου έπαιζα και όποιος και να ερχόταν θα μου φαινόταν έτσι το ίδιο. Δηλαδή Νίκο, εσύ θα δίνεις βαβορή τώρα Τσεσεκά, αν έπαιζε στοίχημα τώρα, λέμε. Ναι, θα έδινα Τσεσεκά. Τσεσεκά, ε. Ναι. Καλά, οι υπόλοιποι ξέρουν πολύ. Ναι. Έτσι, τι μοντάρουν, τι. Νίκο, με την καρδιά και όχι με την λογική. Χρήστο, να κάνουμε ένα λεπτό, ένα διαλυματάκι, να συγκεντρώσουμε τις ερωτήσεις του κόσμου. Και ένα λεπτάκι να ξαναπούμε με ερωτήσεις του κόσμου.
Ερώτηση προβοκατόρικη. Αργυρίς Μπερδάκης. Αφού δεν θα ρωτούσες. Είμαι παλιό καλό και χρησιμοποιημένο μου νόπανο που δεν έχει τη σερβιέτα. Θα σου πω ότι είναι ένας πολύ ικανός προπονητής που όμως δεν θα ήθελα να ξανασυνεργαστώ μαζί του. Μασονία δικαιώθηκες. Συνεχίζουμε. Κανονική ερώτηση. Λίγο. Εσύ, ο Βλάντο, για μένα και ο Λευτέρης Κουχωρίδης και από εκεί και πέρα η καινούργια φρουνιά. Γαλεάρας, Λούτζης, Κονιάρης, Παπαγιάννης, Διαμαντάκος, σίγουρα με ακριβές καεμακούς, με ακριβές προσθήκες, θα πάει αυτό το τεράστιο όχημα που λέγεται Παναθηναϊκός. Γιατί εμείς πιστεύουμε στην ελληνοποίηση. Το λέω όχι γιατί το είπε ο Δημήτρης Γιάννακοπουλός, γιατί το πιστεύαμε και εμείς. Ότι χωρίς Έλληνες παίκτες. Δεν υπάρχουν ισπανικά μοντέλα, σέρβικα μοντέλα. Υπάρχει ελληνικό μοντέλο μπάσκετ. Και δεν το λέω εθνικιστικά, το έχουμε αποδείξει. Και στις μικρές κατηγορίες παιδών, εφήβων, ανδρών. Εντάξει, όλα τα παιδιά που ανέφερες είναι ιδιαίτερα ταλαντούχα. Φαίνονται αρκετά προσγειωμένα και θεωρώ ότι έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Εμείς πλέον με τον Βλάντο, όπως είπες, και έρχεται και ο Μπόχος σιγά σιγά να πάρει τις εμπειρίες. Δεν θεωρώ ότι ταλέντο τον εαυτό μου, ούτε ελπιδοφόρο, ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι είμαι ένας έτοιμος παίκτης και αυτό που μπορώ να κάνω μπορώ να το δείξω αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, δεν, όπως βλέπεις, για να ξαναράψεις ένα αστέρι, δεν αρκεί μόνο αυτό. Ωραία. Θέλει δουλειά πολύ. Ναι. Βέβαια δεν μπορείς να πας να πάρεις τον Κυριλένκο, αλλά μπορείς να φτιάξεις το νέο Κυριλένκο, ας πούμε. Υπάρχει έτσι η πρώτη ύλη. Εκεί στοχεύει, θεωρώ, ο πρόεδρος με τις προσθήκες αυτές, αλλά τα παιδιά αυτά είναι ακόμα 19 χρονών και 18, ναι. Έτσι. Και πιο κάτω. Αυτό, άρα λοιπόν. Αλλά μετράει η τάση. Ναι, σίγουρα είναι πολύ θετικό. Το όνειρο είναι μεγάλο πράγμα. Όχι, είναι πολύ θετικό. Μακάρι όλα αυτά τα παιδιά να δουλέψουν, να μείνουν προσγειωμένα από σούπα και να καταφέρουν να, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ενταχθούν έτσι στην ομάδα αγωνιστικά κυρίως. Και θεωρώ ότι όλο το μέλλον είναι μπροστά τους και σε μπροστά στον Παναθηναϊκό. Από κάτω, ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για τίτλους. Το ξέρουμε όλοι. Το ξέρουμε δηλαδή εμείς το θέμα αυτή. Και αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτοιμο τη δείξη. Δηλαδή, ωραία ελληνοποίηση. Αυτό το έχουμε πει. Το σου κρίτα λέμε συνέχεια στο γήπεδο. Καλή ελληνοποίηση. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να τον πάει τώρα από Βερολίνο. Να το πω εγώ αλλιώς. Για να γίνει η ελληνοποίηση σε οποιαδήποτε ομάδα, θα πρέπει οι νέοι που έρχονται και γουστάρει ο κόσμος να βλέπει Έλληνες παίχτες, εγώ νομίζω, ανεξαρτήτως πώς το βλέπει το άθλημα, θα πρέπει να έχουν δίπλα τους και Έλληνες και ξένους καλούς για να γίνουν και αυτοί καλοί. Εφόσον έχουν το ταλέντο. Να γίνουν καλοί και να φτάσουν στο επίπεδο που χρειάζεται για να παίξουν Ευρωλίγκες, να σηκώσουν κούπες ή τέτοια πράγματα. Το να βγουν 5-10 παίχτες Έλληνες και να τους βάλεις μέσα. Και να πάνε να φάνε τώρα 30 πόντους στην Μπαρτσελόνα, δεν πρέπει ποτέ να φτάσουν στο επίπεδο που θέλεις. Και αυτό γίνεται σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν έγινε λάθος που έγινε λίγο απότομα φέτος αυτό. Δηλαδή, να έμεινες τώρα σε μια θέση που είναι ο Βλάντο, ουσιαστικά με ένα τριάρι μείναμε φέτος. Ο μικρός δεν μπορεί να πει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Δεν μπορεί. Δεν είναι το κορμί του έτοιμο. Τον βλέπεις. Ακόμα από το πρωί ξυπνάει με το κουδούνι του σχολείου. Α, και περαστικά να είμαι καλά. Ναι. Τι κάνει ο Γαλεάρας. Όχι, εντάξει, το στομάχι, εντάξει. Στομαχικές διαταραχές. Εντάξει, κομπλέ. Άντε ρε Γαλεάρα, να είσαι γερός. Γράφει εξετάσεις τώρα, τι κάνει. Αύριο παίρνει βαθμούς. Σωστά, αύριο παίρνει βαθμούς. Μια και λέμε για παίκτες. Με ποιο παίκτη θα θέλεις να σου τώρα συμπαίκτης. Δηλαδή, αν είχαμε δυνατότητα να φέρουμε τώρα ένα παίκτη στο Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Ποιον θα ήθελα. Εντάξει, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ σαν τύπος που τον είχα πέρυσι, αλλά λόγω ότι δεν έπαιζα, δεν τον έσα κιόλας, μου άρεσε πολύ ο Λάσμερ. Γιατί και κάλυπτε και τις αδυναμίες μου στην άμυνα, πάντα υπήρχε έτσι ένα χέρι απλωμένο, έμπαινε και μπροστά και στα αποδυτήρια και μου άρεσε πολύ έτσι, όχι μόνο η παρέα και η συνεργασία μαζί του και μακάρι να μπορούσα να τον είχα πάλι. Από NBA ποιο θα έφερνες? Άγινε μια μεταγραφή τύπου Ντομινίκα, ας πούμε τώρα. Ας έφερα κανένα ψηλό, μας φάγε το ψωμί. Ωραίος.
Δεν ξέρω, ίσως αυτός ο πιτσιρικάς, ο Ντέιβις που είναι έτσι ανερχόμενος και ψηλός και σου όπως είπα και πριν, να καλύπτει και εμάς λίγο πίσω, ε. Να τρέχουμε εμείς στον εφνιδιασμό, ψάιρ. Το Χακίμ. Ρωτάει ένας φίλος ο Βλάοβιτς, πώς είναι να παίζει Πέμπτη με 18.000 κόσμο και την Κυριακή με 2. Με 2 άτομα ή με 2.000. Όχι. Εντάξει τώρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι στίξεις επικρατούν. Ο κόσμος δεν είναι εύκολο να πληρώνει κάθε Σάββατο Κυριακή 10 και 20 ευρώ. Όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Σίγουρα άλλοι πέρασοι έχουν ομάδες στην Ευρωλίγκα και Τσεσεκά, Ρεάλ και Μπαρτσελόνα και άλλο να παίζει με την Ελευσίνα. Αλλά σίγουρα όσο περισσότερος κόσμος, τόσο περισσότερη όθηση μας δίνει και ακούγεται έτσι λίγο γραφικό και συνηθισμένο, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κόσμος μας δίνει αυτό το έξτρα που θέλουμε για να ανέβουμε επίπεδο. Μακάρι να σε κάθε μάτς να είναι έτσι πολύ δυναμική η παρουσία του. Τι μου λες τώρα, αν γυρνάγαμε το χρόνο πίσω, σε ποιο από τα 6 ευρωπαϊκά θα ήθελες να είσαι στην αποστολή? Α, γιατί σε ένα ήταν. Είμαστε μαζί, Μαργελόνη. Σαν παίκτης. Κάναμε ένα στενό μαρκάρισμα. Εντάξει, νομίζω ότι δύο έτσι θα ήθελα. Το ένα στην Πολώνια που πραγματικά έτσι θεωρώ ότι το πιο μάγικο και καρυδάτο που λέω. Το βλέπα, θυμάμαι. Αρχιδάτο. Στις διακοπές μου. Μ' αρέσει. Αυτό που είπες λοιπόν. Και το άλλο εδώ μέσα στην Αθήνα, εντάξει, όταν έχεις ένα γήπεδο με 20.000 να κρέμονται και να παίζεις τελικό Ευρώπης, θεωρώ ότι είναι άλλο συνέστημα. Αυτά τα δύο έτσι μου έχουν μείνει. Αγαπημένος σου παίκτης, ασκεμπολίστας, μην πεις ο ποδοσφαιριστής. Μην πεις ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, ευτυχώς ή δυστυχώς... Αφήσα ρε, παιδί μου, δυο νίκες. Άσε, γιατί... Δεν τρέχει τίποτα. Εγώ τους απομυθοποίησα μετά λίγο. Δεν έχει σημασία. Αλλά εντάξει, μεγάλωσα με Μποντιρόγκα και εντάξει, ένιωθα έτσι την ασφάλεια που ένιωθα όταν είχε την μπάλα Σαλονίκη, Μπολόνια κλπ. Ήταν άλλη αίσθηση. Και ας μην ταιριάζω και ας μην σου πω ότι μου αρέσει 100% το σύλλο του, αλλά μ' άρεσε όταν την είχε. Ναι, δεν έχεις τρίπλα μαστίγιο που είχε ο Ντέγια. Έχει αλλάξει από τότε, έτσι είναι. Το μπάσκετ έχει αλλάξει από τότε αρκετά. Εντάξει, να σου πω κάτι, αυτή είναι και μια. Έχει αλλάξει σίγουρα τον μπάσκετ, αλλά δεν απομυθοποιεί όλα αυτά που κάνανε αυτοί. Γιατί άμα τον έδινε στον Ποντιρόγκα τώρα την παλίτσα, θα την έβαζε. Δεν έχει αλλάξει και τόσο πολύ. Ή ο Γκάλης που λένε ότι έπαιζε σε άλλο μπάσκετ, θα την έβαζε και αυτοί θα αλλάζανε. Δεν αλλάζει αυτό. Πεχταράδες ήταν και ήξεραν, είχαν τον χαρακτήρα, είχαν τα κότσια και την βάζαν την μπάλα. Ναι, σίγουρα. Πόσο σημαντικό είναι να ζητά το τελευταίο σουτ? Υπάρχουν κάποιοι που κρύβονται. Αυτό μόνο θέμα χαρακτήρα, παικτικού χαρακτήρα. Μόνο μέταλλο είναι αυτό. Να δώσει την μπάλα σε μένα. Όταν καίει, όχι όταν 20 πόντους, εντάξει, εκεί μπορεί να σου φέρει. Εντάξει, και ο σύντροφος ότι. Κάτσε λίγο να διαβάσω κάτι. Μακές, στείλτε κανένα μήνυμα εδώ για τον Νίκο. Τώρα για τον Κίστ, έχει σκαλώσει. Ο Κίστ θα πάσει στη διοίκηση, τι θα γίνει. Τώρα που μιλάμε, έχει συμβόλαιο ακόμα. Έφαγε 8 μήνες. Θα δούμε. Ναι. Θα τον πάρουμε 13 τώρα για 3 μήνες μαζί μας σε συνδρομές. Ναι. Και από. Ναι, θα έχετε εκδρομή μαζί μας και τώρα που τον χρόνο βλέπουμε. Μη σκαλώνετε τώρα με τον Κίστ. Άμα το φέρουμε, θα το ρωτήσετε. Που λες, τι με ρώτησες, συγγνώμη. Αν χρειάζεται και τι μέταλλο να ζητήσεις τελευταία μπάλα όταν καίει το παιχνίδι, έτσι, όταν καίει η μπάλα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα δεν έχεις πολλά δεύτερο να σκεφτείς, είναι ένσυκτο. Τι να σου πω, εντάξει, εμένα μπορεί να μου αρέσει, σε άλλους μπορεί να κοιτάξει και το ψήφι. Είναι μέταλλο. Ναι, δεν είναι έχω βρεθεί από την πλευρά. Δεν είναι, να σου πω την αλήθεια, δεν ήρθε κάποια στιγμή και είπα δεν θέλω την μπάλα. Θα έρθει. Αλλά σε μπορεί τελικό, να είναι και εγωιστικό έτσι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να είμαι εγώ τόσο εγωιστής και αλαζόνας και κολόπεδο και να τη θέλω εκεί πέρα και να υποστώ τις συνέπειες. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Γιατί κάποιοι καλοί παίκτες, πραγματικά καλοί. Κρύβονται. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάει πολύ καλό σουτ. Δεν θέλει να πάρει την ευθύνη τέτοιου σουτ. Εντάξει. Τη προσπάθεια αυτή. Δεν αναιρεί αυτό ότι είναι καλοί παίκτες. Ναι, σαν παίκτες δεν είναι καλοί παίκτες. Άλλοι είναι καλοί παίκτες και άλλοι βάζουν τα καλά σουτ. Είναι χαρακτήρα. Θέμα χαρακτήρα, ναι. Είναι μέταλλο. Α, σου κάνω λίγο μια δύσκολη ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω αν θα τις απαντήσεις. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι που σε συγκρίνουν με τον ακατανόμαστο. Θα γίνει καλύτερο, σου το απαντήσαμε. Α, το έχω πει αυτό, λοιπόν. Θα γίνει. Ο Μίσας. Θα γίνει. Όχι, το απαντάει η εκπομπή. Στα αδέρφια. Θα γίνει καλύτερο. Θα γίνει οριλά!
Θα γίνει οριλά. Εκτός από πολύ καλός παίκτης, θα γίνει και οριλά. Προβλήματα με αυτιά, με τέτοια, θα τα λύνει αμέσως. Έτσι. Θα γίνει καλύτερος από τον Πίλια. Και εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ, έτσι. Μάλιστα. Απάντησε, εντάξει. Απάντησε ο παπάς, απάντησε η εκπομπή, απάντησε τη 13. Και η διαφορά μεγάλη είναι ότι θα συνεχίσει να φοράει πράσινα αυτός. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πιο μεγάλη διαφορά. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο τα λεφτά στη ζωή. Είναι και άλλα πράγματα που έχουν αξία. Να σου πω κάτι. Είχες κάνει μια δήλωση όταν γύρισες Ελλάδα από Μπιλμπάο, που τότε ήταν η περιπέτεια με τον Κολοσσό, με τον ΠΑΟΚ, που πήγαινες από εδώ και από εκεί σε εισαγωγικά. Και είχες πει ότι δεν κατάλαβες ποτέ γιατί αυτοί οι άνθρωποι σου δώσαν αρκετά λεφτά και δεν κάνανε απόσβεση ούτε καν της επένδυσης. Τελικά τα λεφτά είναι το παν για έναν αθλητή ή μετράει και αυτό, αλλά μετράνε και οι τίτλοι και η αναγνωρισιμότητα του κόσμου? Εντάξει, επαγγελματίες είμαστε και σίγουρα βασικός στόχος είναι να αποκαταστήσουμε την οικογένειά μας, αυτούς μας και να ζήσουμε μέσα από αυτό, γιατί δεν κάνω κάτι άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα μην είμαστε και άπλιστοι. Με τα λεφτά που ευτυχώς μου δίνει αυτή η ομάδα μπορώ να ζήσω άνετα, να προσφέρω πράγματα στην οικογένειά μου και, και στους φίλους μου ακόμα αν μπορώ να βοηθήσω, και είναι υπεραρκετά. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά. Αλλά να σου αναμιλήσω για την Bilbao γενικότερα για το θέμα χρημάτων, ότι εντάξει, σίγουρα δεν είναι το παν, έτσι. Μην τρελαθούμε. Ο κόσμος αύριο και έξω ζει με 400 ευρώ και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Κάτσω να μιλήσω εγώ τώρα αν θα μου δίνει ένα εκατομμύριο, ένα 200, ένα 300 ή δεν ξέρω τι, αν είναι δυνατόν. Η Bilbao μου έδωσε αρκετά χρήματα, μου έκανε ένα πολύ καλό συμβόλαιο για την ηλικία μου τότε, 18 χρονών. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν φρόντισε, δεν ήθελε, δεν ήξερε, δεν τόλμησε να μου δώσει την ευκαιρία. Καλύτερα για μας. Να το σκαλίσει λίγο παραπάνω. Σκάλισε το, δεν έχω θέμα. Μπορεί να ήταν και θέμα προπονητή. Σίγουρα ήταν θέμα προπονητή. Γιατί όταν εγώ πηγαίνω στην ομάδα και υπάρχει ένας Έλληνας προπονητής που θεωρεί ο κόσμος έχει την προκατάληψη ότι οι Έλληνες βοηθούν τους Έλληνες κλπ. Αυτός ο προπονητής ούτε καν στην προπόνηση δεν έβαλε να με δοκιμάσει. Και μάλιστα δεν μ' άφησε καν να κάνω προπόνηση στην Ελλάδα που μου είπε να βρίσκομαι. Αν έκανα προπόνηση θα είχα συνέπειες διακοπή συμβολέου κλπ. Αυτά. Να σε ρωτήσω, είχες πάει δανεικός μετά στη Ρεάλ στη Β' ομάδα? Εκεί ξεκίνησα. Εκεί αυτό ήταν μέσα στη συμφωνία ότι τον πρώτο χρόνο θα μπορούσα να πάω δανεικός. Το δεύτερο πήγα πάλι για λόγω στρατού, ήρθα στον Κολοσσό. Έκανα μια καλή χρονιά με βάση τα στατιστικά, έτσι μην τα λέω για τον εαυτό μου, ας πούμε. Και με την εθνική ομάδα επίσης είχαμε έτσι επιτυχίες και εγώ έκανα ένα καλό τουρνουά. Το timing δηλαδή ήταν ιδανικό για να παίξω εκείνη τη χρονιά στην Bilbao. Αλλά ο προπονητής ο συγκεκριμένος δεν μας έκανε το χατήρι. Τι έκανε. Καλύτερα κιόλας, γιατί γύρισε ο τροχός και ήρθες εκεί που πρέπει, ας το πούμε. Εντάξει, απλά ήθελα να είναι το σκαλοπάτι αυτό για να έρθω εδώ. Δεν είναι ότι δεν συγκρίνω την Bilbao με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πειράζει, γιατί άμα έκανες καλές εμφανίσεις εκεί, δεν ξέρω εγώ πού πήγες στην Μπαρσελόνα. Καλά είσαι. Καλά έκανε. Κεφάλαιο εθνική. Τώρα αυτά είναι, όπως άκουσες και με την προηγούμενη ερώτηση, λίγο συγκρούονται. Αμφίροπα. Εγώ με να μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχω. Δεν θα σου πω τώρα για πατρίδες, εθνικιστικά και αυτά. Όχι, εγώ δεν μου, είμαι. Μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω στην εθνική. Η εθνική ομάδα, οι μικρές εθνικές μου πρόσφεραν πολλές χαρές και όχι μόνο χαρές. Μου βοήθησαν να. Αναγνώριση να φτιάξω τη ζωή μου έτσι ουσιαστικά. Αυτές μου δώσαν το πάτημα για να κάνω μια καριέρα στο μπάσκετ. Και πάντα μου άρεσε να παίζω. Αλλά σου ξαναλέω, είναι κάτι πολύ μακρινό αυτή τη στιγμή με τις παρούσες συνθήκες. Βέβαια, στη θέση σου γίνεται και χαμός στην εθνική. Μόνο κακό θα κάνει η εθνική. Γίνεται χαμός και στη θέση σου. Δεν είναι ότι είναι μόνο. Τόσο από τους άλλους μάλλον, μόνο κακό θα κάνει. Καλά, εγώ δεν θέλω να πει. Ας μην πάει. Εγώ δεν θέλω να πάει. Θα κάτσε να ξεκουραστεί. Αλλά μια που είπες οικογένεια. Καταπληκτικός μπαμπάς. Τα χαιρετίσματα μου, καταπληκτικός μπαμπάς. Κλείνει η παρένθεση για την οικογένεια. Να ξέρεις, αυτό είναι. Αλλά εθνική. Δεν θα αφήσει ποτέ. Να φύγω από εδώ. Καταπληκτικός μπαμπάς, αδέρφια. Αλήθεια. Με το κασκολάκι του κύριος. Κύριος. Είναι κύριος έτσι κι αλλιώς. Είναι ευγενέστατο. Είναι κύριος, είναι ευγενέστατο. Είναι καταπληκτικός. Αυτός μας έστειλε στα γήπεδα. Ναι, έχει πολύ ψηλά τον αθλητισμό.
Ωραίος τύπος. Να είσαι καλά. Εθνική να μην πάει να κάνει διακοπές. Βρε ναι, να μην πάει, δεν έχουμε θέμα. Να πάρουν. Αλλά κοίταξε να δεις όμως, όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία μπορεί να πάει σε μετάλλιο, μπορεί να του βγει σε καλό αυτούς τους παίχτες. Και πολλοί θέλουν να ακολουθήσουν ένα τέτοιο, κατάλαβες. Και δεν ξέρω αν η εθνική φέτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, αυτό είναι παρέθεση τώρα, δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα τι κάνει η εθνική. Η εθνική τραπέζα. Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγκα, αυτό μας ενδιαφέρει. Αλλά λέμε τώρα. Εθνική οδός. Παιχτικά και μπασκετικά. Α το πούμε, πολλοί παίχτες θα προτιμάνε λόγω του μεταλλείου. Κοίτα, για να πάρουμε την Ευρωλίγκα πρέπει πρώτα να παίζουμε ωραίο μπάσκετ. Εγώ το λέω πάντα αυτό, το έλεγα και στο Γιάνκοβιτς. Ο Βλάντο μου λέει ότι το θέμα είναι να κερδίζεις. Σήμερα, όπως είναι το μπάσκετ, για να κερδίσεις πρέπει να παίζεις και σχετικά ωραία, θα λέω. Άμα πηγαίνεις στο γήπεδο και δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις και σίγουρα δεν αρέσει και σε εσάς αυτό που βλέπετε μέσα στο γήπεδο, δεν γίνεται να πάρεις τίτλους έτσι. Εντάξει, είναι και θέμα ψυχολογίας. Το μπάσκετ πρώτα απ' όλα πέρα από το οπαδικό στοιχείο που είσαστε εδώ, θέλετε να κερδίσουμε, πάμε καλά. Είναι ένα θέαμα, έτσι, μια ψυχαγωγία. Τώρα δηλαδή, το θέαμα είναι αποκρουστικό. Και δεν σου λέω με την Τσεσεκά. Με την Τσεσεκά κέρδισε 45-44. Αλλά όταν έρχεται το άλλο Σάββατο απόγευμα και φεύγει με πονοκέφαλο και είσαι και εσύ πονοκέφαλο που έχει φύγει από το γήπεδο, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς, δεν είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, το ιδανικό είναι να φέρει και ωραίο μπάσκετ και να κερδίσει. Συνήθως να παίζει ωραίο μπάσκετ και κερδίζει, βέβαια. Έτσι. Αυτό λέω. Εγώ το λέω χρόνια αυτό. Πολλοί διαφωνούν. Μου λένε για Μαλίκοβιτς, για κάτι εδώ γραφικούς. Αλλά δεν παίζει ναι, 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 γραφικό, πρώτο ευρωπαϊκό όπως. Ναι, ναι. Έκανε σκρίνο Ντομινίκη να βαρέσει τρίποντο το οικονόμο. Δηλαδή τι ήταν μπάσκετ 30 δευτερολέπτων. Κατέβαζε την μπάλα ο Παντάβουκας, όχι να την πετάει, ατράχουμε πάνω κάτω. Τι είμαστε. Νίκο, δεν σε θέλουμε, δεν μπορεί να φύγει. Εντάξει, πόσα. Αυτά μπορεί να τα σου πει. Αγαπημένοι συμπαίκτε τώρα, που τα λέτε, που. Πέρα από τον Βλάντο. Μα δώσανε. Όχι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια, επειδή με τον Βλάντο είμαστε χρόνια και να ξέρει ότι δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί και αυτό είναι το καλό που διατηρούμε τόσο καλέ σχέσει, γιατί ξέρει, όταν υπάρχει μεγάλη τριβή, μπορεί να τσακώνε κλπ. Εντάξει, είναι και δημιουργική. Τον εκτιμώ, τον σέβομαι, τον αγαπάω και χαίρομαι κάθε φορά έτσι που πηγαίνει καλά και είμαστε μαζί έτσι, μια κοινή διαδρομή. Από εκεί πέρα, σου ξαναλέω, ο Γκίστ είναι σπουδαίο παιδί και γουστάρω πάρα πολύ έτσι που είναι στην ομάδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες. Τα τελευταία νέα λένε ότι θα μείνει στην ομάδα. Είναι η αγάπη που πληγώνει. Τα τελευταία νέα έτσι λένε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όλοι κάνουμε λάθη, κάνουμε όλοι. Ούτε τους αγγελείς κάνουμε. Είναι η πληγή της αγάπης. Ναι, ακριβώς. Όλοι στεναχωρηθήκαμε και πίστεψε με, δεν στεναχωρηθήκαμε τόσο για το γεγονός, αλλά τόσο ήταν για το Γκίστ που πραγματικά είναι ψυχάρα και τον γουστάρουν όλοι στην ομάδα. Το πήραμε και εμείς το λαιμό μας, φωνάζαμε το σύνθημα. Το σύνθημα, δεν προσέχει αυτή η 13. Εμείς δεν με έλεγα. Σε κάποια πράγματα υπάρχει συνυπευθυνότητα και στην κοινωνία και στο γήπεδο. Το σύνθημα δημιούργησε. Αντώνης Φώτσης. Εντάξει, ο Αντώνης είναι. Περαστικά στον ομό σου, Αντώνη. Ακριβώς. Ο Αντώνης είπε όταν πήγε στο μπάσκετ θα γίνει ρεαλίστα. Εντάξει, μαζί με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο συνοδικό. Αυτό θα τελειώσει στα 60, έτσι όπως είναι. Αφήσει ακόμα. Αγχώνεται πολύ αυτό το κακό. Τον αγχώνει ο μπαμπάς. Ο κ. Βαγγέλης τον αγχώνει. Περιμένουμε να τρέχουμε στον κόσμο, δεν είχε αγχωθεί ποτέ ζωή του. Είχε αγχωθεί αν έχουν η φόρμουλα φρένα ή όχι. Αυτό μπορεί, αυτό μπορεί. Όταν ήρθες μεταγραφή στην ομάδα, κάτι που πολλοί ο κόσμος μπορεί να το ξέρει, ήσουν το μόνο παιδί που Ιούλιο έκατσε και έκανε προπονήσεις στο ΑΚΑ πριν την ομάδα. Επειδή έχει ταλέντο, φτάνει μόνο το ταλέντο ή πάντα πηγαίνει με δουλειά το ταλέντο για να φτάσει στο τόπο επίπεδο? Εντάξει, όλα ταλέντο. Ταλέντο μου είναι, έχει ένα ταβάνι. Δεν είναι το καλύτερο ταλέντο στην Ευρώπη, ούτε καν στην Ελλάδα. Θέλω να βελτιωθώ και εντάξει, δεν σου λέω ότι είμαι ο πιο δουλευταράς άνθρωπος στον κόσμο. Ότι τέλος πάντων, ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει μέσα στη δουλειά. Αλλά είναι και εγωιστικό δηλαδή. Δεν είναι μόνο θέλω να γίνω καλύτερος γιατί κάποιος άλλος δεν θέλει να με ξεπεράσει. Έτσι πρέπει να είσαι στο γήπεδο για να βελτιώνεις αδυναμίες. Και όταν, πόσο μάλλον, επειδή ανέφερε στο συγκεκριμένο καλοκαίρι, ερχόταν μια χρονιά που θα είμαι στο Παναθηναϊκό. Μόνο η όρεξη που είχα μου έφτανε για να πάω στο γήπεδο να δουλέψω. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να σου πω ότι είμαι κάθε καλοκαίρι εκεί. Δουλεύω καλοκαίρι μέχρι εκεί. Άρα παίζει ρόλο η ομάδα. Σαφώς. Δεν είναι το ίδιο. Πήρες 3 εκατομμύρια να πας στους Λιμουζό.
Η οποία και η ιστορία έχουν δει. Σε λιμόνι. Ναι, μια ομάδα που ο Μάλκοβιτς τη άλλαξε τα χρώματα. Σωστά. Μια ομάδα που ένα προπονητή. Ναι. Το ευρωπαϊκό το έχει πάρει με αυτό το. Ενώ είχε πράσινο άσπρο, πήρε εκείνο. Είχε πράσινο άσπρο και πήρε εκείνο το σκατουλί με χρυσό. Έτσι, γιατί ήταν το γούρι του κόουτσου. Αυτή η ομάδα λοιπόν λέει: ο πρόεδρος της τρελαίνεται. Έχει και μια ωραία κόρη και λέει τον θέλω γαμπρό μου, πληρώνω 5 εκατομμύρια, δεν με νοιάζει, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό είναι που είπες, άλλο Παναθηναϊκός, θα πας, δεν θα παίξεις το μπασκετάκι, θα τους κάνεις και βλάκα. Ενώ η δουλειά της προετοιμάς, ότι πας σε μια μεγάλη ομάδα. Ναι, σου ξαναλέω ότι εντάξει, είπατε και εσείς πριν, δεν είναι, ούτε καν το βλέπω σαν ότι πάω σε μια μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, έτσι. Εντάξει, δεν σου κρύβω. Πάω στον Παναθηναϊκό, ναι, έτσι. Αυτό, πάω αυτό εκεί που το ήθελα να πάω και δεν θέλω να αφήσω την ευκαιρία να πάει χαμένη, έτσι. Γι' αυτό είναι και το κίνητρο που μου δίνει να πάω στο γήπεδο και να δουλέψω περισσότερο. Και αυτό μάλλον. Έχεις κάνει λάθος που μπορεί να σε πήγε πίσω αγωνιστικά? Εντάξει, εκ του αποτελέσματος είναι λάθος το ότι επέλεξα να πάω στην Bilbao τότε και δεν έκανα μια άλλη επιλογή. Διότι έχασα ακόμα και ένα χρόνο μπάσκετ, έτσι. Αλλά όχι, όταν λέω έχασα, δεν έπαιξα ένα χρόνο. Και με πήγε πίσω. Αλλά όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή, γίνονται λάθος επιλογές και εντάξει. Άρα είναι ένα σημαντικό για την καινούργια χρονιά, είναι το μόνο που θα πούμε για την καινούργια χρονιά. Coach. Θα παίξει τεράστιο ρόλο ο καινούργιος κότσου. Όχι ότι εγώ καταργώ το Σωτήρι, τον Μανολόπουλο προς Θεού, τον τιμώ, τον εκτιμώ και αυτόν και όλο το team που είναι αυτή τη στιγμή στον πάγκο και θα ξανατραβήξει το κάρο από τη λάσπη. Αλλά τελικά είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα είναι σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα που ήρθαν νέα παιδιά και χρειάζονται σίγουρα την καθοδήγηση τη σωστή. Άρα είναι πολύ σημαντικό. Με ποιο προπονητή έχεις δουλέψει πιο καλά, ας το πούμε, και πιστεύεις ότι έχεις βελτιωθεί περισσότερο, ας το πούμε, μαζί του? Εντάξει, τώρα με φάτε, αλλά ο Σφαιρόπουλος είναι... ή τρία χρόνια ήμουν με αυτόν τον προπονητή, είναι ένας πάρα πολύ καλός coach. Μα δεν νομίζω ότι έχει αρνητική άποψη ακόμα. Όχι, είναι και πολύ σοβαρός και μετρημένος και θεωρώ ότι ποτέ δεν είναι και γάμος καλαμαριά, είναι από ό,τι ξέρω εγώ. Ποτέ, δεν πάω και είναι. Ξέρεις, να τον δώσουμε. Όχι. Απόλλωνας Καλαμαριάς. Ναι. Όχι, είναι πολύ σοβαρός και μετρημένος όπως είπα και δεν νομίζω να δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα. Και είναι ένας έτσι coach που εκτιμώ. Δούλεψα αρκετά μαζί του 3 χρόνια και έχω φτάσει δηλαδή σε σημείο να πω ότι του έκανα τη ζωή δύσκολη και αναγνωρίζω το λάθος μου. Με αυτά που έχω δει τόσα χρόνια δηλαδή. Θα αντέχεις να γίνεις coach εσύ κάποια στιγμή? Όχι, δεν είμαι αυτός ο τύπος. Γιατί δεν θέλω να βρω ποτέ κανένα παίκτη σαν και εμένα. Να τους λες να έρχομαι πιο νωρίς, τι είναι αυτά? Έχεις χαιρετισμούς από την τοπική ομάδα που έπαιξε στη Λόκρα? Λοκρός. Από Αταλάντη. Λοκρός. Παναθηναϊκούς. Θα το διεκδικήσουμε. Γιατί και εμείς και εσείς είστε σταγμένοι να διεκδικούμε τίτλους. Όχι, αιμονή. Επειδή εδώ αιμονή στον κόσμο Παναθηναϊκού δεν είναι τίτλο, έχει συνηθίσει. Οι καινούργιες γενιές έχουν καλομάθει κιόλας. Και δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι να είναι ψηλά ο πύχης. Τα Final Four, τα ευρωπαϊκά. Πλέον έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένο το double στην Ελλάδα. Κακός το θεωρούμε δεδομένο. Εδώ έχουμε δεδομένο τη συμμετοχή στο Final Four. Ναι, πρέπει να πηγαίνουμε. Αυτό είναι μέσα σε όλη αυτή την τελευταία 18ετία των 20.000 με τις ΣΕΚΑ, αλλά οι 2.000 με την Ελευσίνα και με τον Καρόδη και με τον Απόλλωνα Πάτρας έχουν μια άλλη λογική. Όχι ότι καταλαβαίνουν με τι έχουν να κάνουν. Το διεκδικούμε, δεν το συζητάμε. Ακόμα λοιπόν και αν δεν υπάρξει η βραδιά στο Κάραβελ ή η βραδιά στο ΆΚΑ, αυτό που θέλουμε εμείς σαν κόσμος να περάσει είναι η βάση για την επόμενη χρονιά. Αυτό ότι δεν βλέπουμε μια χρονιά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έρχεται μπορεί να είναι καλύτερος από τον Παναθηναϊκό της Μπολόνια,
της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, του Παρισιού. Βγάζω το Βερολίνο, ήταν πάρα πολύ ακριβώς, ήταν 35 εκατομμύρια ομάδα, ήταν άλλο πράγμα. Εντάξει, όπως είπες. Ονειρευόμαστε εμείς τα νέα παιδιά των 22 χρονών. τα καινούργια Final Four. Και εμείς τα αγέννητα. Ναι, με παπά, Βλάντο, Λευτέρη. Παίξε μπάσκετ, Λευτέρη. Χαμό τον Άρη, όλο και τα ανοιχτό το εκεί πέρα που γίνεται. Άντε, μπράβο. Παίξε μπάσκετ, Λευτέρη. Καταλαβαίνουμε και το βάρος φανέλας. Ναι, αλλά θέλω εγώ. Όχι γιατί το πω για να κόπουλος. Με τον Εγαλεάρα, ναι, να πάμε Final Four. Αυτό θέλω. Αν μπορεί να περάσει σαν μήνυμα από τον κόσμο στο. Σε αυτή την ομάδα. Αυτή είναι η ομάδα. Δεν έχω τον Ποντιρόκα, δεν έχω τον Μπέκο, δεν έχω τον Σάρα. Τι έκανε. Δεν έχω τον Νίμπο. Να περάσει αυτό ότι η συνέχεια, η διάρκεια είναι καλό το υλικό. Δεν το λέμε γιατί παίζουν στο Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Ξαναλέω, όλα αυτά τα παιδιά που είναι στην ομάδα του χρόνου θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερα, πιο όρημα, πιο έτοιμοι παίχτες. Και σου λέω, δηλαδή και λίγο. Και εμείς θα κάνουμε. Και λίγο τύχη στην επιλογή των ξένων από τη στιγμή που δεν πας για τα μεγάλα ονόματα. Να πάμε εδώ, εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω εσύ. Ότι. Εμείς θα ζητήσουμε να πάμε για ακριβά πράγματα. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, σου ξαναλέω ότι έχουν πάρει ομάδες ευρωπαϊκά με πολύ λιγότερο ταλέντο. Μακάμπι και... αυτό που. Μακάμπι πέρυσι. Εντάξει, είχε, και άλλα παραδείγματα. Μέσα, ναι, μην ξεχνά. Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτοί οι παίχτες όταν πήγαν στη Μακάμπι δεν ήταν τα μεγάλα ονόματα. Ούτε ο Ράις ήταν που τώρα παίρνει 1,5 εκατομμύριο, ούτε ο Σμιθ ήταν που παίρνει τώρα τα συμβόλαια. Ήταν κάποιοι παίχτες που ένας έπεσε στο Πανελλήνιο και άλλος στο Πανιόνιο όταν εγώ ήμουν στον Κολοσσό, ας πούμε. Η άρα... Φανέλα όμως. Ναι, το απολυτήριο, το Γιάννη αυτό που αυτό, εγώ αυτό ακριβώς πήγε ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Πιτσιρικάς θα νιώσει ότι τα μάγκα είσαι στον Παναθηναϊκό, άρα ο στόχος είναι αυτός, θα πρέπει όχι να βιαστείς, αλλά να δώσεις κάτι παραπάνω. Να σηκώσει το κεφάλι του και να κοιτάξει το ταβάνι ο Πιτσιρικάς. Αυτό που παθαίνει όλος ο Γιάννη Λιάου. Η κόσμος, διοίκηση και αποδυτήριο ένα. Ειδικά το Final Four είναι τελικά διοργάνωση της φανέλας και του κόσμου. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται βλέπεις ότι δεν κερδίζουν τα budget οι υπερομάδες. Κερδίζουν αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη έτσι, όχι φανέλα, αλλά ιστορία, ψυχή, ιστορία και το πάθος δηλαδή που δείχνουν, αλλά αυτό πηγάζει από τη φανέλα, έτσι. Όχι, εντάξει, είναι πολλά. Ένα Final Four είναι δύο παιχνίδια, μην ξεχνάς. Δηλαδή, όπως μπήκαν εμάς σε δύο μάτς τα σουτ και κερδίσαμε 30 πόντους στη Φενέρ και την Αρμάνι, και σου λέω ότι μπορεί να γίνει σε ένα Final Four και να. Είναι ένα παιχνίδι, είναι. Ναι, εντάξει. Αλλά και αυτή είναι και η μαγεία του Final Four, έτσι, ότι πηγαίνεις και έχουν όλες τις πιθανότητες. Μια και λέμε για Final Four, ποιο είναι που στηρίζαμε το Κυριακό. Εντάξει, άκουγα εδώ σε υποστηρικτές Φενέρ, λογικό λόγο. Όχι, 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 Φενέρ. Εγώ εντάξει. Εγώ θέλω να το πάρει Ρεάλ το κύπελλο. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Μπορώ να το εξηγήσω, εγώ δεν τρέπομαι, τα λέω στα ίσια. Θέλω να το πάρει Τσεσεκά και εύκολα μάλιστα για να καταλάβουν όλοι με τι είχαμε να κάνουμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ θέλω να το πάρει Ρεάλ. Για να μην κάνει πρόταση στον πρόεδρο της, αν τυχόν φύγει από τους Τούρκους. Και το πρώτο θα είναι. Θα είμαστε μάλλον όλοι πολύ τυχεροί αν γίνει κανένα μαγικό. Εγώ με τον Μαλακατέ που είμαστε ψαγμένοι θέλουμε να το πάρει η Φενέρ ασχέτως ο Μπράντοβιτς, γιατί θα είναι το πρώτο της, δεν μας περνάει η Τσεσεκά, δεν απομακρύνεται η Ρεάλ. Με αριθμούς, με αριθμούς, ναι. Άρα εντάξει, είμαστε Φενέρ. Όχι Ζότς, Φενέρ. Όχι, είμαστε Ζότς και μόνο Ζότς και ούτε καν ζήσεις. Αλλά για όσους... Για λίγο βέσελοι είμαστε, το γουστάρι. Καλώς ούτε Μπογκδάνοβιτς. Έλα πολύ, πολύ λάδι γιατί είχαν 4,5 εκατομμύρια. Έβαγε η Σέρβικη μαφία λεφτά και εκεί. Ο Κάνο Μπογκδάνοβιτς παίζει στην Αμερική. Όσοι ξέρουν καλά, ο Μπράντοβιτς θα φύγει πιο εύκολα από το Παρίσι. Ποιο το παρμένο. Θα κάνει μια γόρτα τον Λάσο. Τι να του κάνει, θα του νευριάσει το Ρούντι, θα τσαντιστεί ο Ρούντι, θα κάνει πουτάνα στα αποδυτήρια στον αγώνα εκεί. Πέρασε. Το κουμπαράκο τον άλλο τον έχει για πρωινό. Μην κοιτά που χάσα την Μπάμβιτ στην Τουρκία πέρσι. Ο Μπράντοβιτς το πήρε. Ποιος θα το πάρει ο μικρός. Τι ήθελα να πω για τη Τσεσεκά που έλεγες. Όποιος νομίζει ότι η Τσεσεκά είναι μικρή ομάδα, να πάει να δει Hockey Χόρτου. Και όχι μόνο φέτος, με Wims, Ντεκόλο, Κάουν, τον Τρελομήλος.
Έχει φανέλα, λεφτά και μεγάλες άκρες. Και μεγάλο πρόεδρο. Πολλά τα λεφτά. Έτσι. Για να μην τρελαθούμε και τελείως τώρα. Έτσι. Αλλά από φάπα σε φάπα πάει σε φανάλφο. Εδώ έφαγε φάπα τότε πάνω. Έφαγε από τους Μακαμπέους. Μόνο σε εμάς έβαλε στην Τουρκία τα μεγάλα τα δόντια. Έχει και προπονητή φέτος. Καλό προπονητή. Καλό προπονητή. Και καλό παιδί. Προβοκατόρι και καλό παιδί και καλό προπονητή. Ο Αντρέας για τον Αντρέα τον πισκιόλου. Γι' αυτό. Ναι, ακριβώς. Το στέλνει ο φίλος ο Νίκ. Ποιο θες για προπονητή του χρόνου. Α, καλό. Εντάξει, τώρα... Αργύρι με δουλάκι. Είσαι προβοκάτορης. Είμαστε κολόματα. Τον Βρέφτη πώς θα βλέπεις. Εντάξει. Εγώ λέω με το 3 να το πούμε. Όχι, δεν το πούμε ακόμα. Όχι. Ας το καθένας να έχει το καθένα ό,τι θέλει. Όχι, να γίνει. Να γίνει και να το πούμε. Γενικότερα, ποιοι προπονητές είναι καλοί για σένα. Τώρα βρήκες άνθρωπο. Όχι σαν. Όχι και από αυτούς που έχετε παίξει αντίπαλοι, ρε παιδί μου. Σαν τακτική. Αυτό που βλέπετε μέσα στο γήπεδο. Είναι διαφορετικά το πόσο βιώνουμε εμείς σαν αντίπαλοι και το ότι περνάνε οι παίκτες αυτοί καθημερινά στην προπόνηση. Γιατί ξέρει. Είναι δύσκολη τριβή, ναι. Αλλά. Τι να σου πω. Πρέπει να ξέρει και ταιριάζει στην ομάδα, έτσι. Δεν μπορεί να πάρει ένα προπονητή ο οποίος ήρθε στους ψηλούς και εμείς να μην έχουμε ψηλούς π.χ. Δεν λέω γενικότερα, μιλάω παράδειγμα. Τι να σου πω, θεωρώ και οι Έλληνες είναι καλοί προπονητές. Έτσι, άμα δεν μπορείς να πάρεις κάτι ακριβό απ' έξω και οι Έλληνες είναι καλοί προπονητές. Τώρα ονόματα τι να σου πω, σου είπα πριν ότι ο Σφαιρόπουλος είναι στον Ολυμπιακό, με τον Μαρκόπουλο έχω συνεργαστεί, είναι πολύ καλός προπονητής. Δεν φεύγει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν ξέρω. Όχι, ήταν και αλήθεια τίμιος άνθρωπος. Όχι, είναι και πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Τίμιος προπονητής, βέβαια. Τι να σου πω, δεν έχω κάτι. Έχει κάνει δουλίτσα. Πέρα από τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Μπράντοβιτς και αυτούς, ποιο νομίζει ότι είναι, όχι για εμάς, παιδί μου. Ο Πατ Ράιλι. Σαν προπονητή, πώς το βλέπεις, ποιος έχει ελπίδες να γίνει πολύ καλός προπονητής από νέους στην Ευρώπη. Που ήταν και καλός παίκτης. Και οι δύο ήταν καλοί παίκτες. Ακούω και εγώ διάφορα για το Σάρας. Δεν μπορεί ένας προπονητής, ένας παίκτης ο οποίος ήταν τόσο μεγάλος παίκτης και κομπιούτερ μέσα στο γήπεδο, να μην είναι σίγουρα καλός προπονητής, έτσι οξυδερκής. Βέβαια δεν ξέρω τι φιλοδοξίες έχει, μπορεί να μην θέλει. Μπορεί να... να απαντήσω εγώ για το Σάρας. Σε ό,τι θέλει. Θέλει να γίνει coach και όχι manager. Μάλιστα. Το ξαναλέω. Θέλει να γίνει coach, όχι manager. Καλή ιδέα. Καλά ακούγεται. Μπορούμε να κάνουμε και το διαμαντήρι άμα κολλήσουμε. Κάνουμε και το διαμαντήρι. Τι. Δεν κάνει για προπονητής. Δεν κάνει, όχι. Απέσαι κανένα παπά. Δεν κάνει για προπονητής. Λες, ε. Oh. Και όχι μόνο. Γενικά να σε ρωτήσω, την πίεση της φανέλας την νιώθετε μέσα από διτήρια, ας πούμε, παίχτες. Γενικότερα. Εντάξει, δεν ξέρω, τώρα δεν μιλάω για τους τρεις. Εντάξει. Για τους υπόλοιπους. Τι νιώθουμε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνεις να βγαίνεις σε ένα κήπεδο 20.000 οι οποίοι σε κάθε προσπάθεια νιώθεις τα συναισθήματά τους. Όχι μόνο αυτό. Έχω έτσι κάτι που με έχει αγγίξει ιδιαίτερα είναι όταν, επειδή έχω βρεθεί σε δύο συνδέσμους έτσι στην Ελλάδα, ένα στα Χανιά και ένα στη Ρόδο, και μου μιλούσαν άνθρωποι και τους έβλεπες ότι εγώ μου λέει ταξίδεψα από εκεί για να δω το ΜΑΣ και γύρισα και στεναχωρήθηκα και αυτά, σε αγγίζει και λες ότι κοίταξε να δεις, έχουν αφαιρώσει τη ζωή τους σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να παίζω εγώ με αυτό. Άρα υπάρχει το άγχος και ξέρεις που βρίσκεσαι γιατί... και τι διακυβεύεται έτσι σε μια πιθανή δικιά σου αδιαφορία ή δεν ξέρω κάτι. Αυτό βέβαια μπορεί να γυρίσει και τούμπα σε κάποιους παίχτες, έτσι. Δηλαδή μπορεί από το άγχος να μην μπορούν να αποδώσουν. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι θέμα χαρακτήρα δηλαδή. Εντάξει, παίζουμε, πληρωνόμαστε τόσο καλά, όχι μόνο για να παίζουμε τον μπασκετάκι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις δεν μ' αρέσει γιατί έχει άγχος, γιατί έχει πίεση κλπ. Το ξέρεις, αυτή είναι η δουλειά. Εντάξει, σίγουρα. Απλά λέω, είναι θέμα χαρακτήρα από εκεί πέρα. Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω να σου πω εγώ αν εγώ ξέρω που βρίσκομαι, αλλά νιώθω ότι υπάρχει μια τεράστια ιστορία και μια τεράστια φανέλα και κόσμος που έχει αφιερώσει και ακόμα και τη ζωή του σε αυτό το πράγμα και θα στεναχωρηθεί αν εγώ δεν είμαι καλός σήμερα και χάσω ομάδα. Άρα επηρεάζει. Ξεκάθαρα. Βέβαια είναι και θέμα μέρας, μπορεί να βρεθείς σε μέρας, μπορεί να βρεθείς. Εντάξει, ναι, το θέμα είναι να έχεις κάνει την προεργασία που πρέπει για να είσαι έτοιμος και εντάξει, μια κακή μέρα πάντοτε σε όλους δικαιολογείται. Το θέμα είναι να ξέρεις που βρίσκεσαι, όπως είπες εσύ. Εγώ θα ήθελα κάτι άλλο. Αυτή η φουρνιά
στους καινούργιους που θα έρθουν, αναξαρτήτως χρώματος, δεν είμαι ρατσιστής, να τον πιάσει και να τον κουνήσει. Όταν πάει να κάνει χαβαλέ, όταν δεν καταλάβει, ας είναι ο μεγαλύτερος NBA, ας είναι ο LeBron. Ότι εδώ είναι Παναθηναϊκός. Και όπως είπες, ναι, είναι η ζωή τους, είναι η αναπνοή τους κάποιων γραφικών, τρελών, βαρεμένων, πρεζάκιδων, χουλιγκανέων, δεν ξέρω τι τους χαρακτηρίζει ο καθένας. Εγώ ξέρω είναι ό,τι καλύτερο έχω συναντήσει στη ζωή μου τόσα χρόνια στα ίδια παιδιά, τα αδέρφια. Ας σου πιάσει λοιπόν ένας Νίκος Παπάς, ακόμα και αν λέγεται LeBron James, έλα παίξε μπάσκετ και fuck you. Θεωρώ όσοι δεν καταλαβαίνουν που βρίσκονται αργά ή γρήγορα, πώς να στο πω, παίρνουν έτσι στον δρόμο της. Όχι, πριν τους αποβάλει, για να μείνει. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, έφυγε και ο Λαγουά. Πρέπει να είσαι πολύ αφελής για να μην καταλάβεις. Αυτό είναι σωστό παράδειγμα που είπες, διότι αυτό θεωρώ ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα του συγκεκριμένου. Διότι για μένα ένας και δούλευε και καλός ήταν στην προπόνηση και καλός παίκτης, θεωρώ ότι είναι. Αλλά ίσως έτσι να μην είχε καταλάβει ακριβώς που βρίσκεται. Ναι, να μην ξεχνάει την μπανάνα από την κύρια που την έφερε. Ξέρεις, παρασκήνιση. Τρίτο παιχνίδι του Ολυμπιακού, μας πέσανε την έδρα. Ήμασταν πιο από την τύρα με τον Χρήστο. Και αναρωτιόμασταν ποιος ο λόγος που μεσούς του περίοδου σταμάτησε να παίξει στην ομάδα. Δηλαδή, περιμέναμε πώς και πώς, αυτό συζητάγαμε και με τον Ζουλό, οι τρεις μας, ότι περιμέναμε πώς και πώς στο παιχνίδι του Κυπέλλου, αν θα παίξει, θα παίξει, που είσαι ένα ψηλοτραυματία. Σου λέγαμε να παίξει, προσπαθήσει η ομάδα να σε βάλει, να κρύψει ότι θα παίξει για να παίξει. Και από εκεί δεν ξαναπέξει ποτέ. Και με το Χρήστο λέγαμε τι, κάτι είχε γίνει, δεν γίνει, δεν ήταν normal αυτές. Είχε γίνει κάτι για αυτό δηλαδή που συζητάγαμε. Ο δεν κατάλαβα. Να ξέρει και ο κόσμος ίσως να πάνε σε μια γωνία και έκλαιγες. Και δεν είχαμε χάσει τον Ολυμπιακό. Τα άπλυτα στη φορά. Αλήθεια, δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα. Εντάξει, δεν κατάλαβα και εγώ ποτέ τι συνέβη. Δεν έπιασε και κανένας να μου πει στους προπονητές ότι δεν παίζει για αυτό το λόγο ή για να παίξει πρέπει να κάνεις αυτό. Περίμενα και εγώ υπομονητικά, μήπως μου δοθεί ευκαιρία. Εντάξει, δεν μου δόθηκε. Ευτυχώς η χρονιά τελείωσε θετικά και κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό. Αλλά... Όχι, μην το λες. Για πέρυσι μιλάμε, για πέρυσι. Αλλά εντάξει, να σου πω τώρα, αυτά είναι περασμένα ξεκάθαρα. Καμιά φορά και οι στραβές βοηθάνε, εγώ νομίζω. Όχι, σίγουρα βοηθάνε, γιατί προσπαθούσα και εγώ να καταλάβω και λέω εντάξει, ας πούμε ότι για να μην πει κάποιος τίποτα, δεν έγινε ούτε κάτι πειθαρχικό που άκουσα διάφορα, ούτε ναι, κάποιο τσακωμό, ούτε μου είπε κάποιος κάτι. Ακριβώς. Εμείς έφυξα πάντως πέρα με στην κερκίδα ότι κάτι είχε γίνει. Έτσι συζητώνουμε. Εγώ νομίζω γενικότερα για τους παίκτες ότι ο παίκτης θα κάνει προπονητή, να είναι σωστός σε αυτό που, είναι, που πληρώνεται για να κάνει και όλα τα υπόλοιπα, αν αξίζει, θα δικαιωθεί. Δηλαδή και να βρεθεί ένας μαλάκας προπονητής ή να βρεθεί ένας μαλάκας πρόεδρος, αν εσύ αξίζεις. Και στο γάπη πέσει το ρεύθυνο. Το θέμα να μην το χάσω εγώ, αφού μάθω τον παίχτη. Στο τελικό, στο ξενοδοχείο. Περίμενε, περίμενε. Ναι, ναι. Πρόσεξε. Εγώ νομίζω ότι ας πούμε, η διοίκηση το χειρίστηκε σωστά το θέμα. Χωρίς να ξέρω κάτι το λέω. Επειδή έγινε αλλαγή προπονητή. Δηλαδή μπορεί να μην έχει φύγει ο Πεδουλάκης. Κάνουμε τώρα του λέω, λέμε. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ νομίζω ότι και ο Πεδουλάκης να είχε μείνει. Και να λέγει το καλοκαίρι. Πρόσεξε. Εγώ νομίζω ότι και ο Πεδουλάκης να είχε μείνει. Ο Νίκος θα έπαιζε φέτος. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν το ξέρω το Πεδουλάκι, ούτε του κάνω πλάτη, έτσι. Με την εικόνα που είχε πέρσι, εντάξει. Λίγο δύσκολο. Γι' αυτό λέμε αν είχε γίνει κάτι, γιατί αυτό που λέω πριν τώρα είναι πιο σωστό ότι μπορεί να χάσει πέρσι. Στο παρελθόν, πολλοί παίχτε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, τη μια χρονιά είναι ανύπαρκτη, δεν του βλέπει, δεν ξέρει αν είναι στην ομάδα. Με τον ίδιο προπονητή την άλλη χρονιά μπορεί να παίζει βασική. Είναι και οι προπονητέ έχουν τα κολλήματά του, λέει, του πάω στο τζαμπουκά, θα κάνω, θα ράνω, έχουν διάφορα στο μυαλό του. Εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι θεωρίες, βέβαια. Έτσι. Δεν ξέραμε τι συνέβη. Αυτό το παράπονο μου με πιάσε κάποιος να μου πει: ξέρεις, δεν παίζει γι' αυτό. Ήταν και μια περίεργη φάση για την ομάδα. Δεν γιατί η ομάδα είχε μια καινούργια διοίκηση. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο αυτό για όλους. Ακόμα καινούργια είναι. Και ακόμα καινούργια είναι, ναι, δεν έχει άδικο. Όχι, δεν έχω την δηλαδή, απέτηση. Μπορεί 2-3 χρόνια πριν να ήταν λίγο πιο ευέλικτο στο να σου πει κάποιος μια κουβέντα. Ήταν όλα καινούργια. Απλά είναι περίπου από 20-25 που έπαιζα στην αρχή στο 0, λέω κάτι τρέχει και δεν ξέρω τι τρέχει, δηλαδή μόνο αυτό δεν είναι. Κατά τα άλλα, εντάξει. Μου θυμίζει η περίπτωση Παπάη περσινή, περίπτωση Μπορέλη πριν 15 χρόνια. Δηλαδή... Τι είπες τώρα. Ναι, όχι, δεν έχει άδικο. Όποτε έμπαινε... Δεν έχει άδικο σε αυτό, δεν έχει άδικο. Μετά δεν έπαιζε καθόλου και έρχεται ο Ρότσα, ο ίδιος παίχτης και λέγαμε όλοι στην κερκίδα,
Αυτός είναι. Συμβαίνουν αυτά. Είχαμε Μπορέλη ποτέ στη 12. Χότα, χότα. Όχι, λέω, είχαμε ποτέ Μπορέλη. Δεν θυμάμαι. Σκονοκίνη. Σκονοκίνη. Αυτός ήταν, γι' αυτόν λέει. Α, για τον Νούκο. Και Μαρσέλο Νίκολα. Αργεντίνος. Ναι, αλλά τα γονατάκια του πληρώσαμε τριπλάσιο. Τέλος πάντων. Άρη, αυτός έπρεπε να έρθει νωρίτερα. Και με κανονικά αγώνα. Έπρεπε να έρθει λίγο νωρίτερα. Ναι, αλλά έκανε πολλά λεφτά. Έλα, τότε δίνανε. Ναι, δίνανε. Τον Τράζεν ήθελα να σου φέρει. Τον Τράζεν, πάμε παρακάτω. Για καμιά ερώτηση εκεί, έχει τίποτα να πούμε. Δεν νομίζω ότι είναι η αδυναμία σου τώρα και πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Εντάξει, όχι μωρέ. Άμα ήμουνα, δεν είχα δυναμίες, τι να σου πω. Θα μιλούσαμε σε άλλη βάση τώρα. Mm-hmm. Αλλά πάντου πρέπει να βελτιωθούμε. Έτσι, το πιο θεωρώ εγώ πολλές φορές που παρασύρομαι, ίσως είτε και εσείς με τον κόσμο και αυτά, είναι τον ενθουσιασμό μου και που μου οδηγεί έτσι επιπόλαιες ενέργειες. Αλλά... Τρίποντο τη Αλγκύρη. Ποιο? Drive! Κάνε drive, αλλά καλά! Είναι καλή μνημεία, θα ξέρεις. Έλα, αφού τα χαμάλια και την μνημεία. Πήγα να σπάσω από κάτω το κεντρικό drive, όλο δεξί διάδρομο και να πω δεν έχει σπάσει. Ναι, αυτό είναι ένα παράδειγμα, είναι παρόλο που εκεί φταίει ο Νίκος Μάθας. Όχι, εκεί φταίει ο Εκεί φταίει ο κόουτς. Όχι. Εκεί φταίει ο κόουτς. Να σε βγάλει έξω και να αρχίσει όπως ο παλιός τα σερβιτζάνι. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτό είναι και θέμα εμπειρίας. Δηλαδή, δεν είχε πρόβλημα να με βγάλει συγκεκριμένο. Αλλά δεν θα σε βρίζω. Εννοώ για να σε βρίσει για να καταλάβεις ότι. Ναι, τράβα, αφού το έχεις. Όχι, μωρέ, όλα καλά, εντάξει. Ούτε χάσαμε! Δεν έφυγε. Δεν χάσαμε στο τρίποντο το δικό σου, αλλά. Εσύ τι θέλει να μας ρωτήσεις, για κάνε εσύ καμιά ερώτηση. Να το πάμε λίγο ανάποδα. Όχι, όχι, πώς μας βλέπεις. Πώς μας βλέπεις το εδώ, πώς βλέπεις το. Έχεις ξανάρθει το φαντάζομαι, έτσι. Δεν έχω ξαναμπεί μέσα, όχι. Όχι. Έχει ξανάρθει. Στο κεντρικό έχεις ξανάρθει όμως. Στο κάτω, δεν έχεις. Δεν έχω ξανάρθει ποτέ. Έχω, περνάω κάθε μέρα, δεν έχω ξαναμπεί. Ναι. Αλλά εντάξει. Να σας ρωτήσω, τι να σας ρωτήσω. Δεν ξέρω, ό,τι σου βγαίνει. Τη δικιά σου εικόνα από αυτό που λέμε. Κόσμος Παναθηναϊκού και θύρα 10. Ναι, ό,τι γουστάρεις. Δεν είναι. Μόνο ναι. Στο επίπεδο του κτηρίου του. Δεν είναι, ειλικρινά. Εγώ ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αντικειμενική άποψή μου με την έννοια ότι. Είναι η άποψή σου. Ναι, ότι. Εντάξει. Όλα υποκειμενικά. Υπάρχει διαφορά, ρε παιδί μου. Ποιότητας. Δηλαδή πάμε σε άλλα γήπεδα, πάμε σε άλλες έδρες. Δηλαδή αυτό που έγινε με την Τζέσσεκα στο τελευταίο μάτς, να έχουμε χάσει 20 πόντους έτσι και να ξέρετε να είναι όλοι όρθια και να τραγουδάει, θεωρώ δεν το συναντάς και συχνά έτσι. Και πάλι δεν ήρθατε. Αυτό το έχει κερδίσει η ομάδα. Πρόσεξε. Το έχει κερδίσει η ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν δηλαδή... το λες όμως γιατί. Όχι, θα σου πω επειδή εγώ είμαι και λίγο μεγάλος. Πριν 20 χρόνια που πήγαμε εκτός Ευρώπης. Θέλει μεγάλο και ποτέ θέλει μικρένε. Πριν 20 χρόνια είχαμε μείνει εκτός Ευρώπης εδώ στον τάφο και τον είχαμε σηκώσει τον Παύλο στον αέρα. Τον Παύλο τον Γιαννακόπουλο στον αέρα τον πήγαμε. Σκέψου. Ναι, αυτό το κερδίζει η ομάδα. Δεν λέω το κάνουν όλοι οι οπαδοί, αλλά σε άλλα αθλήματα ας πούμε δεν το κάνουμε. Άλλοι κρύβονται σε κουρτίνες. Μπράβο. Ναι. Στο μπάσκετ το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε για πάντα. Έτσι. Θεωρώ ότι η ομάδα θα το ξανακερδίσει να το συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σύντομα, δηλαδή από του χρόνου, άμεσα. Αλλά το κάνουμε γιατί το έχει κερδίσει η ομάδα. Δεν είναι ότι γουστάρω εγώ τον παπά ή τον Γιάνκοβι και κάτι τέτοιο. Είναι θέμα του συλλόγου αυτό. Καλά, προφανώς και ο κόσμος κάτι βλέπει έτσι, σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή βλέπει ότι εντάξει. Ναι, ότι υπάρχει προσπάθεια, ότι. Ναι, έτσι, αυτό λέω. Χρόνο, αυτό λέω. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν ας πούμε παίχτες οι οποίοι μπορούν να σου φέρουν χαρές περισσότερες από ένα double, ας το πούμε. Γιατί, μπράβο. Εντάξει, μπράβο. Ότι υπάρχει προοπτική. Το μεγαλύτερο παράδειγμα στήριξης της 13 στο μπάσκετ. Είναι το 2002 μετά την Πολώνια στο ΣΕΦ. Που την πρώτη φορά δεν έγινε το παιχνίδι λόγω του Πούλμαν. Ναι, ναι, ναι. Το 2-0 από τον Ολυμπιακό που αποκλείσα τον Ολυμπιακό με 2-0 με πολύ καλή ομάδα. Και άμα θυμάσαι, φεύγει η ομάδα και έρχεται σε εμά και είναι οι μαθητέ για 2000 και φωνάζει τον πρώτο και τον πρώτο και γλυκάμε όλου του παίκτε ονομαστικά του αποθέτου. Και είσαι αποκλειστή από μια ομάδα χειρότερη. Έχει παραδείγματα πολλά μόνο. Και για καλό ή κακό στην κόλλα με το μπάσκετ για του Παναγιώτε είναι το πιο πετυχημένο τμήμα. Σε έχει κρατήσει πολλά χρόνια. Θεωρείς ότι ο κόσμος έχει κάνει λάθη κάποιες φορές στην αντίδραση. Μέσα, έτσι, ειλικρινά. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω λάθος μια αντίδραση του κόσμου, γιατί ο κόσμος εκφράζεται όπως αισθάνεται, έτσι. Γι' αυτό είναι στο γήπεδο, δεν έχει στο γήπεδο για να κάνει πολιτική ή κάτι τέτοιο. Εκφράζεται όπως αισθάνεται. Άρα, τι να κατηγορήσω κάποιον ότι
εκφράστηκε λάθος, αφού εκεί είναι στο γήπεδο. Θέλει να πει, μάλλον έχεις φύγει από το γήπεδο και να πεις, ξέρω εγώ, τι μαλακία κάνανε, ας το πούμε, ας το πω πιο λαϊκά. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν. Δεν είμαστε και τελείοι, κάνουμε και λάθη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μεμονωμένα ή όχι. Υπάρχουν κάποια. Δηλαδή, και εγώ όταν βλέπω το λέιζερ την ώρα που χάνει πολύ ο άλλο. Ξέρω ότι θα γίνει επανάληψη αν τη χάσει. Θεωρώ αυτό είναι βλακεία. Αυτό είναι τρομερό και ξέρει, δεν βγαίνει πάντα από του οργανωμένου. Μπορεί να είναι ένα μαλακάκο και κάπου αλλού. Ακριβώ σου λέω. Τι περισσότερε φορέ είναι από άλλη κερκίδα. Δεν βαφτίζω του οργανωμένου. Ο καινούριος coach τι που εκεί στην προπόνηση, τι προσπαθεί να αλλάξει, πώς τον βλέπετε, τι γίνεται. Εντάξει, το που προσπαθεί να αλλάξει είναι το σφανές που βλέπετε κι εσείς, να δέσει λίγο η ομάδα, να αποκτήσει έτσι μια λίγο χημεία, λίγο ομοιογένεια, λίγο. Θεωρώ ότι αυτό είναι που λείπει. Τακτικά. Κοίταξε, τακτικά. Τακτικά είναι. Υπάρχει κάποιος προσανατολισμός, δηλαδή πιο πολύ στην άμυνα, ας το πούμε. Σίγουρα στην άμυνα πρέπει να γίνουμε πιο αμυντική. Όχι, πρέπει να γίνει πιο επιθετική ομάδα, υπάρχει έτσι πιο περισσότερη ενέργεια. Αλλά αυτό σου λέω να ξεμπλοκάρει λίγο το μυαλό κάποιων παιχτών που έχει έτσι κλονιστεί από την πεποίθησή του. Δηλαδή, όσο κακό ήταν να είναι και ο Νέλσον, δεν μπορεί να τα χάνει από τα δύο μέτρα. Και δεν τα χάνει από τα δύο μέτρα. Μπορεί να τα βάλει από τα δύο μέτρα. Αλλά κατάλαβε. Θέλει μπλή ψυχολογία. Θέλει να του αξιοποιήσει κάποιου παίκτε καλύτερα αυτό. Δηλαδή η τακτική ουσιαστικά θα είναι πάνω κάτω η ίδια, απλά θα παίξει πιο πολύ στο ψυχολογικό τομέα. Αυτοί οι παίχτες που πήρε, τους πήρε μια συγκεκριμένη έτσι, κατεύθυνση. Δηλαδή πήρε τον Έλσο γιατί είναι καλό ανοιχτό γήπεδο. Δεν μπορεί να πει ξαφνικά ότι τώρα σταματάμε να τρέχουμε. Γιατί αυτό μπορεί να κάνει. Και εγώ αυτό κάνω. Δεν πάω να πει εμένα στα. Αλλά βασικά όλοι οι παίχτες που έχετε πλήν του Διαμαντίδη θεωρώ είναι στο ανοιχτό γήπεδο Φεράρι όλοι. Θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Ο Διαμαντίδης παίζει πιστεύω διαφορετικό μπάσκετ. Εντάξει, ο Διαμαντίδης έξυπνος είναι, μπορεί να προσαρμοστεί σε όλα τώρα. Αλλά αυτό πρέπει να ξεμπλοκάρει λίγο κάποιους παίχτες. Μια ερώτηση που έχουμε όλοι απορία. Και έχουν ακουστεί ακραία πράγματα. Μπεροκάλ. Τόσο καλός τεχνικά, τόσο κακό στο κοτσάρισμα. Ο Μπεροκάλ. Ναι. Εντάξει, ο Μπεροκάλ. Ο Μπεροκάλ είναι θεωρητικός. Ο Μπεροκάλ κάνει μια δουλειά που είναι ιδιαίτερη. Όταν σε έχει επιλέξει ένας προπονητής, στην ουσία θα ζήσεις ή θα πεθάνεις μαζί του. Δεν μπορείς να πάρεις πρωτοβουλίες στη στιγμή που άλλος είναι το αφεντικό. Είναι ένας, όπως και ο Ιβάνος σου είπα πριν, έτσι ντόπρος άνθρωπος. Ένας κύριος. Ναι, ναι. Καλός θεωρητικά. Τεχνικά καλός, είναι καλός. Έχουν συγκεκριμένη λογική ρεση. Δηλαδή δεν μπορεί να τα αλλάξει. Είναι αλλιώ το μπάσκετ που παίζουν αυτοί. Το οποίο δεν πρέπει να είναι λίγο πιο διπλωματικό, να σου το πω. Να προσαρμόζεσαι. Δεν μπορεί να παίζει το ίδιο με τον Γκαόδ και το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Είναι άλλες ομάδες. Πρέπει να βάζει αστερά και ναι, είναι άλλες ομάδες. Το μήνυμα που θέλουμε να πα εσύ στα πολιτήρια είναι ότι δεν είσαστε ποτέ μόνοι σας. Ποτέ. Ούτε όταν θα πάτε κάτω, ούτε όταν θα πάτε στην Πηλαία, ούτε όταν θα πάτε στη Ρόδο. Αλλά δεν ξέρεις αν θα πάνε στην Πηλαία. Δεν είσαι σίγουρος. Πολύ σίγουρος αν βλέπω. Γιατί μπορεί να πάει. Όχι, μπορεί με τον ΠΑΟΚ θα διασταυρωθεί, αλλά δεν ξέρεις αν θα περάσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω εγώ. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπάσκετ είναι. Για τους άλλους. Για εμάς ξέρουμε πού θα φτάσουμε εμείς. Δεν είσαστε ποτέ μόνοι σας. Ποτέ. Το γνωρίζουμε. Ναι. Και για τον Σλότερ και για τον Νέλσον και για τα δύο παιδιά που έρχονται, πουθενά σε κανένα γήπεδο στον κόσμο δεν είσαστε μόνοι σας. Ούτε στο χειρότερο σεφ που θα πετάνε ό,τι πετάνε κουρτίνες, δεν ξέρω τι άλλα ήδη πρικώς έχουν σπίτι τους. Δεν είσαστε μόνοι σας. Αμερικάνικες προελεύσεις. Ναι, πάντα. Πάντα αμερικάνικες και τα διπλόφαρδα τα σεντόνια αμερικάνικα. Βαμβακερό με λάστιχο. Ναι, για να μην χαλάει η στρώση. Να σου πω. Είμαστε εκεί. Θύρα 13. Και κάτι για να κλείσουμε, βασικά. Ναι, τελευταία ερώτηση, να μην σε κουράσουμε άλλο. Θύρα 13 έχει αναλάβει εδώ και δύο χρόνια σχεδόν τον εργαστήριο Παναθηναϊκό. Έχει κάνει πράξη αυτό που για μας είναι δεδομένο. Ο Παναθηναϊκός είναι ένας και αδιαίρετος. Εσείς έχετε γνώση, ξέρω το, επειδή η ομάδα βαρτίζεται από Έλληνες παίκτες. Έχετε γνώση για αυτό το εγχείρημα που γίνεται. Τι πιστεύεις, είναι. Θα γραφόσασταν και μέλη στον Ερασιτέχνη, ας το πούμε. Από μόνοι σας, όχι να σας το πάμε εμείς με το ζωή. Απλά έχει μια έτσι αυτή μπροστά, υπέγραψε. Όχι, ξέρεις, γιατί σε κάποια άλλη ομάδα τους πάνε με το ζόρι. Εμείς δεν πάμε κανέναν το ζόρι. Κατάλαβες τι λέω. Εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ τα ξέρω πολύ επιφανειακά τα πράγματα. Έτσι και να. Εντάξει, δεν είμαι χρόνια στην ομάδα, δεν γνωρίζω τα πάντα γύρω από το σύλλογο. Εντάξει, υπήρξα έτσι φίλαθλος μέχρι εκεί. Αλλά είναι πολύ ωραίο έτσι να ακούσω ότι ο κόσμος έχει πάρει τέτοια πρωτοβουλία και προσπαθεί να κρατήσει το Παναθηναϊκό ενωμένο, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και σίγουρα ότι μπορείτε και προσφέρετε έτσι αυτό το πράγμα είναι όχι υπέρβαση, θεωρώ τεράστιο επίτευγμα. Οι Έλληνες είναι ενήμεροι και δεν ξέρω αν μπορώ να το εκφράσω εγώ εκ μέρους της ομάδας, αλλά τουλάχιστον εγώ, αν μπορώ να βοηθήσω με οποιοδήποτε τρόπο, είμαι μαζί σας. Αυτό. Εντάξει, μην το κουράσουμε, παιδιά. Νομίζω ότι κλείσαμε. Τα είπαμε όλα. Εντάξει, υπάρχει κλασική ερώτηση για τον Γαύρο. Δεν τη ρωτάμε καν αυτή. Το παιδί είναι άσκοπα να το ρωτήσουμε αν θα πάει ποτέ, ούτε καν. Έτσι. Είναι εδώ δικό μας παιδί. Δεν τα ρωτάμε αυτά. Δεν τα ρωτάμε αυτά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Νικόλα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές επιτυχίες. Να είσαι γερός. Κούπες, γερός πάνω απ' όλα. Τη φανέλα για το κλαμπ να φέρεις. Να είσαι. Και γεια σου παπά, παπά. Σκαβατζόνιο, Ιεργιώτησε. Ό,τι μου φανέλα. Γάμο το πειραιά. Πάμε μάγκες, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάρ' τα μποντικούλια.